Ανυπομονώ να ξεκινήσει το σημερινό πριν καλά. Εν πάση περιπτώσει και μόνο που με εδώ έχει ξεκινήσει το σημερινό πριν καλά. Έβδομη εβδομάδα Power of Love, είστε συντονισμένοι στον Sky και πρόκειται σήμερα να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι θα είναι οι δημοφιλέστεροι. Ένας από τα κορίτσια, ένας από τα αγόρια και βεβαίως για να δούμε και ποιος θα είναι υποψήφιος προς αποχώρηση. Διότι ανάλογα με το σπίτι που θα προστατευτεί θα έχουμε ή ένα αγόρι ή ένα κορίτσι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έχει έρθει η Αλεξάνδρα και έχει έτσι προκαλέσει ένα μικρό χαμό ανάμεσα στα αγόρια. Έχουμε και το Δήμο, που είναι ο εντεταλμένος προξενητής στο Power of Love, ο οποίος θέλει να τη φτιάξει με τον Τζέισον. Μιλήσατε, επειδή το έχω καταλάβει τι άρεσε. Το είπα και στην Αδριάννα. Η Αλεξάνδρα ήταν εδώ και εγώ ήμουν δίπλα. Την έπιασα λίγο από κοντά. Του αρέσει και το Δημήτρη όμως. Του αρέσει. Καλά, Δημήτρη, κάτσε, περίμενε. Εσύ σου αρέσει πιο πολύ από ό,τι του Δημήτρη. Τι έχετε πάλι, τι πάθατε. Τα ερωτικά μας, μπορείς. Έχετε μια ερωτικά, κοινά ερωτικά. Ναι, 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 κοινά ερωτικά. Και okay, βρείτε το μεταξύ σας. Αυτό το μόνο σίγουρο. Πού ξέρεις ότι δεν τα έχουμε βρει. Κάτσε εκεί στη εσύ θέση. Εσύ που ξέρεις τι είναι εδώ, εσύ. Γιατί θα γίνει μάχη εδώ. Σιγά μη γίνει μάχη. Όχι. Κάτι μια σπαθιά. Όμως η Αλεξάνδρα θέλει λίγο πιο πολύ το Δημήτρη. Το Δημήτρη που τον θέλει όμως και η Έμιλη και είχαν βγει ραντεβού και τέλος πάντων υπήρξε και κάποια υπονοούμενα και θεώρησε ότι πήγαινε λίγο προς τα εκεί η κατάσταση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να πάει κόκκινο δωμάτιο με τον Γιώργο τον Κόρκα και να του ζητάει συμβουλές με το ποιο αγόρι ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει λίγο καλύτερα κτλ. Και να προσπαθεί η Σμάτιν βέβαια να μάθει πληροφορίες για τον Δημήτρη. Θα ήθελα και μια συμβουλή σου. Βασικά θα ήθελα να δω πώς βλέπεις κάποια πράγματα. Για πες μου. Πες μου, ιδανικά, με ποιον θα έκανα ζευγάρι. Ιδανικά. Mm. Με ποιον πιστεύεις ότι ταιριάζω ή έχω χημεία ή... Γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνουμε ίδια πράγματα. Εκτός από μένα εννοείς. Άμα θες βάλει και σένα. Εκτός από μένα δεν ξέρω. Ρε γήπα! Ο Γιώργος πειράζει την αγαπημένη μας σωτηρία και της λέει ότι αν μπουνε τρία κορίτσια μέσα στο Power of Love, πώς πρόκειται να αντιδράσει και να συμπεριφερθεί ο Νίκος. Φαίνεται ότι δεν του έχει ακόμα πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Ξεκινάμε το παιχνίδι, το απόψε κάνεις μπαμ, και εκεί λύνεται μια πρώτη παρεξήγηση ανάμεσα στον Νίκο και τη Σωτηρία, όπου τελειώνει με αγκαλιές και ένα φιλί που ζήτησε σύσσωμη η ομίγυρη. Σωτηρία, Σωτηρία, αυτή τη στιγμή χρειάζεσαι μια αγκαλιά. Ναι. Σίκορε. Άντε μωρέ, λες και είσαι. Γίγαντας, γίγαντας. Τι έκανε, μπράβο του. Είδες τώρα τα βρήκατε, τα πολύ απλά. Είναι πολύ καλύτερα τώρα, μπράβο Νίκο μου. Και αν το πιστεύετε, από όλα αυτά που ακούστηκαν, τη Νίκη την πείραξε που ο Νίκος την είπε ψεύτρα. Και γιατί την πείραξε τη Νίκη που ο Νίκος την είπε ψεύτρα, γιατί τον έχει λέει πάρα πολύ ψηλά. Και τότε ο Δήμος λέει από πότε εσύ έχεις τον Νίκο πάρα πολύ ψηλά και μετά ξεκίνησε εκεί ένα άλογα ιτανάκι με διάφορες δηλώσεις. Ψεύτρα. Εγώ έτσι. Εγώ είμαι ψεύτρα. Από τα κορίτσια ήρθε εύθερο μου. Και άλλη γίγκα. Αγίγκο Σαντιά μου θα εγώ. Εσύ ή ο Σαντιά. Εγώ γιατί.
Λες ψέματα. Οκ. Αυτό είναι το θέμα μου. Μαζί σου. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπεις, λάθος. Είσαι προβληματίσεις. Αλήθεια, μη σου προβληματίσεις πάρα πολύ. Με λες ψεύτρα την πρώτη εβδομάδα. Στεναχωρήθηκες με αυτό που είπε? Από όλα, το μόνο που κράτησε είναι που μου είπε ο Νίκος ψεύτικη. Ψεύτρα σε είπε, όχι ψεύτικη. Ψεύτρα. Ναι. Η ερώτηση μου είναι γιατί από όλα μόνο αυτόν κράτησες? Γιατί είναι το μόνο που είναι από άνθρωπο που με... τον έχω ψηλά, ρε παιδί μου, και επειδή έχω κάνει δήλωση ότι λες μόνο αλήθειες και ότι βλέπεις πράγματα, μου έκανε εντύπωση που έχεις πέσει έξω. Τον Νίκο, να ρωτήσω λίγο τώρα, γιατί τον Νίκο έχεις πολύ ψηλά, εσύ? Ναι, έτσι είπε. Πότε ακριβώς το έχεις δείξει ότι έχεις τον Νίκο πολύ ψηλά? Έχω πει ότι ο Νίκος εδώ πέρα, ότι έχει διαβάσει πολύ καλύτερα κάποιους από εμάς, ότι έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες επαληθεύτηκαν και... θεωρώ ότι πέφτει μέσα σε αυτά που λέει. Πολύ πει... ψηλά, λέω. Τον έχεις εσύ πιο πολύ ψηλά τον Νίκο. Όχι σαν άνθρωπο. Αυτό που είπα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος συνέχεια να τα βάζουμε όλα κάτω μέχρι τελευταία στιγμή. Ακριβώς αυτό που είπα. Μέχρι που φτάσαμε στον τελικό νικητή που ήταν όντως η Νίκη και η οποία με ποιον λέτε να βγει και ραντεβού. Φυσικά με τον Γιώργο. Εννοείται. Και έκαναν αυτά που κάναν συνήθως. Δηλαδή πλάκα. Θα συνεχιστεί αυτή η πλάκα όμως για πολύ. Ωραίο είναι το πιάτο, εντάξει. Έχει το σοκολατίσα, πάνω να μου ζητάει γλυκό. Τρίτο. Κοίτα, να δει ξινή, εσύ γλυκό, αυτό κάτι θα γίνει. Με εγώ ξινή. Τρίτο ραντεβού μαζί μου. Και ήταν... φαρμακερό, τελευταίο. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ζωή μου να πάω τρεις φορές ραντεβού με μια κοπέλα. Είδες. Αλήθεια. Αντέχω, συνήθως, αντέχω. Το πρώτο τελειώνουν όλα. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Καλή διασκέδαση σε όλους μας. Καλημέρα! Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Το κόκκινο το πάτε τραμπάλα το φόρεμα. Αλεξάνδρα, πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Στην κεραία μου, πολύ όμορφη είσαι έτσι. Το μαλλί τέλειο. Ωραία, ρε το μαλλί! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστάση. Κούκλος! Κούκλος! Σήμερα και αυτή είναι άλλη. Πανέμορφη είσαι, η Παναγία μου. Τι μου λέει, καλά μου λέει. Σήμερα τι είσαι, τι τζάζι. Πανέμορφη είσαι. Ποιο είναι το θέμα? Πας να βρεις τον πρίγκι πάω σου πάω στο χαλί. Με το μαγικό χαλί. Έχω μηχανάκι, κάνει. Δεν έχω χαλί. Δεν πειράζει, ό,τι έχεις. Έρωτα. Μα τι ποδάρα είναι αυτή. Φίλη κυρία, κάντε και εσύ. Κάντε και εσύ σωτηρία. Α, το βουβό είναι τώρα. Bonjour, σωτηρία. Δεν ξέρω, γεια σου και σε σένα. Σου από εδώ, γεια σου και εσένα. Μη δει τα μούτρα σου πρέπει να γίνει το μάξι το κάτω για σένα. Και όπως και όλος ο κόσμος. Τώρα τι θα γίνει, θα παίζουμε. Άντε ρε Νίκο, πες κάτι. Μόλις ξύπνησα, δώστε μου λίγα. Πριν 8 ώρες. Λίγα τι θες. Καληνύχτα. Καληνύχτα, πελετιέ. Άντε, με σένα θα ασχολούμαστε. Όπα! Όπα! Όπα ρε! Πολύ επίθεση. Πω πω, τον ευρίασε το σεντεράκι. Δύσκολες μέρες για τις φιλίες. Πρέπει να πας να δώσεις ένα φιλάκι. Ατάραχος, αγέρο. Γέλασε, κοίτα, κοίτα, χαμόγελο. Εγώ θα γασπάσω. Γεια σου, Κρις. Γεια σου, Νίκη. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πολύ καλά. Έλα ρε Νικάρα. Πού είσαι? Πού είσαι? Δεν κοίταγα. Γι' αυτό το πλάνο ζούμε. Γι' αυτό το πλάνο. Αναστατώνεται μόνο που με βλέπει αυτό το κορίτσι. Ναι, κάτι έπαθε τώρα, ντράπηκε. Και ποιον λέει? Τι σου έχω κάνει, ρε Νικάρα? Σκέφτεσαι και κοιμάσαι με το όνομά μου. Τι κάνω? Κοιμάσαι και ξυπνάς με το όνομά μου. Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ δημόσιο. Γι' αυτό είμαι άϊπνη, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μας έλεγε πόσο ωραία πέρασε το ραντεβού. Ναι. Τι μου έκανε στο ραντεβού? Λέει η Έμιλη, δεν την άφησα να κοιμηθεί, της έλεγα για το ραντεβού. Πόσο ωραία πέρασες πάλι. Ναι. Back to back ραντεβουδάκια με πας και έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Στα καλύτερα σε πάει. Στα καλύτερα λες. Όντως στα καλύτερα τον έχω πάει. Έχουμε πάει για μαργαρίτες. Χθες φάγαμε ό,τι σοκολάτα υπάρχει. Στα καλύτερα. Πολύ σοβαρό σήμερα, πρόδρομε. Τι έπαθες? Είστε ματσιμάτσι, βέβαια.
Το στεναχώρησες. Σου μαύρισε καμιά την καρδιά. Τον έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Γλωσσάκι. Άκουσε που είπανε άσε τα red flag και πήγαινε στα τα μαύρα. Black. Και αντίθεται ισχύει. Στα μαύρα το παιδί. Ρε σου είπα μη υιοθετείς κακές συνήθειες ολονών. Τώρα θα το κάνει ο Πελετιέ, γιατί δεν το κάνει. Τώρα γίνομαι Πελετιές όντως. Α, γελάει, εντάξει. Αυτό είναι τρεύμα. Πού είσαι ρε Δημήτρη. Χαλασμένος μου. Α, είναι το, ναι. Καλημέρα. Το δεν ξέρουμε ποιο. Πρέπει να διαλέξεις με ποιο παράθυρο θέλεις να μιλάς, με ποιο πάνελ. Εγώ θα διαλέξω. Με ποιος. Δεν βλέπω σε βάζουν κυνηγούς. Με δύο. Σε βάζουν με δύο, ρε εσύ. Τι είσαι. Μονομαχία. Σε βάζουν με δύο, κοίτα τι παίζουν τώρα. Κανονικά παιχνίδι. Πρέπει να είμαι και εγώ στο πλάνο αυτό. Λοιπόν, Γιώργα, εσύ είσαι παντού. Προτείνω να λυθεί άμεσα με ένα Brand Fair πρόδρομος Δημήτρης. Έχω τον νόμο μου, ρε. Κάνε μου το άλλο χέρι. Έλα, έλα. Μ' άρεσε πολύ το Γιωργάρα, να ξέρεις. Πάντα, μ' ανεβάζεις πάντα. Εμιλάκι μου, γλυκό. Ναι, Γιωργάρα μου. Γλυκό. Ο προδρομάρας. Ο προδρομάρας. Ας αναστατώνεις πάρα πολύ, Εμιλή. Τι να κάνω. Σκορπιός, είναι για σένα. Πάμε. Όπα! Και το κορίτσι μας, το καινούργιο. Κάτσα κατά πιο λίγο, περίμενε. Τι έχει πάει, ρε φίλε. Σου πάει πάρα πολύ το κόκκινο, Αλεξάνδρα. Έχει κανένα σχολατένιο, τίποτα. Σου πάει το κόκκινο, λέει, πάντα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι γίνεται. Καλά, εσύ πώς είστε. Καλά. Πώς είσαι, πώς είστε. Καλά. Ωπα, ρε. Ωπα, ρε. Εγώ γιατί είμαι ανάμεσα σε όλες, ρε. Τι πρόσωπο δείχνω προς τα έξω. Είσαι ανάμεσα σε όλες. Λείπει και ο Κόρκας. Λείπει και ο Κόρκας από εδώ πάλι. Αλλά είσαι μόνος. Ποιος το είπε αυτό. Ποιο. Εγώ το είπα. Για πες τι είπες. Λέω, είσαι ανάμεσα σε όλες. Ναι. Αλλά είσαι μόνος. Πώς το λέμε. Μπακουράκι. Μπακούρι δεν μ' άρεσε. Μπακουράκι ρε, είναι γλυκούλι το μπακουράκι. Ναι, γι' αυτό ο Δήμος μίλησε. Ο Μίτσος απλά το σολάρι, ρε. Το σολάρι. Ναι. The Bacuror. Ακολουθεί τη δικιά μου συμβουλή. Πάμε σόλο μέχρι το τέλος. Εγώ και εσύ, Μιτσάρα. Λοιπόν, περιμένω να έρθει να σου φτιάξω καφέ. Ναι, ναι, θέλω. Άντε, τελείωνε, έλα. Πάμε. Άντε, πάμε. Και με νεύρα. Γεια σου, ρε. Σήμερα μου είσαι πολύ φορτσάτος, εσύ. Εγώ παρατηρώ, δεν είπα κάτι. Με βάρανε διάβες. Με βάζουν εκεί στα παράδια. Τζέισον, εσύ τι θα φτιάξεις, εάν έρθει. Τη διάθεση. Τι. Καλύτερο. Ναι, αλλά η διάθεση φτιάχνει πρώτα με έναν καφέ, φίλε Τζέισον. Καλά, έτσι λέξει. Εγώ ξέρω τι λέω να κάνεις. Λέω να πάρεις τον καφέ από τον Μίτσο και μετά να πάω στον Τζέισον να στον πει. Εγώ λέω για αρχή να φτιάξετε δύο καφέδες. Να δω ποιος είναι πιο ωραίος. Αφού δεν φτιάχνει καφέδες, ρε Σιώ. Από τον καφέ θα κρίνεις εσύ. Θα μάθει. Είδες τη σόπα. Και σου είπα κιόλας, θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σχολιάσει. Ναι, μωρό γλυκούρι. Ξέρω. Ωραία, καλή. Δεν είμαι καλά. Παιδιά, πώς σου φτιάχνει τη διάθεση ένας όμορφος γλυκούρις που σου πει ένας άντρας. Εννοείται. Δεν υπάρχει καλύτερο, ειλικρινά. Έτσι να σου κάνει κοπλιμέντα. Ναι. Θέλει. Λοιπόν, καλώς την, καλώς στο μαγαζί. Καλώς ήρθατε. Καλώς την, καλώς. Ναι, σερβίρετε λίγο νερά. Καλησπέρα σας. Hello. Καλώς ήρθατε. Κοιμήσου εσύ. Ευχαριστώ. Πού θα μας ενδιαφέρει να καθίσουμε. Κοιμήσου. Νεράκι, παγωμένο. Ακολουθήστε με. Τι έγινε. Μόνο τον καφέ, μόνο τον καφέ. Καφές της κυρίας. Τρεις ζαχαρίτσες. Τέσσερις έχω βάλει. Έξτρα σούγκαρ. Να ναι, να πεις με αυτό. Και τρώει τούμπα, ρε. Ο καφέ σας. Ω, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ, εδώ, στα στην, χέρια. Στην υγειά σας. Γάλα! Και γάλα. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Λάθος του μπαρ. γάλα. Γάλα. Γάλα.
Τι κάνετε, δεν παράγγειλε γάλα η κοπέλα. Ρε μπρο, το είπα 10 φορές. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Να τα θυμάσαι αυτά, δεν θυμάται κάτι. Αν δεν έχει πάρει ακόμα καφέ. Όχι, δεν έχει. Τι θα θα μου το κλείσει εσύ το μαγαζί. Κάνει λίγο πιο πολύ. Έκανε και λάθος την παραγγελία, το καταλαβαίνει. Έκανε λάθος. Απ' την τσέπη σου θα την πληρώσει την παραγγελία τη λάθος και πάμε κάνει γρήγορα να φύγει. Κερασμένο στην κοπέλα είναι. Να ξέρεις. Που κάθεις και γκομενίζεις με τα δικά μου τα πράγματα. Πιο γρήγορα λίγο. Τι άλλο χρειάζεται. Χίλια συγγνώμη. Ο καφές είναι κερασμένος από το μαγαζί. για το λάθος που έγινε. Συγχωρείτε. Εμένα μου έχει τάξει ότι πρέπει να βρω κάποιον αθλητή, μπασκετμπολίστα ή ποδοσφαιριστή. Ναι. Ναι. Το θα της πήγαινε ένας αθλητής. Ένα ψηλό ντούκι να φαίνομαι δίπλα του σαν το κοριτσάκι μπορώ. Απ' τη μία, δεν με νοιάζει ο σύντροφος μου. Η αλήθεια είναι δεν με νοιάζει να είναι και κοντός, παιδιά. Δηλαδή, στο παρελθόν είχα αγόρια τα οποία ήταν πολύ κοντά στο ύψος μου. Δεν είμαι η κοπέλα που θα την ενοχλήσει. Και εγώ είχα κοντό. Γεια. Εγώ δεν είχα και πρόβλημα. Δηλαδή, μου άρεσε κιόλας. Ναι. Μένα οι περισσότεροι ήταν ψηλοί. Αλλά εντάξει, είμαι κι εγώ κοντή. Δεν γίνεται να είναι κάτω από ένα 58. Θέλω να φαίνομαι κοριτσάκι δίπλα του ή αν δεν φαίνομαι, τουλάχιστον να νιώθω. Θες να πας δίπλα. Ποιος θέλει να πάει δίπλα. Το πρώτο μου. Όντως. Θέλεις όντως. Αλλά έτσι απλά για το. Βασικά, όχι, στη Λενίκο. Πελετιά δεν σηκώνεται. Δεν σηκώνεται τώρα. Δεν σηκώνεται τώρα. Δεν σηκώνεται τώρα. Να πας να παίξει την παλίτσα σου με το σωτήριο που θες. Τώρα που κοιμάται. Ναι, τώρα που κοιμάται. Ο άλλος είναι καλή ευκαιρία. Μπορεί ο παρακαλώ ο πρόδρομος να πάει στο σπίτι των γυναικών. Θέλει όντως κάτι σημαντικό να λύσει. Ισχύει. Και θα πάει και θα μιλάει μόλι άλλε. Όχι, ρε, θα μιλήσω με σωτήρια όντως. Την πιάσω επίθεση. Επίθεση. Ερωτική επίθεση. Α, και αυτή η ερωτική. Ερωτική δεν επίθεση. Δεν νομίζω να είναι ερωτική. Ερωτική επίθεση. Είμαστε καλά, Αλεξάνδρα. Γυπαϊκό. Εγώ. Γιατί μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, δεν κατάλαβα. Εντάξει τώρα. Ξέρετε πιο πολλά από μένα. Έχετε δει πιο πολλά. Δεν νομίζω να αλλάξει η σωτηρία. Το ξέρω. Ζευγάρι. Αλλά εγώ προσπαθώ, μου αρέσει να προσπαθώ. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Τι ζώδιο είσαι, είπαμε. Ταύρος. Okay. Για πιάστε χέρι-χέρι εσείς και χέρι-χέρι εσείς. Λίγο, να κάνω κάτι. Το δικό σου χέρι. Εσείς εδώ. Ο ζυγός, το ζώδιο, το ξέρεις. Ναι. Πού το βλέπεις, ότι βαραίνει πιο πολύ. Μα είναι διαλογισμός. Ε, πώς το βλέπεις. Την μπανάνα φέρω να τη φάω. Εσύ θα μου πεις, εσύ θα μου πεις. Εγώ απλά κάνω το αντίβαρο. Εσύ θα μου πεις. Να ξέρεις, η γυναίκα σου ήταν τρομακτική. Προς το καλό ή προς το κακό. Κόλλας. Κόλλας. Καλά, κορίτσι, θα περάσει καλά, είσαι. Το είχε πει όσο και ο Νίκος, να ξέρει. Ισχύει. Το παιχνίδι, μπράβο. Δεν ξέρω αν το πήρε ταυτί σου. Το πήρε, το πήρε. Να σε ψηφίσουμε για αποχώρηση. Να τον πάρεις και να φύγετε. Να τον πάρεις και να φύγετε για την τζάμπα κάθεστε εδώ πέρα. Ισχύει. Τζάμπα κρατιέστε, ξέρω. Να μείνουμε εδώ πέρα τα μπακούρια, αυτοί που ψάχνουν και αυτοί που δεν έχουν βρει το λιμάνι τους. Φίλε, εγώ όντως πιστεύω θα μείνω μπακούρι. Αλήθεια. Αλλά εσύ χαιρέτα μας. Στα ντε. Εγώ πιστεύω θα βρείτε κάτι. Ούτε καν. Ντάμπ. Απλά είναι αυτό, να βρεθεί ο σωστός. Μα όχι βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί. Θέλω να παίξω με τα παιδιά ένα παιχνίδι που κατά κάποιον τρόπο παίζει με τα βαθιά σου συναισθήματα. Αυτό που να εκφράσουμε μια εμπειρία που πραγματικά θα μας κάνει να νιώσουμε ευάλωτοι. Και άμα κλάψουμε. Ναι, όταν κλάψεις. Έλα ρε φίλε, τώρα προσπαθούμε να κλάψουμε σήμερα. Εάν κλάψεις, πραγματικά έχεις νικήσει το παιχνίδι. Έχω κλάψει σε ταινίες. Σε ταινίες έχω κλάψει. Σε ταινία έχω κλάψει εγώ. Ποια ταινία σε κάνει να κλάψεις πολύ. Τι. Ποια ταινία. Είχα δει μια ταινία με ένα. Εγώ. Έχεις. Με ένα σκυλάκι. Ο Τιτανικός σε κάνει να κλαίς. Όχι, δεν έχω κλάψει. Ο Τιτανικός γιατί. Είναι η μόνη ταινία που μου γεμίζει τα μάτια εμένα. Είναι η μόνη ταινία. Οκ, μέτρο. Όχι. We'll be right back.
πρώτο μου κόκκινο δωμάτιο σήμερα και καλώ την Σωτηρία να έρθει εδώ. Κόκκινο δωμάτιο όμως γιατί? Δεν ξέρω. Για καλό θα είναι. Ναι. Α, μάλλον τα αγόρια είναι. Μπορεί τα αγόρια να κάνουν κόκκινο δωμάτιο. Α, σήμερα ναι. Μάλλον τα αγόρια. Λες να είναι νέος παίχτης. Και να φωνάζει... Στο πρίγκαλα, βαρύ. Βαρύ. Δεν ξέρω. Κόκκινο δωμάτιο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα βασικά. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά. Λοιπόν... Για πες. Καταρχήν, τι κάνεις, μου είπες καλά. Καλά είμαι, αυτό απλά... Οφείλω να σου πω ότι πραγματικά μπήκα στο παιχνίδι για σένα. Ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω ότι τώρα δεν γίνεται, αλλά θέλω να το βγάλω από μέσα μου πραγματικά, γιατί απλά θέλω να το ξέρεις. Ναι. Αυτό. Το έχεις πει κιόλας. Το ξέρω. Όχι, ναι. Απλά με τον Νίκο είμαστε πάρα πολύ έτσι. Και δεν μπορώ να δω κανέναν άλλον. Οκ, το καταλαβαίνω. Διαφορετικά. Νίκο! Το είπες κι εσύ όντως. Ποιο? Ότι... Το ξέρω, το είχα πει και χθες, ναι, το ναι, ξέρω. Αυτό δεν το περίμενα δηλαδή να έρθει. Νίκο! Να μου το πει κάποιος, ας πούμε εσύ, που όντως μπήκες για κάτι. Το ξέρω, έλα. Το ξέρω, γιατί καταλαβαίνω ότι και χθες το έζησα κιόλας, το είδα κιόλας. Και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, έστω αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, να έχουμε κάτι. Απλά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Και καλά έκανες. Για να ηρεμήσω κι εγώ, για να ξέρω ότι το είπα. Καλά έκανες, χαίρομαι. Απλά αυτό, δηλαδή, όχι, σε συμπαθώ. Τώρα που σε γνωρίζω, σιγά-σιγά σε συμπαθώ. Έχεις πάρα πολύ πλάκα. Είσαι αστείος, αλήθεια. Είσαι πολύ εμφανίσιμο παιδί, αλλά δεν μου κάνεις το κλικ για να μου βγει κάτι πιο ερωτικό μαζί σου. Αλήθεια, δεν μου βγαίνει. Πιο πολύ μπορεί να σε βλέπα και σαν τον αδερφό μου, ας πούμε. Ο αδερφός μου είναι ο κούκλος. Λογικό. Γλυκούλη. Εντάξει. Καλά είσαι τώρα. Εγώ τέλεια. Χαίρομαι. Γιατί μου φύγει να βάζω μέσα μου πραγματικά, γιατί τότε το λέγαμε μεταξύ αστείου και πλάκας. Ναι. Τώρα το λέω πραγματικά. Επειδή με είπες στην αρχή ντίβα και ότι το παίζω κάποια και... Αυτό ισχύει στο... Πιστεύεις. Ισχύει. Α, τώρα που με γνωρίζεις καλύτερα, τι πιστεύεις. Τώρα εντάξει, έχεις ηρεμήσει πάρα πολύ. Τι πιστεύεις. Έχεις ηρεμήσει πάρα πολύ. Είσαι άλλος άνθρωπος, τελείως από αυτό που φαινόταν στην τηλεόραση. Αλήθεια. Χαίρομαι όμως που ήρθες, με γνωρίζεις. Και να πεις κάτι θετικό. Για πες, καμία άλλη που έχεις στρέψει. Καμία. Στο το ενδιαφέρον σου. Καμία, όχι. Καμία. Έλα, μπορεί να μπει καινούρια. Το ελπίζω πραγματικά. Θέλεις πολύ να ερωτευτείς, ε. Θέλεις πάρα πολύ. Αλλά να μην πληγωθείς ξανά. Και να πληγωθώ... Μέσα σε αυτό. Μέσα, σ' αρέσουν οι σχέσεις πάρα πολύ, full, έτσι. Full. Και τώρα τι είπαν, κόκκινο δωμάτιο, ή εσύ το ζήτησες? Όχι, εγώ το ζήτησα. Αλήθεια, είπες να, την Κατερίνα. Ωραία, γλυκούλη. Να σου πήγε από μέσα. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μας. Έλα, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Και αυτό θα τα ξαναπούμε. Ναι, μαζί βγαίνουμε. Μαζί βγαίνουμε. Ναι. Φιλάκια στον κόσμο. Ψωνάρα. Κάλεσε ο πρόδρομος τώρα η Σωτηρία. Νομίζω πρόδρομο. Ο Γηπαετός σας περνάει την κάλεσε. Η Σωτηρία μου παρακάλεσε τον πρόδρομο. Η Σωτηρία να κάλεσε τον Γηπαετό. Γιατί? Αφού αυτά τα σε εισαγωγικά, η Σωτηρία αυτά που κάνω, θα αντιλαμβάνεται πως τις κάνω κόλπα. Αλλά εγώ πραγματικά είμαι στον κόσμο μου κάποιες φορές, δεν είναι κόλπα. Ναι, ο γηπαετός ο μικρός που κολλάει όμως. Γιατί να φωνάξει το γηπαετό? Μπορεί να μου κάλεσε για να μου την σπάσει. Για να σου κάνει κόλπα. Ναι, πραγματικά νομίζει πως κάνω κόλπα, αλλά εγώ δεν κάνω κόλπα. Είμαι στον κόσμο μου κάποιες φορές, είμαι σε άλλον κόσμο. Και μπορεί να. Χθες με αγκαλιά, ρε. Μου έρχεται και με αγκάλιαζε. Μου έκανε μασά, με φιλούσε. Είναι μωρό, ρε μπρο, στο έχω πει. Είναι παιδάκι. Αυτές τώρα ξέρεις τι κάνουν, ε. Κάνουν σαν κόντρα. Κοίτα, εγώ θα φωνάξω το Δήμο και θα έρθει. Να δεις. Εσένα ο Νίκος δεν θα έρθει. Ναι, ναι. Μετά το κάνει Σωτήρα, κοίτα να δεις. Εγώ θα κάνω στον Νίκο ματιά, θα μου κάνει και αυτό. Σίγουρα το κάνω. Εσένα δεν θα σε κοιτάξει. Η μόνη που δεν μπλέκεται σε αυτήν είναι η Γλυκερία. Να αναστάσει. Αυτή είναι. Γλυκερία. Εντάξει, αλλά παίζουν ρε φίλε. Δεν το παίρνει σοβαρά. Εσύ γιατί τα παίρνει σοβαρά δηλαδή. Ούτε εκεί νομίζω τα παίρνει σοβαρά. Σε τσιγκλάει έτσι λίγο. Αφού έτσι είναι η σχέση σα, να τσιγκλάει ένα τον άλλο. Μια κάνουμε.
Νομίζω ότι θα κάνει επίτηδε. Αλλά τώρα είσαι σίγουρο δηλαδή σωτηρία, τον κάλεσε. Όχι, δεν ξέρω. Ο πρόδρομο μπορεί. Αφού ο πρόδρομο δήλωσε ότι ήρθε στο παιχνίδι για τη σωτηρία. Ο πρόδρομο είναι ένα εκολαπτόμενο γηπαετόπουλο, όπω το αποκαλούμε. Ο οποίο είναι πολύ δυνατό παίχτη σε αυτό το κομμάτι. Μας είχε πει από την αρχή όταν είχε έρθει ότι ενδιαφέρονταν για τη σωτηρία. Εντάξει, για την ηλικία του φάνηκε πολύ, πώς να το πω, όριμο και έντιμο να κάνει πίσω στη σχέση της σωτηρίας με τον Νίκο, δηλαδή να υποκύψει, διότι έχουν μια πολύ όμορφη σχέση και προχωράει ανωδικά όλο αυτό. Αλλά πιστεύω άμα βρει την ευκαιρία του θα την κάνει. Βέβαια στον Τζέισι μου, Δημήτρη, εκεί που προσπαθεί ο ένας να... Γι' αυτό είδες που πήγα και σπιάνω τα χέρια και έκανα τη ζυγαριά. Τη λέω ότι είσαι ζυγός. Ποια σε φώναξε στο δωμάτιο, ρε. Εμιλή. Και τι να σας πω. Α, θα το πας έτσι. Ναι. Εμιλή, σίγουρα. Και εμείς δεν θα σου πούμε. Εγώ είμαι σίγουρος Εμιλή. Σε φώναξε ή φώναξες αυτή, την Εμιλή. Ναι, μπράβο. Εσύ φώναξες ή σε φώναξε η κοπέλα. Εγώ φώναξα. Εσύ φώναξες. Την Κωνσταντίνα πιστεύω. Εγώ πιστεύω Εμιλή. Κωνσταντίνα. Φώναξες τη σωτηρία. Ναι. Σωτηρία. Φώναξε σωτηρία. Για ποιο λόγο. Μπήκε στην επίθεση. Δεν πιστεύω. Ο μικρός γήπαιδε τόσο μεγαλώνει και γίνεται μεγάλος γήπαιδε. Δεν πιστεύω να τσέβιες κανένα μπουτάκι. Έκανε την πρώτη του πτήση. Έκανε την πρώτη πτήση, ναι. Πάω από τα βουνά του Αμαζονίου. Ή απλά επιβεβαίωσα ότι είναι ερωτευμένη μαζί σου, Νίκο. Το έπαιξε. Όσο πιο όμορφα θα μπορούσε να παίξει, σε έδειξε στην τηλεόραση εδώ. Σε έδειξε. Πλά θέλω να δούμε αν θα μας πεις την αλήθεια. Και την είπες, μπράβο. Άρα ο πρόδρομος είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Έβγε, παιδί μου. Ο πρόδρομος μετά από αυτήν την απόρριψη θα προσπαθήσει να κάνει κάτι με κάποιον άλλον κορίτσι από το σπίτι, λανθασμένα. Επειδή ως ανερχόμενος γηπαετός έπρεπε να περιπλανιέται, να πετάει πάνω από τη ζούγκλα του σπιτιού της αγάπης και να περιμένει τη σωστή στιγμή. Τώρα, εάν προσπαθήσει να κάνει κάτι με την Έμιλη, την κάθε Έμιλη, απλώς θα κάνει λάθος. Θέλει αρκετά μαθήματα που θα του τα δώσω στο κοντινό μέλλον. Συχαίνομαι πραγματικά να λένε πράγματα πίσω από την πλάτη μου και να μην τα λένε μπροστά μου. Τα κορίτσια είχαν πει ότι θέλαν να φύγω κι εγώ. Έλεος, μα να έχει και ένα όριο όλη η φάσουλα. Να κάθομαι τώρα να γίνομαι ρεζίλ για την νίκη που ήρθε για τους followers. Πώς πήγε? Πώς πήγε? Τι έγινε? Ο πρόδρομος. Έλα. Ο πρόδρομος. Το κατάλαβα. Ελάτε να... Και να σας πω. Βάλτε καφέ να σας πω. Έχουμε. Κοντεύει να τελειώσει. Στο κόκκινο δωμάτιο ήταν ο πρόδρομος. Πού? Κατάλαβα. Μου είπε ότι ήθελε να το βγάλει από μέσα του και ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου στην αρχή που λέγαμε ότι μπήκε για εμένα, όντως μπήκε για εμένα. Δεν το έχει πει αυτό. Ναι, μου το είπε όντως τώρα, γιατί ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μου είπε ότι μπήκα για εσένα, αλλά βλέπω τώρα ότι δεν. Και λέω, όντως, λέω με τον Νίκο θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Και λέει ναι, και εξάλλου μου το είπε και ο ίδιος. Χθες που μας είδε μαζί, λέει παιδιά, πραγματικά σας βλέπω και είστε σαν να είστε ένας για τον άλλον, πραγματικά, αυτό. Έτσι όπως το είπες, νόμιζα θα το γυρίσει. Τι? Ότι μπήκα για σένα και θέλω εσένα, έτσι όπως μου. Και θα σε διεκδικήσω. Ναι, και με αυτό θα για να δούμε αν όντως είστε ένας για τον άλλον. Και αν είστε ένας για τον άλλον, δεν μπορεί κανείς να μπει ανάμεσά σας, οπότε πάμε να δούμε αν είστε. Εγώ κάτι τέτοιο περίμενα σαν εξέλιξη συζήτηση. Όχι, όχι, επειδή το κατάλαβε, το είδε χθες. Πραγματικά μας το είπε και λέει ταιριάζεται πάρα πολύ. Εσείς οι δύο είστε. Άρα καταλήξατε. Okay. Καταλήξαμε στο ότι μακάρι να μπει κάποια καινούρια και ίσως τον κάνει να ενδιαφερθεί αυτό. Okay. Η Νίκη προσπαθεί να βάλει φωτιά. Το βλέπεις. Η Νίκη. Μέχρι και εδώ προσπαθεί να δημιουργήσει μια στρατηγική
Αλλά είναι ο αρχίσα να το καταλαβαίνω. Είναι ο χαρακτήρα αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό δεν θέλω. Δεν μπορεί να αλλάξει. Καμία σχέση. Είναι στη φύση. Αρκετά λέωρωσα την ψυχή μου. Είναι στη φύση. Σε όλα. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά λέωρωσα την ψυχή μου με πολλά πράγματα, ρε φίλε. Ο πόλεμο είναι στη φύση τη αυτή τη γυναίκα. Αυτή ήταν μισή δυναμία. Στο 1000 π.Χ. θα ήταν Vikings. Θα ήταν βασίλισσα των Vikings. Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα. Πάντως μου είπε ο πρόδρομος ότι λέω κανένα ενδιαφέρον για κάποια άλλη έχεις τώρα και μου λέει όχι. Θέματα. Δεν ξέρω. Πραγματικά όχι, τώρα όλα ξέρεις, λάζουν νομίζω. Σε μία μέρα. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα νομίζω τη μία σε γουστάρω, την άλλη δεν σε θέλω. Την άλλη σε προσεγγίζω, την άλλη με διώχνω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλήθεια. Ναι, ρε. Επίσης αυτό εδώ πέρα τώρα με το πρόδρομο, το μια κρύο, μια ζέστη, εμένα στη δική μου προσωπική ζωή πολλές φορές έπιασε. Όταν με ζέστηνε λίγο άλλο, μετά με κρύο. Με και εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω εμένα, όταν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ναι, αυτό αναλόγω στον τρόπο. Όχι, εγώ όταν θέλω κάποιος να με διεκδικεί, θέλω από την αρχή ως το τέλος. Αν είναι κρύο ζέστη, άστο ρε φίλε. Δεν είμαι. Γι' αυτό είπες τώρα δεν ξέρω, αλλά τώρα ζέστη. Ξέρεις. Ξέρεις τώρα. De facto. Πάντως ο πρόδρομος είναι πάρα πολύ γλυκό παιδί. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Και πραγματικά, ναι. Και τον βλέπω έτσι πως κάνει, δηλαδή σκέφτομαι τον αδερφό μου να μεγαλώσει έτσι και να γίνει έτσι, γιατί και ο αδερφός μου είναι κούκλος, ρε. Είναι πολύ όμορφο παιδί. Και είναι έτσι και χαβαλέ. Εγώ, αν δεν ήταν ο Νίκος, σας έβλεπα μαζί, να ξέρεις. Ξέρεις τι, εμφανισιακά μπορεί να ταιριάζουμε. Ναι. Απλά με κάποια σημάδια του χαρακτήρα δεν μου βγάζει κάτι ερωτικό. Είναι όντως πολύ εμφανίσιμο παιδί, αλλά δεν μου βγάζει κάτι το ερωτικό. Δηλαδή, πιο πολύ φιλικό θα το έβλεπα. Γιατί επειδή το ηλικιακό και κάποια άλλα. Μπορεί, απλά επειδή τη αρέσουν και οι μικρότεροι, έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις πρώτες μέρες. Την έβλεπα πιο πολύ σε εκείνο το στυλάκι, αλλά θεωρώ ότι την έχει κερδίσει όλη αυτή η χημεία και όλο αυτό το ανεξήγητο που νιώθει με τον Νίκο. Για σχέση, ας πούμε, με τον πρόδρομο, δεν θα το έβλεπα. Αυτό που με κοιτάς και θες να πεις κάτι, αλλά κρατιέσαι και δεν το λες, με ξεπερνάει. Και τι. Δεν υπάρχει κίνηση που θα μείνει απαρατήρητη σε αυτό το σπίτι. Βλέμμα. Έχει έναν κοινό με τον Δημήτρη και δύο όταν μιλάτε, παίζετε με κάτι. Κάτι κάνετε με τα χεράκια σας. Τι σημαίνει αυτό. Και δύο παίζετε με τα χεράκια σας, επειδή και οι δύο θέλετε ή παίζετε με τους ανθρώπους. Παίζεις με τους ανθρώπους, Αλεξάνδρα. Δεν έχω παίξει με άνθρωπο. Το βραχιόλι το θέλει. Κράτα το. Να έχεις κάτι δικό. Σκέφτεσαι όταν θα λύνει. Να έχεις κάτι να μυρίζεις. Ξεκίνησε ένα δωράκι, Αδήμι. Ξεκίνησε την εξαγορά, ρε. Να βραχιόλι της έδωσε για να παίζει τέτοιο. Να το φοράς όμως, άμα δεν το φοράς θα είναι φάουλ. Σου δίνει δίνει, είναι έρθει άντρωπα. Της το είχα δώσει από χθες. Το έχει όλο το βράδυ. Θέλει να διεσδύσει ο Δημήτρης στο είναι σου. Θέλει να διεσδύσει στο είναι σου. Εγώ τον πρόδρομο τον είχα πει, είσαι εμφανίσιμο παιδί, μπορεί να έκανα κάτι μαζί σου ή θα έκανα κάτι μαζί σου έτσι, αλλά τι μου το βγάζει, μωρέ. Αυτό, από τη στιγμή που δεν το κάποιον βγάζει. Σε παίζει μπάλα, μωρέ. Δεν μου το βγάζει, δηλαδή θα έκανα για να έκανα, αυτό. Ο Νίκος τη παίζει λίγο, αυτό, να την παίζει μπάλα, ωραία, να τη βγάζει και τον Άζ, να τη βγάζει και λίγο το νευριασμένο, το γλυκό όμως νευριασμένο, δεν είναι εντάξει, λίγο αυτό. Θέλει να παίζει, πιστεύω. Είναι πολύ δοτικός και θα κάνει καμιά πλακίτσα, αλλά okay. Νομίζω ότι είναι διαφορετικά στυλ. Τελείως, Πολύ διαφορετικά στυλ. Ήταν πολύ διαφορετικά στυλ, αλλά εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση στον πρόδρομο. Πάρα πολύ. Πολύ γλυκό παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Hello. Κάνετε. Οι άλλοι έρχονται, αυτοί οι δύο. Εντάξει, μια χαρά. Ρε εσύ, μην έχεις αυτή τη μούρη συνέχεια με βλέψεις. Μόνο εσύ. Ναι, μόνο εγώ, δεν κατάλαβα. Έχεις φίλος μου, τι να σε κάνω. Δεν μ' αρέσουν τα ψέματα σίγουρα. Δηλαδή.
Καλά, όχι σε μικρό ψέμα. Άμα είναι όμως ψέμα, ψέμα δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι αν είναι μικρό. Εντάξει, μπορώ να το προσπεράσω. Θα νευριάσω, αλλά θα το προσπεράσω. Θα ήθελε ο μελλοντικό. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω για σύντροφο. Θα ήθελε το μελλοντικό σου αγόρι, άντρα, οτιδήποτε, να έχει φίλες. Δεν θα είχα πρόβλημα. Άντε πάλι έξω. Σε ένα άδειο σπίτι ήρθαμε. Ωραία, τι δεν θα σ' άρεσε καθόλου. Τι έγινε, τι κάνετε. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Τι, τόσο σοβαρή. Δεν μ' αρέσουν τα... Τα κυριλέ. Σηκώνεσαι, έρχεσαι, χαιρετάς. Θες πιο άλλη φάση, εναλλακτικά. Θήμου μου, πώς είσαι. Γεια σου, καλά. Μα χαιρετήσεις. Καλά, με χαρά. Εδώ, χειραψία. Εντάξει. Να σου πω, θες να άρεσε να μιλήσουμε λίγο. Έχουμε σοβαρό λόγο, πιστεύεις. Σοβαρό, όχι. Βασικά δεν έχω θέμα για το τετατέτ. Απλά δεν θέλω να νομίζω. Επειδή χθες ακούστηκε η λέξη αιμονή, θέλω να ξέρω ότι. Α, αυτό. Ναι, ότι δεν έχω καμία αιμονή και δεν έχω κάτι μαζί σου. Χαριτολογώντας το από αυτό. Όχι, αλλά... ναι, αυτό. Δεν θέλω να. Να το νιώθεις. Αν είναι χαριτολογώντας, δεν με πειράζει. Εγώ εκείνη τη στιγμή το είπα. Αν δεν λέγεται αυτό, αλλά το είπα χαριτολογώντας. Εντάξει. Επειδή αυτό... ακούστηκε 10 φορές, ξέρω εγώ, Δήμος. Δεν είναι. Εντάξει, εγώ τα πίστευα. Ξέρεις κάτι. Άμα πιστεύω κάτι. Θα το πω όπως και εμένα, με πει κάποιος κακιά, δεν θα το πάρω άσχημα, γιατί καταλαβαίνω την πορεία. Εντάξει, τέλειο αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Αλήθεια. Έχεις πάθει συγκοπή, ε. Έχω, τα έχω πάθει όλα. Και ήρθες σε μένα τώρα να σε παρηγορήσω. Ναι, όπως πάντα. Κόκκινο δωμάτιο, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Γύρισε τώρα η Σωτηρία από κόκκινο δωμάτιο με τον πρόδρομο. Και γυρνάει και λέει ο πρόδρομος. Ότι μπήκε για τη Σωτηρία, αλλά είδε ότι δεν είναι από κοντά. Στο ξεκαθάρισε. Και λέει, τώρα ελπίζω να μπει μια καινούρια παίκτρια για να δείξει ενδιαφέρον, ας πούμε. Ναι. Και εσύ πειράχτηκες. Όχι, εμένα μου λέει άλλα, σε άλλους ναι. Λέει άλλα. Εσύ δεν το έχεις πει ότι είναι μικρός 52 φορές. Ναι, βρε, το έχω πει. Τότε, αλλά τι κάνει, αυτό δεν σημαίνει. Είναι μικρό και παετάκι, ρε. Αυτό αποδημήσε τη φωλιά του. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι άμα θέλεις κάτι, θέλεις κάτι. Δεν αλλάζεις άποψη. Οπότε, αυτά που λέει γιατί είναι μαρούφες δεν μπορεί να θέλει και εσένα, τα αποδεικνύει. Δεν μπορεί να θέλει εσένα, τη Σωτηρία και άλλες 100. Όχι, ρε, γιατί? Γιώργο μου. Αφού γιατί κάθε μία σας είστε διαφορετική και έχει διαφορετική όμορφη. Ωραία, και τι να κάνουμε, να τα έχουμε με 20 άτομα, γιατί ο ένας έχει το ένα χαρακτηριστικό που θέλω, ο άλλος έχει το άλλο χαρακτηριστικό που θέλω και κάνουν τον τέλειο άντρα όλοι μαζί. Μα σε βολεύει και την βρίσκεις έτσι. Τι λες, μωρέ. Μα εσύ μου το είπες, όσο είπα εγώ. Όχι, είναι αυτή η λογική που λες εσύ. Ότι η Έμιλη έχει αυτό, η Σωτηρία έχει αυτό, η Νίκη έχει αυτό. Είναι καινούριος, το βλέπει. Δεν ξέρει πού, να, πού θα πάει πού η πού θα απλώσει τα φτερά. Οκ, εντάξει. Καταλαβαίνεις, μην το δικάζεις, είναι και μικρός. Εντάξει, άστο να δει. Ακόμα και αν με σταματάνε, άμα θέλω κάτι, προσπαθώ. Μέχρι ρε φίλε να νιώσω ότι εντάξει, φτάνει. Εσύ νιώθω ότι ήταν πολύ γρήγορο. Εσύ πώς θα νιώσες αν κέρδιζε ο πρόδρομος έναν περίεργα και διάλεγε κάποια άλλη κοπέλα. Περίεργα θα ένιωθε, ναι. Το από τη στιγμή που έχει δηλώσει για εμένα ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά δεν μου φαινόταν περίεργο να διαλέξει τη Σωτηρία. Να γιατί έχει πω, δηλώσει ενδιαφέρον για τη Σωτηρία, καταλαβαίνεις. Ο πρόδρομος είναι μικρό παιδί. Άμα εδώ πέρα προχώραγε και γυρεύεσαι, εσύ θα σου είναι και άμα φιλιώσεις τα κάμερες. On camera, με τον πρόδρομο. Με τον όποιο πρόδρομο, πες πει είναι καλά αλλιώς. Με τον όποιον πρόδρομο. Ναι. Που το συνέχιζε και σε πολιορκούσε και εσύ μετά από κάποια φάση συνώσουμε και okay. Αυτό το λοιπόν, κατάλαβες σου λέω. Εντάξει, δεν έχω σκοπό να φύγεμαι και να κάνω okay, και να ράνω, αλλά άμα τύχει θα το κάνω. Ναι. Με αυτόν που έχω ενδιαφέρον. Γιατί είναι μικρό παιδί και ο πρόδρομος, ξέρεις, έχει ορμές. Σιγά ρε. Για τον πρόδρομο, μιλάς για κάποιον άλλο, για να ξέρω. Για τον πρόδρομο σου μιλάω. Α, εντάξει, γιατί λέω μήπως πιάνω εγώ κάτι άλλο. Καλά, το μυαλό σου ξηράφει όμως. Είναι. Κόβει λίγο. Είσαι πάνω στη λίστα για του Κόρκα, μπορώ να ναι, σου πω. Ναι, το ξέρω. Το άκουσα και πριν. Α, το άκουσα και πήγες κι εσύ. Είσαι on the list. Είμαι on the list. Α, τη λίστα τι θα γίνει. Το θέμα είναι πώς θα φύγεις από τη λίστα. Πώς θα φύγω. Με νύ ή με χείς. Για να δούμε. Ναι. Α,
Άντε, καλή συνέχεια. Κοίτα τι μου κάνει. Νίκη, φεύγεις. Πρόδρομε, θα φας κουτουλιά. Έρχεσαι μαζί. Καταρχάς, έρχομαι και δεν με χαιρετάς. Όχι, απλά δεν είμαι καλά. Τι έχεις. Δεν είμαι καλά. Τι έχεις. Σιγά. Θα τα πούμε μετά. Προσπαθούμε να βρούμε έναν αρνητικό για όλους σας. Μέσα από το στόμα της Κωνσταντίνας. Α, παπαπρονιά. Γιατί, παιδί μου, γιατί δεν λέμε θετικά. Θα αρχίσουμε από τα αρνητικά και να πάμε στα θετικά. Ανδριάννα. Α, για να μας γλυκάνετε μετά. Ανδριάννα. Ωραία. Το αρνητικό της. Για να μην πάμε. Είπαμε. Μπορεί. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι αρνητικό αυτό. Έστω και θα το κάνουμε. Θα δημιουργήσουμε ως αρνητικό. Πες τον, θα το δημιουργήσουμε. Μπορεί να κάνει λίγο το παιδάκι. Άρα είναι ανώριμη. Παιδιά ρίζει. Ανώριμη. Δεν είναι ανώριμη. Δεν είπα αυτό. Είσαι ανώριμη. Είσαι ανώριμη, να ξέρεις. Ανδριάννα, θέλει να με κάνει να φανώ κακιά. Δεν είπα αυτό. Παιδική ψυχή. Παιδική ψυχή. Το δέχομαι. Δημήτρης. Κάτσε να κάτσε εδώ. Πες κάτι, δες. Τι να πω για τον Δημήτρη. Άσχημο, κάτι πες, κάτι. Μπορεί να το παίζει πολύ ωραίος. Το παίζει, άρα είναι νάρκισσος. Ο Δημήτρης είναι νάρκισσος. Ο Δημήτρης νάρκισσος. Αυτό που είπα. Πες καλή. Η σωτηρία. Μη είπες νάρκισσο. Μη είπες νάρκισσο. Είπες νάρκισσο. Καλά κάνεις. Πιστεύεις πως είσαι πολύ όμορφος. Είναι οροπάθεια. Ότι εγώ έχω οροπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε κάτι να πω. Για μένα πες. Καλά κάνεις. Εσύ. Σωτηρία. Αυτό που θυμάσαι στην αρχή. Στην αρχή. Πριν να δώσει χρόνο να γνωρίσει κάποιον, μπορεί να έβγαζε τα συμπεράσματά της και να έδειχνε λίγο κακιά. Αλλά μετά όμως, όταν έβλεπε... Άρα είναι κακιά η σωτηρία. Είναι κακιά και είναι τελουλού. Η σωτηρία είναι στην κακιά, αρχή. Κακιά και είναι τελουλού. Αλλά όμως μετά... Κακιά και... Δήμος. Ο Δήμος μπορεί απλά να παίρνει θέση και να μαλώνει. Άρα είναι νεκατοσούρας. Ενώ δεν χρειάζεται. Φασαριόζος. Ενώ δεν χρειάζεται να μαλώσει με κάποιον. Δεν πειράζει, έτσι τον θέλω εγώ τον άντρα. Ο Δήμος είναι νεκατόστρας. Έμιλι. Όχι, να είναι. Να τα λέει. Να τα λέει, να λέει αυτό που θέλει. Μπορεί η Έμιλι να μην ξέρει τι θέλει. Η Έμιλι δεν ξέρει τι θέλει. Είναι μπερδεμένη με τη ζωή τη, δεν ξέρει τι θέλει η Έμιλι. Λέει και άλλα λόγια. Κρίς. Είναι πάντα η μετάφραση. Είναι αρνητικό. Κρίς. Δεν έχω γνωρίσει κι όλους από το αρνητικό. Μια πρόβλεψη. Μπορεί να νομίζει ότι με τα λεφτά του... Μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Μπορεί να κερδίσει κάποια, αλλά δεν ίσχυε αυτό. Δεν το πιστεύω. Άρα... Το ξέρω, κάτι έπρεπε να πω. Καλά, μην το λες. Κάποιες κερδίζονται και με λεφτά, άσχετα από το κρυπτό. Άρα ο Κρις νομίζει πως... Στις γυναίκες το λέω, ότι κάποιες κερδίζονται και με λεφτά. Εγώ δεν θέλω κόλτι. Νομίζει πως μπορεί να αγοράσει τα πάντα με τα λεφτά. Δεν σε ξέρω για να σου πω κάτι. Απλά πρέπει κάτι. Τι είναι αυτά που λέει, αγόρασε την. Ο Κρις, άμα θέλει, αγοράκι. Αγόρασε την, αμφιλέ. Μια πτήση. Έλα να πάμε Μαϊάμι αύριο. Θα πουλήσει το όργανο. Έχω μία απορία. Έχει ένα κάψιμο στο χέρι σου. Ναι, είχα πέσει με το χέρι μου. Είναι σαν πεταλούδα. Ναι, δεν είναι. Έχω πέσει με το χέρι μου. Έχουμε νυχτερίδα. Δεν και τώρα σαν... έκλεισε. Όχι, και πεταλουδίτσα, ναι. Σαν πεταλούδα δεν είναι. Mm. Το παρατηρώ, δεν ξέρω. Πολύ με παρατηρείς, Νικούλα μου. Έχω θέμα μετά. Το συζητάγαμε. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Το συζητάγαμε την Έμιλη ότι κοιτάμε τα σημάδια και ότι παρατηρούμε πολύ. Θα τα παρατηρήσουμε κάτι άλλο μαζί. Ναι, για παρατήρηση. Να μην παρατηρήσουμε τίποτα. Αλλά θα κάνω. Έχω σκεφτεί πολύ να σου φάει και να το κάνω. Σε με σένα, να ξέρει. Άμα ήταν η δίκη, μπορεί να το κάνω. Εντάξει. Το καλό είναι ότι με σέβεται. Έχει και ένα παιδάκι, έτσι. Πρέπει να κάνω παιδί. Μου βάζει, το παιδί μου σέβεται. Μου βάζει λίγο όρια. Η εικόνα σου που είσαι, παιδί. Πώ θα φανεί, πώ θα έξω. Καταλαβαίνω. Είναι αλληλένδετο. Είσαι και μαμά. Πάντα θυμάσαι εσύ. Τι να κάνω. Να, ένα παιδί δηλαδή θα με γλιτώσει από τον Κόρκα. Όντως, κάνε ένα κι εσύ. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις. Μετά τα ραντεβού με τον Γιώργο, η πλάκα έχει αποκτήσει άλλο νόημα, δεν έχει προσβολές μέσα και είναι όντως πλάκα. Γελάμε, δεν νιώθουμε άβολα, έχουμε μάθει ο ένας τον άλλον και γενικά και οι γυναίκες στον Γιώργο και ο Γιώργος εμάς ξέρει τα όρια μας.
Και μου αποδεικνύει ότι όντως είναι άνθρωπος που βάζει όρια, παρόλο που δεν το παραδέχεται, γιατί και την Έμιλη τη σέβεται και τη απευθύνεται με άλλο τρόπο, λόγω του ότι είναι μητέρα, όπως και σε μένα που για κάποιους λόγους του ζήτησα να είναι πιο μαζεμένος, βλέπω ότι ήδη το κάνει. Έχουν μείνει λίγες μέρες. Μπορείς να βάλεις μπροστά. Λίγες μέρες φεύγεις. Θα φύγω εγώ σε λίγο καιρό, ναι. Πού θα πας ρε Κόρκα. Μακριά από σας μάλλον. Θα μπω ούτε στο τρυπάκι να πω ψηφίστε αυτό να κάνει αυτό, ούτε θα κάτσω να το παίξω σε σένα. Εσένα off camera, σε έχω κράξει άπειρες φορές ρε φίλε. Δεν σε έχω ψηφίσει ποτέ να φύγεις. Τώρα το η άλλη να έρχεται να μου λέει όλα τα καλά από κοντά και από πίσω να λέει να το ψηφίσω το Δημήτρη. Αυτά τα έμαθες. Ναι, δεν έχω μάθει ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά έχω μάθει ότι είχε ακουστεί το όνομά μου για αρνητική ψηφοφορία. Mm-hmm. Ήταν και η Σοφία μπροστά να φανταστώ. Νομίζω ότι δεν τα ξέρω. Βασικά δεν τα ήξερα. Δεν τα μάθα. Χθες. Δεν μου αναφέρθηκε, δεν είχε και τα τέτοια, αλλά χθες έμαθα ότι είχε αναφερθεί και το όνομά μου. Γενικά, εμβρασμό πολλά. Φαντάζομαι η Σοφία δεν νομίζω να είπε και τίποτα. Πολλά εμβρασμό υπόθηκαν. Δεν νομίζω να υπόθηκε και κάτι από τη Σοφία, ότι και καλά όχι τι λέτε και τέτοια. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Είμαι πολύ έξυπνος. Ωραία, ναι, αλλά δεν ταιριάζει τώρα. Δεν ταιριάζει, είναι του νονού. Ναι. Ναι. Εγώ βλέπω ότι... Εγώ είχα, τώρα είχα δει πισόπλα τα πράγματα. Έφευγα εγώ και γινόντουσαν πράγματα, κατάλαβες. Είναι on camera. Ναι, on camera. Π.χ. έφευγα από κάπου και μετά άρχιζε. Αρχίζανε το μπλα μπλα. Και εγώ τα βλέπω τώρα και λέω τι κάνετε ρε. Γιατί δεν τα λέγατε μπροστά μου. Έχετε παίξει πάλι μπαλάρα χρώματα. Ευχαριστούμε, Ιάσονα μου. Είμαστε πολύ κλασικοί. Συχαίνομαι πραγματικά να λένε πράγματα πίσω από την πλάτη μου και να μην τα λένε μπροστά μου. Θες να μου πεις τι είπανε. Συχαίνομαι. Ναι, να κάνω ότι τα κορίτσια είχαν πει ότι θέλω να φύγω κι εγώ. Και για σένα λέγανε. Και για μένα θα πούνε αύριο μετά. Αύριο μπορεί να έχουν ναι, πει κιόλας. Αγάπη μου, εντάξει, ναι, έχουν πει και για μένα σίγουρα. Αλλά είμαι μόνη μου, κατάλαβες. Αλλά πού να... Δεν ξέρω ότι δεν με ενδιαφέρει. Έτσι αναφέρθηκε, ας πούμε. Ναι, έγινε μια αναφορά. Ναι. Και για... Τι λες. Λες. Είναι κι άλλα που δεν νομίζω ότι θέλει να τα πει. Εντάξει, okay, εγώ το σέβομαι. Αλλά... Εγώ δεν ήρθα ούτε για τους, να σου πω κάτι. Κρίμα, ρε φίλε. Γιατί απ' όλα. Σου λέω που είναι μαρτέλα. Γιατί απ' όλα κρίμα. Κρίμα, γιατί δεν γίνεται εδώ πέρα να μου είσαι Δημήτρη μου και τέτοια. Και από πίσω. Και από πίσω να μου λες στον τάκο, ας πούμε, π.χ. Ναι. Ότι είμαι ο επόμενος να φύγει. Και ποια είσαι εσύ να κρίνεις ποιος θα φύγει. Ναι. Και ποιος είναι ο επόμενος να φύγει. Ας ψήφιζε ο κόσμος μια φορά να δει ποιος θα πήγαινε πού και ποιος θα φύγει πρώτος. Δεν τρέπεται να τα λέει αυτά. Αλήθεια τώρα. Όχι. Αφού την παίρνει. Δεν την παίρνει, αδερφούλη μου. Θα βγει το αεροδρόμιο και εκτός. Θα πει αυγά, σας το έχω πει. Αυτό με το Δήμο ήταν η αρχή ναι, τώρα ναι, στο παιχνίδι που παίξαμε. Ναι. Γιατί το πάει εκεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Έλεος, μα, να έχει και ένα όριο όλη η φάσουλα. Να κάθομαι τώρα να γίνομαι ρεζίλ για την νίκη που ήρθε για τους followers. Η Κωνσταντίνα πιέστηκε και δεν είπε την αλήθεια. Το Bodrum δεν υπόθηκε ότι πρέπει να φύγω εγώ. Αλήθεια, αλήθεια. Έχεις βγάλει ένα συμπέρασμα. Θέλεις να είμαι η κακιά. Γουστάρεις να είμαι η κακιά. Δεν έχεις καν τα αντρικά να παραδεχτείς. Εσύ ζήτησες δεύτερη ευκαιρία. Και να ζητήσεις συγγνώμη. Μαρκέλα, φέρτε τη Μαρκέλα. Βγάλτε τη ζωντανή σύνδεση. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Βγάλτε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος. Δεν τα έχω καλά μαζί της. Να μας πει τι έχει γίνει.
Μαρκέλα! Μαρκέλα! Τώρα τι θα γίνει, γιατί το στεναχώρησε τον πρόεδρο μου. Εγώ το στεναχώρησα. Ναι. Ο πρόδρομος έκανε. Η Έμιλι μου ήρθε στεναχωρημένη και μου λέει ότι ο πρόδρομος έκανε. Τάβαψα, μα... Α, όχι, κοίτα, ο πρόδρομος μου είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά. Δήλωσε. Στη σωτηρία. Ναι. Είπε ότι περιμένει να μπει νέο κοπέλα. Okay, εγώ δεν λέω για σήμερα, όμως στις προηγούμενες μέρες το στεναχώρησε η Έμιλι. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μα κερδίζεις ραντεβού και δεν παίρνεις τον πρόδρομο. Και δεν παίρνεις τον πρόδρομο. Είμαι απρόβλεπτη. Μ' αρέσει αυτό. Όχι, εσύ έκανες αυτό που ήθελες. Απλά άθελά σου το στεναχώρησες. Δεν είπα το έκανες εσύ και εμένα. Εντάξει. Εγώ είπα ότι τα έχουμε συζητήσει αρκετά με τον πρόδρομο και εκείνη την ημέρα ήθελα να επιλέξω τον Δημήτρη και το έκανα. Δεν θα κάνω κάτι που δεν θέλω. Θα κάνω αυτό που θέλω. Έκανες, αυτό που ήθελες έκανες. Δεν το λέω ότι έκανες κάτι. Όπως και στεναχώριασαι, κάνα δεις πιο καθαρά. Και με εμένα, ναι, εννοείται. Εμένα, ας πούμε, αυτό που είπε πριν στη σωτηρία, γιατί είχαν κόκκινο δωμάτιο και λέει ότι μπήκα για σένα, αλλά είδα ότι δεν με βγήκε και μετά λέει ότι περιμένω να μπει άλλη κοπέλα για να δείξω ενδιαφέρον. Ας ακύρωσε, με ακύρωσε, ναι. Okay. Και λέω, εχθές δείχνει, την προηγούμενη μέρα δείχνει ενδιαφέρον, την επόμενη δεν δείχνει. Όλο αυτό δεν ξέρω, δεν μου δείχνει και κάτι. Mm. Μπορεί και αυτός μου το ένιωσε μαζί μου, επιλέγοντας τον Δημήτρη, ότι ξέρεις. Αλλά εγώ είμαι ξεκάθαρη, λέω. Στην ουσία ούτε εσύ ούτε αυτός. Απλά ναι. Τζάμπα να λουθήκατε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Το όνομα με τον Γιώργο που θα βγει στο ραντεβού. Ποιο, εγώ. Ο Γιώργο. Θα έβγαινα ραντεβού. Αγάπη μου, έλα κοντά. Για να δω κοντά. Για να δω κοντά. Και για να δω κοντά. Ναι. Γελάει. Θα πάρουμε και την νίκη μαζί. Εννοείται. Πάντα την νίκη. Χωρίς νίκη, εγώ δεν πάω. Να μας φτιάξει ένα κορμό σοκολάτα. Το φανάρι. Γιατί ρε, αφού είσαι συνηθίσει ο άλλος να έχει κι άλλες δύο κοπέλες μαζί. Άρα βάζει το κεφάλι. Είσαι συνηθισμένη. Και τώρα θα είσαι δεύτερη, δεν θα είσαι καν τρίτη. Είναι σαν να πεις προαγωγή. Καταλαβαίνεις. Πέρασε, μια εμένα. Προαγωγή παίρνεις. Όπως και δηλαδή από δεύτερη, τώρα είσαι τρίτη. Από τρίτη είσαι δεύτερη. Όχι. Αλήθεια. Έλα, ναι. Όχι, μα όμως. Αυτή μου το έχει πει, δεν τα έχω πει εγώ. Εσύ μπήκες πρώτη μέρα και είπες: έχω μία που θέλω και δύο αναπληρωματικές. Και μετά μου είπες στο ραντεβού ότι έχεις απεστηθεί από τρεις. Και ήσουν η τρίτη στη σχέση αυτή. Είχε ήδη δύο και ήσουν η τρίτη. Τώρα δεν θα είσαι η τρίτη, θα είσαι η δεύτερη. Προαγωγή. Προαγωγή δεν είναι προαγωγή. Ναι, ναι. Και από δεύτερη αναπληρωματική έγινες πρώτη. Αναπληρωματική. Αναπληρωματική. Θα έπρεπε να είσαι περήφανη γι' αυτό. Ναι, ναι, παλέ... Γιατί το έχεις κερδίσει, κατάλαβες. Κατάλαβες. Έχεις ανέβει στα μάτια μου μέσα. Ναι, ναι, πρώτη δεν θα γίνω όμως, είμαι καλά εδώ. Ναι, πρώτη δεν θα γίνεις, όχι. Είδες. Το παιχνίδι θα είναι ποια θα είναι πρώτη για τον Κόρκ. Ναι. Σφάζονται κοπέλες. Το βλέπω. Μα αλλάζει αυτό, δεν είναι στο χρηματιστήριο. Καλά, όλα αλλάζουν. Εγώ λέω. Από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν εδώ πέρα το πράγμα. Ο Κόρκας... Δεν έχει πρώτη. Δεν θα έχει ποτέ πρώτη εδώ μόλις. Για μέσα σε 5 λεπτά. Μπορεί τώρα να μπουν αγόρια για να μπουν χώρισα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουν γίνει όλα. Καταρχάς, εγώ ό,τι αγόρι έχω ψηφίσει. Είτε να αποχωρήσετε τέτοιο, το έχω πει πριν. Είτε μετά του λέω να ξέρει κάτι, μην αναρωτηθεί. Εγώ ψήφισα εσένα. Αυτό που μου είπε εμένα πριν. Τη γλυκερία, μια φορά τη έριξα ψήφο. Άκυρη, τη λέω γλυκερία μου, συγγνώμη, αλλά σου έριξα άκυρη ψήφο γιατί τέτοιο. Η Σοφία, δεν ξέρω αν το ήξερε ή δεν το περίμενε. Θα μπορούσε και να το περιμένει, κάλλιστα, έτσι. Ναι. Όποιον και να είναι να ψηφίσω, πρώτα θα πω ότι θα ψηφίσω, θα σε ψηφίσω και μετά θα τον ψηφίσω. Ή θα του πω με το πριν βγούμε από το πλατό, του έχω πει ότι ξέρεις, εγώ ψήφισα εσένα. Ναι, λες, και εγώ το έκανα αυτό τώρα στο γκαλάκι. Δεν μπορώ, ας πούμε, π.χ. να έρχεται εδώ πέρα να μου φυλάει, να κάνει και τέτοια, να μου λέει όλα καλά και από... για να πηγαίνει και να λέει ότι πρέπει να φύγει ο Δημήτρης, ας πούμε. Ναι. Δεν το είπε. Δεν ναι, είπε. Ότι π.χ. Ναι, ότι μπορεί μετά το Δήμο να φτιάξει απλά... σειρά στο κεφάλι της. Και λέω και εγώ. Αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε, ωραία. Γιατί τότε που είχε γίνει με τον Πούμη, η Σοφία δεν ήταν καθόλου καλά. Κατάλαβε. Τέλος πάντων, δεν ήταν καθόλου καλά και. Υποστήριξε τη φίλη της απλά. Ναι, όχι, και υποστήριξε και τον. Ναι, απλά μπροστά μου δεν υποστήριξε τη φίλη της. Αυτό το πρόβλημα, κατάλαβε. Όχι, υποστήριζε εσένα. Αλήθεια σου λέω, μπροστά στη Σοφία υποστήριζε εσένα. Προσπαθούσε να ήταν στη μέση και η Σοφία λέει: καλά, ρε φίλε, έγινε αυτό με τον Δημήτρη και πας να υποστηρίξεις τον Δημήτρη. Ναι. Και λέει: όχι, δεν τον υποστηρίζω. Απλά θέλω να καταλάβω και την πλευρά του. Τι να πούμε, αφού δεν είναι.
και από τον άλλο καναπέ. Τα δόγματά μας είναι πάνε έτσι. Η ειρήνη μπορούμε να κάνουμε μόνο, να μην ξανά... Δεν πάνε τα δόγματά μας έτσι, γιατί καλός ή κακός. Αυτό που κάποιοι χαρακτήρισαν ως ερωτικό ενδιαφέρον, που δεν μην ήταν... Μην το ξανασυζητήσουμε αυτό. Όχι, όχι, εννοώ ότι όντως είχαμε πράγματα, ρε εσύ, που έχουμε πράγματα που ταιριάζουμε, έχουμε πράγματα που συμφωνούμε. Ναι, υπόθηκαν και αυτά. Έχουμε δεν κοινά στοιχεία του χαρακτήρα, δηλαδή μην τα ακυρώνουμε αυτά. Δεν τα ακυρώνω. Δεν ακύρωσα τίποτα. Εγώ ό,τι είπα το συνεχίζω και το λέω. Νιώθω ότι τα ακυρώνεις κάποια με τον τρόπο που μιλάς, αλλά... Είδα κάποια πράγματα, σου είπα, τα οποία δεν είχα εικόνα και λογικό είναι. Είχα στο μυαλό μου τις δικές μας τις συζητήσεις, μετά έβλεπα συζητήσεις με τα κορίτσια και τέτοια και κατάλαβα ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που ένιωθα εγώ, αυτό που μου μετέφερες, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό που γινόταν ανάμεσα στα κορίτσια, ναι, καταλαβαίνεις, σου λέω. Θα σου πω βέβαια ότι η γνώμη μου δεν είναι το λάθος αυτό, εσύ το ρίχνεις πάνω μου. Ενώ είναι κανονικά για ότι εγώ φταίω που δεν είχες αυτή την πλήρη εικόνα, ότι εγώ μετέφερα μια λανθασμένη εικόνα. Απλώς ο κάθε άνθρωπος μεταφέρει την εικόνα που έχει. Εγώ δεν ήρθα ποτέ μεμένος να σου μεταφέρω μια εικόνα που δεν ισχύει. Εγώ σου μετέφερα την εικόνα που έχω στα μάτια μου. Από εκεί και πέρα ήταν δικό σου λάθος το ότι δεν κοίταξες να πάρεις την υπόλοιπη. Δεν φταίω εγώ εκεί. Πιστεύω. Ακόμα δεν είπα πιστεύω. Εγώ ότι με έβαλες με το ζόρι μου, κάνεις πλήση εγκεφάλου. Αυτό άφησες να εννοηθεί. Ότι... Αυτό άφησες να εννοηθεί. Ότι μου ότι το μετέφερε. Ότι σε επηρέασα και ότι εγώ σου σε έκανα να έχεις τη λανθασμένη εικόνα. Αλλά εσύ με επηρέασες με αυτά που... Γιατί ένιωθα ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο που συνούμε. Αυτά που έλεγα και τα ξαναλέω, ότι συνούμαστε με τα μάτια και τέτοια, οπότε από ένα σημείο και μετά δεν κοιτούσα να δω τη συνολική αλήθεια, κοιτούσα να δω αυτά που μου μετέφερες εσύ. Ναι, σαφώς αυτό είναι δικό μου το λάθος, mm-hmm, που άκουγα μόνο αυτό που μου μεταφέρεις εσύ, okay, γιατί γενικά έτσι είμαι. Όταν θα ακούω έναν άνθρωπο και το σέβομαι και τον εκτιμώ, δεν θα κάτσω να ψάξω γύρω-γύρω. Mm-hmm. Αλλά εκνευρίστηκα πάρα πολύ, γιατί κάποια πράγματα από αυτή την αλήθεια που εγώ διάλεξα να ακούω τη δική σου την αλήθεια, χειρίστηκα κάποια πράγματα λάθος. Okay. Mm-hmm. Αυτό είπα. Αν ήθελε κάποιον να, ας πούμε, να διώξει η Νίκη, τα κορίτσια και τέτοια, από όλα αυτά από την αρχή του παιχνιδιού που έχουν υποθεί, θεωρείς ότι έχω προτεραιότητα εγώ και ο Δήμος από όλα αυτά που έχουν υποθεί? Σίγουρα όχι. Γιατί εμείς από κοντά ακούμε άλλα γενικά. Και από πίσω ακούμε ότι πρέπει να βγούμε στον τάκο για κάποιο λόγο. Και από μπροστά. Ναι, καλά. Πάντα δεν γίνεται και στη ζωή δεν αλλάζει. Ισχύει και στη ζωή δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται. Απλώς εδώ είναι ψήφι. Απλά εδώ ναι. Τα βλέπουμε και όλος δεν κρύβεται. Επειδή ούτε στη ζωή μου το έκανα αυτό γενικά έξω να κάθομαι να λέω πίσω και μπροστά και τέτοια. Εντάξει, είναι στον άνθρωπο. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Δεν θα λιωθεί ο χαρακτήρα μου μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Ούτε θα κάτσω να γίνω Κατίνα. Δεν ήμουν ποτέ. Ούτε θα κάτσω να μαλώσω γιατί με ψήφισε και τέτοια. Ούτε τίποτα. Γελάω. Σε αυτό το παιχνίδι πιανόμαστε από τη μία λέξη και προσπαθούμε να βγάλουμε χίλια δύο πορίσματα. Αν ένας άνθρωπος ξεκάθαρα δεν βγει και πει τι έχει υποθεί ακριβώς και να συμφωνήσει και ο άλλος και να πει ότι όντως αυτό είπα, δεν θα βγει ποτέ άκρη. Οπότε εγώ είμαι στον αέρα και απλά ακούω. Είμαι σαν σφουγγάρι το οποίο παίρνει πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Για μένα. Μπρο, έμεινε ο Δήμος με την Νίκη. Όντως. Όντως. Φίλε, τους το έκαναν επίτηδες, ρε. Επίτηδες το έκαναν. Εγώ πότε θα έρθει να τον δει. Και ήταν έτσι σε φάση που θα έμενε με τον Γκορ κάτι... Ναι, ναι, και ήταν σε φάση τώρα τι θα κάνω εγώ. Τώρα τι θα λέει. Οριακά είναι ο ένας στον καναπέ εκεί και ο άλλος είναι εδώ και δεν μιλάνε. Παίζει όντως να υπάρξει πλάνο που ένας ήταν εκεί και ο άλλος ήταν στο άλλο μέσα στο... Από το να κάτσουν και να τσακώνονται και να αναμοχλεύουν τέτοια όχι, πράγματα, προτιμούναν έπιασε, έτσι. Η Νίκη τον έπιασε και του λέει: θέλω να. Θες να μιλήσουμε θες να λίγο, μιλήσουμε, να τα βρούμε. Και κάνει αυτό, δεν έχει λόγο. Και λέει: αυτό δεν είναι. Αλήθεια. Δεν έχουμε να πούμε κάτι σοβαρά. Σοβαρά. Ναι, και τώρα του έχω να βρει. Εντάξει, έτσι λέει, αλλά άμα πετάξει η Νίκη μια ατάκα, θα πιαστεί ο Δήμος, θα θέλει να απαντήσει την ατάκα για να μην μείνει αναπάντητο και θα ξεκινήσει κουβέντα. Μέχρι ένα σημείο. Ήμουνα αφέθηκα εγώ εδώ πέρα στα δύο σπίτια. Τα είχα όλα αγγελικά πλασμένα και τέτοια. Τουλάχιστον ό,τι ήταν να πούμε το λέγαμε. Γιατί έτσι ήμασταν και είμαστε στο σπίτι του Αντώνη, είμαστε πολύ ξεκάθαροι μεταξύ μας. Δεν έχουμε. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή και θα διαφωνήσουμε, θα τσακωθούμε, mm-hmm, είναι μπροστά όλοι. Mm-hmm. Δεν έχουμε αυτό το μέσα έξω και ναι, τι μου είπες έξω, τι είπα μέσα. Mm-hmm. Πολλές φορές είναι να τσακωθούν κάποιοι, να τσακωθούν στα λόγια, όχι να τσακωθούν σοβαρά. Και από μόνοι μας τα αγόρια λέμε, παιδιά, μην το κάνουμε εδώ. Κρατηθείτε 10 λεπτά, μία ώρα να πάμε στο σπίτι.
να υπάρχουν όλες τις κάμερες. Δεν υπάρχει λόγος ακριβώς. Να λέμε κάτι έξω. Ακριβώς. Εμείς πλέον είμαστε έτσι. Εμείς, ό,τι τσακωμός γινόταν τον πρώτο καιρό ή όποια κοπέλα ήταν να κλάψει, όποια ήταν να βγάλει κάτι μέσα της που τη βάραινε, όχι απαραίτητα για τσακωμό, κάτι δικό της, το έβγαζε off camera. Εκεί όμως λοιπόν. Χάθηκε η αξιοπιστία στα λόγια σας. Ακριβώς. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε έξω και τι έγινε μέσα. Ακριβώς. Αυτό ήταν το φάουλ μας. Γιατί μετά ερχόμασταν μέσα. Και εγώ προσωπικά, σαν Νίκη, δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι διαφορετικά έξω και διαφορετικά μέσα. Και όταν ερχόμασταν μέσα να κάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει γίνει και έξω, αλλά δεν το λέγαμε, την ξεκινάγαμε από το μηδέν. Εγώ νιώθω ότι. Πώς γίνεται σε αυτές ότι και με κοροϊδεύουν, ότι και κοροϊδεύω. Το να κάνω σαν να μην έχει ξαναγίνει, αφού το είπαμε, τα λύσαμε. Okay, να σου πω κάτι. Θα συμφωνούσα 1000% με ό,τι λες, έχω μια διαφωνία. Mm-hmm. Σε ό,τι συζήτηση ανακατεύτηκε το μέσα που έχει γίνει έξω, πάντα υπήρχαν 2 και 3 αλήθειες. Ούτε καν μία. 2 και 3 αλήθειες. Αυτό το πράγμα μας έχει οδηγήσει. Τι εννοείς? Δεν υπήρχε ποτέ συζήτηση των κοριτσιών που έγινε έξω και έγινε μέσα θέμα και βγάλαμε 100% άντρα. Α, ναι, κατάλαβα τι εννοεί. Okay. Γι' αυτό πλέον. Ενώ στους άντρες σε 2 λεπτά θα βγάζεις άκρη. Mm-hmm. Εμάς αυτό είναι το θέμα, ότι κάποιες πιέζονται εδώ μέσα, δεν είναι το ίδιο έξω. Κάποιες δεν θέλουν να είναι το ίδιο μέσα, το ίδιο έξω, γιατί δεν θέλουν να πηγαίνουν να τους δουν να κλαίνε, δεν θέλουν να τις δουν να νευριάζουν, θέλουν να έχουν μια ωραία εικόνα. Γιατί κάποιες κοπέλες, ειδικά στην αρχή, κοιτάγανε πάρα πολύ την εικόνα τους. Το να μην βγω κακιά, ας πούμε. Εγώ... Καλά, κανένας δεν νομίζω να ήθελε να βγει κακός. Όχι, αλλά εμένα, ας πούμε, που βγήκα, δεν με πείραξε. Δεν το επιδίωξες να βγεις κακιά, όμως βγήκες γιατί μπορεί. Ακριβώς. Να είναι ο χαρακτήρας σου να φαίνεται κακός. Ακριβώς, και δεν με πείραξε, γιατί ξέρω ότι ήμουν ειλικρινής και ότι δεν προσπάθησα να το παίξω καλή. Και ας βγω η κακιά, δεν με πειράζει. Δηλαδή, για μένα, κάθε χαρακτηρισμός. Η Μαρκέλα, okay. Για να σου πω, δεν νομίζω ότι είναι κακιά. Στάση άμυνα και δύο φορέ. Δεν κακιά. Δεν είναι κακιά. Βγήκε όμως τα μάτια. Των αγοριών κακιά. Θα σου πω. Βγήκε. Δεν είναι κακιά, αλλά δεν όσο καλή φαινότανε. Ναι, δηλαδή, μπήκε στο σπίτι. Γιατί και εσύ το έπαιζε αυτό, αγλικούλα, ήρεμη, ότι δεν προκαλεί εντάσεις. Και είναι ο μάστερ των εντάσεων. Για τον εαυτό της μιλάει, για τη Μαρκέλα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε να προβάλλονται τα επεισόδια. Για τη Μαρκέλα. Το έχω πει και για σένα και θα σου το πω και μπροστά σου. Όταν ξεκίνησα να προβάλλονται τα επεισόδια στην τηλεόραση, οι περισσότεροι αλλάξατε συμπεριφορά. Εγώ άλλαξα συμπεριφορά. Και η Μαρκέλα και η Σωτηρία και εσύ ειδικά ξεκινήσατε να είστε πάρα πολύ επιθετικοί απέναντί μου. Γιατί βλέπατε ότι ο κόσμος έξω δεν με συμπαθεί. Αυτό θεωρείς αλήθεια. Άρα, γιατί ο κόσμος είναι χαζός. Όχι, δεν τον συμπαθούσαν στην αρχή, αλλά τον κάνανε παρέα. Γιατί είχατε backup απ' έξω και είπατε εξής κάτι. Δώσ' του. Όχι, Νικάκη μου, τώρα δηλαδή πώς να συμφωνήσουμε. Άλλο. Όταν βγήκα μαζί στο ραντεβού, δεν έπαιζε πόσες εβδομάδες στην τηλεόραση τα επεισόδια. Όχι, παίζανε τα πρώτα. Έπαιζε η πρώτη εβδομάδα που, άμα κάτσεις και τα ψάξεις, την πρώτη εβδομάδα με λέγανε Queen παντού. Άρα θεωρείς εγώ άλλαξε τη συμπεριφορά απέναντί σου. Όχι, γιατί είδα αυτά που είδα. Ότι τα πόνο, τον Μπελετιέ και τα λοιπά. Οπότε εκεί πέρα την πρώτη εβδομάδα ήμουν η Νίκη που τα λέει έξω από τα δόντια. Περίμενε. Και ήμουν θεά. Εκείνη την εβδομάδα ήρθατε όλοι κοντά. Άλλο παροφλοβρέ, το 2 έβλεπε. Σταμάτα, ρε Μίτσο. Έρχεται. Εγώ ποτέ δεν βλέπω σχόλια από τον κόσμο και το τι λένε. Αλλά ξέρω ότι η Νίκη τρώει κράξιμο έξω. Το ότι γύρισε και είπε ότι αλλάξατε στάση απέναντί της επειδή είδα τα σχόλια του κοινού, γιατί ο Πελετιέ δεν τον κάνατε όλοι παρέα, δεν τον κάνουν παρέα. Άλλαξε η στάση σας επειδή είδατε τα σχόλια. Ή μόνο στη Νίκη άλλαξε η στάση σας επειδή βλέπατε τα σχόλια. Καμία επαφή. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Εσκεμμένα έρθαμε κοντά σου. Όχι εσκεμμένα, υποσυνείδητα. Και μετά που είδατε ότι είμαι η κακιά, απομακρυνθήκατε. Μάλιστα. Γιατί σας νοιάζει η γνώμη του κόσμου, δεν είναι κακό. Ωραία. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Καταρχάς, για να σε έχει κακιά ο κόσμος, κάτι βλέπει. Δεν πειράζει. Όχι, κάτι θα βλέπει και σε έχει κακιά. Έτσι, επίσης βλέπει και ένα μονταρισμένο υλικό 2 ώρων. Ωραία. Που μπορεί να μην το βάζει σε επεξεργασία. Ωραία. Τι μπορεί να ζει αυτό το πράγμα μπορεί... από πίσω. Ότι αυτό που είδε ο κόσμος μπορεί να είδα κι εγώ και να κατάλαβα πράγματα. Μα... Πού είναι το παράξενο, δηλαδή. Είναι το ότι παράξενο. Είδα πράγματα. Όχι, γιατί εσύ το ζει. Θα έπρεπε να. Το ότι είδα ότι τσιγκλάς τη Μαρκέλα χωρίς λόγο. Είναι το ίδιο λάθος σου. Το ότι αντί να έχει τη δικιά σου γνώμη αυτή που ζει. Και τα λοιπά, πας να πάρεις τον άλλον και λοιπόν, να την κάνεις να μιλήσουμε δικιά σου. Συγκεκριμένα, γιατί πάλι θα οδηγήσεις στην κουβέντα. Αυτό είναι που δεν μπορώ και δεν θέλω να κάνω κουβέντα μαζί σου. Αυτό που υπάρχει με το Δήμο δεν γίνεται να λυθεί, γιατί δεν θέλει να το λύσει. Δεν νομίζω ότι θα ξανακάνω προσπάθεια. Έχω κάνει ήδη αρκετές. Οπότε είναι από αυτές τις καταστάσεις που το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τις αφήσεις όσες έχουν και να συμβιβαστείς με το ότι υπάρχουν. Η Κωνσταντίνα πιέστηκε.
και δεν είπε την αλήθεια, γιατί πιέστηκε εκείνη την ώρα που ήταν μπροστά σε όλους. Ενώ άμα πας τέτα-τέτ και πάρει το χρόνο... Περίμενε. Δεν είπε την αλήθεια, δεν αίσθησες. Όχι ότι δεν προσπάθησες να πείσεις να φύγω εγώ. Βλέπεις, έφυγε το... Κάνεις λάθος. Είναι δικό σου συμπέρασμα αυτό. Στον Bodrum δεν υπόθηκε ότι πρέπει να φύγω εγώ. Αλήθεια πες μου. Κοίταξε με στα μάτια και πες μου. Παιδί μου, εγώ έχω πει ότι εγώ, αυτό που κάνει ο Δήμος, δεν μου αρέσει καθόλου και δεν τον θέλω πλέον. Άρα ωραία. Πρέπει να φύγει ο Δήμος, έλεγες. Για μένα, ρε Σιδήμο, εγώ δεν σε γούσταρα πλέον. Ρε Σινίκη. Ρε Σιδήμο, τώρα είσαι 38 χρονών, νιώθω ότι κοροϊδευόμαστε. Να ζητήσουμε κάτι, Δυο μας εδώ, τώρα που είμαστε οι δυο μας. Να ζητήσουμε να μας βάλουν σε ζωντανή σύνδεση και τη Μαρκέλα. Αφού ένας μάρτυρας η σωτηρία δεν μας κάνει. Τον βγάλαμε ανέλειπτο. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να πω τα λόγια της Μαρκέλας. Μισό λεπτό. Η σωτηρία βγήκε όχι 100% ειλικρινής μάρτυρας. Η Κωνσταντίνα βγήκε 100% ανελειπής μάρτυρας. Δεν είσαστε μόνοι εσείς. Η Γλυκερία και η Σοφία δεν θεωρούνταν αξιόπιστοι μάρτυρες. Να βγάλουμε και τη Μαρκέλα. Γιατί είναι κολλητές σου, ό,τι και έχει να κάνει είναι πάντα δίπλα. Νομίζω έχει αποδειχθεί ότι δεν θα πούμε ψέματα η μία για την άλλη. Τέλος, να φωνάξουμε και τον τελευταίο μάρτυρα να βγάλουμε μια τιμιγορία. Γιατί να βγάλουμε τιμιγορία, γιατί δικάζουμε κάποιον. Να δούμε τελικά αν έγινε. Γιατί δεν μπορεί να λένε όλοι ψέματα εκτός από εσένα, Ρενίκη. Μήπως απλά ψάχνεις κάποιον να πει αυτό που θέλεις. Είναι για όλοι να πάρεις εσύ την επιβίωσή σου. Είμαστε όλοι ψεύτες. Εγώ. Όχι, απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν σε καταλαβαίνω τι λες. Είμαστε εγώ, Σωτηρία, Κωνσταντίνα. Εσύ που κολλάς. Εγώ ψέματα. Αφού μου λες ότι το κάνω εσύ και εμένα, άρα βάζω πράγματα ψέματα. Σύλλος είναι αυτός ψεύτη, όχι εγώ. Μήπως προσπαθώ να κάνω αυτό. Τι είπες όχι, τώρα, ρε. Αυτό που λέω, Δημό, έχεις πρόβλημα, αλήθεια. Αυτό που λέμε γιατί, είναι ρε, παιδιά, μ' αφήνει ότι έχεις βγάλει, ένα συμπέρασμα. Θέλεις να είμαι η κακιά, γουστάρεις να είμαι η κακιά. Γουστάρεις... Από μένα είσαι βγει κακιά. Να τελειώσω. Μη με διακόπτεις, σε παρακαλώ. Βγάζεις δεδομένα που δεν ισχύουν. Μπορώ ρε, να μιλήσω. Όχι, δεν μπορείς να λες ότι θες, ρε, μα, γιατί δεν μπορώ να λέω ότι θέλω, γιατί ρε. Δεν έχουμε ελευθερία λόγω εδώ πέρα, μας δουλεύεις. Δεν μίλαμε κανέναν άλλον. Τι μου τα λες, εμένα μου λες τι πιστεύω εγώ. Εγώ σου λέω τη γνώμη. Μίλα για κανέναν άλλον. Σου λέω τη γνώμη. Θα μου πεις τι πιστεύω εγώ και τι θέλω εγώ. Ναι, μπορώ να έχω γνώμη για τον οποιονδήποτε. Όπως και εσύ μπορείς να έχεις γνώμη για μένα. Γιατί πρέπει να το πεις εσύ, γιατί μου λες τη γνώμη σου για μένα και δεν δέχομαι. Εγώ λέω τι είδα. Δεν λέω από το μυαλό μου. Και σου λέω, αν έχεις καθαρή τη φωλιά σου, να βγάλουμε τη Μαρκέλα ζωντανή σύνδεση. Ρε φέρε το ποιον θέλετε. Δεν έχω, δεν τα έχω καλά εγώ με τη Μαρκέλα. Γιατί φοβάσαι να έρθει η Μαρκέλα. Φοβάμαι εγώ, φέρ την. Ζήτα το, έλα μαζί. Να βγει όποιος θέλει ζωντανή σύνθεση. Σύνδεση. Το ζήτησα. Και να έρθει και εδώ, Δήμο μου. Ζήτησα. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ή να έρθει εδώ, ναι, ακόμα καλύτερο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι εσύ πασχίζεις. Όχι για την αλήθεια. Γιατί. Πασχίζεις να βγάλεις ότι έχω στήσει ψηφοφορία. Και ξέρεις ποιο είναι. Αυτό φαίνεται. Αυτό είναι δικό σου. Ωραία, αυτό είναι αυτό που φαίνεται στα δικά μου μάτια. Έστησες ψηφοφορία, ζήτησες συγγνώμη. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Ζήτησες συγγνώμη. Ότι εσύ έστησες ψηφοφορία. Ναι. Και δεν ζήτησες συγγνώμη. Σε ποιον να ζητήσω συγγνώμη. Έστησες ψηφοφορία. Δεν έστησα καμία ψηφοφορία. Δεν είχες έκανα ακριβώς καν... ό,τι έκανες. Αυτά ζήτησα τα αντρικά. Δεν είχες καν. Αν έστησα, έστησες. Δεν έχεις καν τα αντρικά να παραδεχτείς. Εσύ ζήτησες δεύτερη ευκαιρία, όχι εγώ. Και να ζητήσεις συγγνώμη. Για ποιον, πρώτον. Για ποιο δεύτερον, με κατηγορείς για κάτι το οποίο. Φαίνεται ότι δεν έχω κάνει, ενώ εσύ, ο ίδιος έχεις παραδεχτεί ότι κάνει. Το έκανες. Εγώ ζήτησα να με ψηφίσουν οι φίλοι. Αυτό που κάνεις. Ζήτησα να με ψηφίσουν οι φίλοι. Εσύ το κάνεις από την αρχή. Είναι πάρα έχεις βγει τρεις φορές αρχηγός με ζητιανιά. Και δεν σε μπερδεύει αυτό, δεν σε προβληματίζει. Εμένα. Ναι. Με προβληματίζει γιατί κάθομαι γιατί, και σαν έχουμε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι στο δικό σου μυαλό αυτό εδώ, βασικά αυτό που φοράς εσύ. Δεν το είχα ανάγκη εγώ. Ξέρεις κάτι όμως το ζήτησες. Και εσύ το ζήτησες. Ποτέ. Τι. Αυτό είναι δεύτερη ευκαιρία δεν ζήτησες. Ναι, Σωτηρία μου. Σωτηρία μου, όταν έρθουν εδώ και συνθούμε στις καρέκλες, πείτε τα λίγο αυτά. Ναι. Πες ότι το ότι και καλά τι, η Νίκη τι, ότι βγαίνει επειδή είναι αγαπημένη του τέτοιου. Ποιος την ψηφίζει και είναι αγαπημένη. Η παρέα της. Ναι. Ωραία, θα κάτσουμε να τα πούμε. Τι δεν έχει ζητήσει ακριβώς η Νίκη. Δεν έχει ζητήσει ποτέ να την ψηφίσει κάποιος σαν αγαπημένη. Μόνο σε μένα, μία φορά τώρα. Υπάρχει πρόβλημα. Να έρθει η Μαρκέλα να μας ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Δεν έχουμε αυτό εδώ η Μαρκέλα την πρώτη μέρα μου το έδωσε από μόνη της. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο με την κοπέλα, ρε εσύ. Δεν μπορείς 38 χρόνια να συζητήσεις. Μπράβο, είσαι ισιόρημη. Φαίνεται. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Μη μου μαυρίζετε άλλο την ψυχή με την κοπέλα. Φαίνεται δεν υπάρχει λόγος, ρε παιδιά. Και μ' αρέσει που σε ρώτησε έξω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα μας πει μαζί. Αν ο ήλιος ανατέλει και δύο, δεν το κάνει. Σε ρώτησε έξω αν έχει κάποιο πρόβλημα μαζί μου και είπε όχι. Έχω πρόβλημα με το χαρακτήρα σου. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ είμαι ειλικρινής
Ειλικρινά θα το σημαίνω εγώ. Εσύ βγάζει όλου του ψεύτε. Όχι, καλέ. Για να βγει ειλικρινή, βγάζει 10 ψεύτε. Είσαι μονικό μαζί μου και δεν θέλω να μιλάω μαζί σου. Δεν θέλω να μιλάω μαζί σου. Στο παιχνίδι φάνηκε ποιο είναι ο ειλικρινή και ποιο είναι ο αιμονικό. Έτσι φάνηκε. Ερωτευμένο άνθρωπο δεν ασχολείται με ίντριγκε και με κοριτσάκια τα οποία δεν τον ενδιαφέρουν. Εσύ ούτε κοριτσάκι είσαι, κάτι άλλο είσαι. Ερωτευμένο άνθρωπο ασχολείται με τη σύντροφό του και τα ξεχνάει τα υπόλοιπα, δεν κάνει κάτι νιέ. Μακάρι να την έφτανε τη σύντροφό μου, δεν τη φτάνει ούτε μία στο εκατομμύριο εσύ. Δεν θέλω να τη φτάσω. Τι να φτάσει, ρε. Τι να φτάσει, βρε. Τι να φτάσει, βρε. Κάτσε εκεί, Κλεοπάτρα. Παίσει όταν δεν μπορεί να μιλήσει. Κάτσε εκεί και μη μιλά, άντε, ζωντόβολο. Όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια σου, πράγματα, δεν μπορεί να ξέρει να βρίζει Δήμο. Και να φεύγεις από μια κατάσταση που ναι, δεν μπορείς. Ναι, αγάπη μου, εσύ γλυκιά, γλυκό πλάσμα, yes. Απλά έχεις μάθει να χειρίζεσαι καταστάσεις και ανθρώπινες. Βλέπεις ότι δεν σε παίρνει και χάνεις το δίκιο σου. Πιο απέσιο πλάσμα που σένα δεν έχω δει. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο να χάνει τον έλεγχο σε μια... γιατί είναι η πρώτη συζήτηση που δεν έχει εκείνο τα ενία, δεν μπορεί να την κατευθύνει, δεν μπορεί να με κατευθύνει. Όλο αυτό του προκαλεί άγχος. Το άγχος είναι ξεκάθαρο δείγμα ενοχής. Άμα δεν πάρεις θέση και δεν μιλήσεις απέναντι σε κάποιον, μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ενοχή ή ανωτερότητα. Το να φύγεις όμως και να αφήσεις αυτή τη συζήτηση στη μέση, μειώνει αυτές τις απαντήσεις και αυτά τα ενδεχόμενα σε ένα. Και αυτή είναι η ενοχή. Και νομίζω φαίνεται. Ηρωνεύεται τώρα η κοπέλα. Εσύ δεν μπορείς να σταθείς όπως θα έπρεπε σε μια κοπέλα απέναντί μου όταν μιλάω. Δεν μπορείς να σταθείς, ε. Δεν θα με ηρωνεύεσαι εμένα, σου λέω. Λέει η Αδριάννα όμως γιατί την έχεις βάλει πάλι στην κουβέντα. Σου είπα δεν τη φτάνεις ούτε ένα στο εκατομμύριο. Μη την αναφέρεις καν. Μη την αναφέρεις καν. Βάλε λίγο καλοσύνη μέσα σου. Δεν την αγγίζεις καν. Καν. Δεν έχεις λόγο να την αναφέρεις εδώ. Επίτηδες το κάνεις για να κλάψεις. Γενικά θέλω ο άντρας να κάνει την πρώτη κίνηση. Αν δω ότι με πλησιάζει και αυτά, θα κάνω κι εγώ κίνηση. Μια συμβουλή που θα σου δώσω γενικά, όταν αυτά τα κόκκινα δωμάτια μη συμβουλεύεσαι καθόλου τα κορίτσια, νομίζω αυτό μου νιώθεις. Κάντο, εάν θες να καθίσεις και τον πρόδρομο. Συμβουλεύτηκα γιατί δεν θέλω να υπάρξει παρεξήγηση. Δηλαδή, μπορεί να ήθελα εξ αρχής να. Από το Δήμο, έχω νιώσει πολύ θετική ενέργεια. Σαν άνθρωπος. Δηλαδή πιστεύω ότι και χτες μ' άρεσε έτσι όπως αντέδρασε σε θέμα όταν είπα ότι έχω παιδί. Μ' αρέσουν οι κινήσεις του. Μα αυτό είναι το, κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι και το ωραίο του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, να καλέσεις τον Δήμο και εμένα να με καλούσες, η σωτηρία θα παρέξει κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Δεν θα το δείχνει, αλλά θα την πειράζει λίγο. Η Αντριάννα εχθές, αν δεν τους εξηγούσες και τον καλούσες... Όχι, μου είπε η Αντριάννα μόνη της. Α, σου είπε από μόνη της. Ναι, με τα κορίτσια και λέω δεν ξέρω ποιον θέλω να καλέσω. Περίμενε, άρα οι επιλογές σου οι καθαρές είναι δύο ή υπάρχει δύο και μπορεί και κάποιος... Όχι, πιστεύω ότι... Ναι, ναι. Προς το παρόν πιστεύω ότι θα τέριαζε πιο πολύ με τον Δημήτρη. Mm. Αλλά δεν θα το δείξεις. Όχι. Δεν θα το πω. Αυτό που είπαμε μεταξύ μας δεν θα... Φουλ έχει αμυθεί. Ναι, όχι. Θέλω να δω ποιος θα κάνει κίνηση. Δεν θέλω να... Και ούτε θέλω να βιαστώ. Καλύτερα αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό που συζήτησα πριν με τον Δημήτρη είναι ότι... Δεν μπορείς τώρα να είσαι πάνω στον άλλον έτσι. Με μαθηματική ακρίβεια, 100% των ζευγαριών που βιάστηκαν να κάνουν κάτι... Δεν βγήκε. Το ένστικτο μου λέει πως η Αλεξάνδρα θα καταλήξει με τον Δημήτρη, εκτός και αν ο Τζέισον παίξει με τα άστρα και δείξει τις μαγικές του ικανότητες που έχει, τότε θα κάνει την ανατροπή. Τι θέση έχεις εσύ με αυτούς, αγάπη μου. Δε, πόσο ψηλά είσαι εσύ, ρε Αναστάση. Εδώ. Και χάρη που είμαι κοντή και δεν μπορώ να σε βάλω κάπου πιο ψηλά, δηλαδή, αλλά... Θα σου φέρω και παρέα. Να πιούμε καφέ. Σας που μπορώ να συνεννοηθώ. Μου λέει γιατί δεν μου δίνει σημασία. Και του λέω, με ρωτάς, γιατί δεν σου δίνω σημασία που ήρθα στο σπίτι και δεν σηκώθηκες καν να με χαιρετήσεις. Όντως, δεν σηκώθηκε. Δεν σηκώθηκε καν. Δεν σηκώθηκε, γιατί περίμενα να πεις στο δωμάτιο. Ούτε ο Δήμος σηκώθηκε, και ούτε ο πρόδρομος. Τότε. Και λέω, γεια και στους υπόλοιπους αυτό, εγώ. Αυτό πρέπει να το κατακρίνεις και δημόσια.
Δεν πρέπει να τον βγάλω για παραδειγματισμό, μη σου πω, θα κάνω κάτι. Προς όλον τον κόσμο. Θα είναι ρεζίλια. Για να βλέπουν, επειδή μας βλέπουν χιλιάδες άνδρες εκεί έξω και αυτά τα παραδείγματα θα τα κάνω. Ενώ εάν το κατακρίνεις δημόσια για όλους, όποιος δεν σηκώστηκε. Όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι σου, δεν ανοίγεις την πόρτα να τον υποδεχτείς και όταν φεύγει. Δεν έχω καν την πόρτα. Τι εννοείς. Βαρά κουδούνια τηλέφωνα χτυπάνε, δεν ανοίγουν ούτε τηλέφωνο. Είναι βασικές αρχές αυτές. Τέλος πάντων, όταν κάποιος έρχεται στο δικό σου το χώρο, τον υποδέχεσαι. Και εγώ σου ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Το συγγνώμη δεν μετράει όμως τώρα. Ναι, να καταλαβαίνεις αυτό όχι, που ναι, κάνεις το πρώτον ναι. Και δεύτερον, το συγγνώμη θα το δω με τις πράξεις ναι, το σου είναι όταν θα αλλάξει αυτή η συμπεριφορά σου. Ο μόνος τρόπος για να μην το ξανακάνει είναι να νιώσει έναν είδος τιμωρίας. Τέλος πάντων, στην ουσία μου λέει γιατί δεν με χαιρετάς. Ενώ εγώ πήγα και δεν με χαιρέτησε καν. Πάμε παρακάτω. Μετά, έχω μάθει πιο πριν. Δεν κατάλαβα καν ότι θα συνογλίζει τόσο πολύ. Μετά, δεν το κατάλαβα καν ότι θα συνογλίζει τόσο πολύ. Είχα μάθει από τη Σωτηρία ότι είχαν ένα κόκκινο δωμάτιο και είπε ότι μπήκα για σένα, ξέρω εγώ, αλλά είδα ότι στην πορεία δεν. Και μετά λέει: τώρα περιμένω να μπει μια καινούργια κοπέλα να δείξω ενδιαφέρον. Άκουρι, λέει. Τι θα κάνουμε. Έπιασε το μονόλογο, είχε κάτι σαν την Κλεοπάτρα έτσι και είχε μονόλογο. Εντάξει, λέω, δεν κάθομαι σαν αυτό άλλο, λέω, φεύγω. Έλα εδώ να σου πω κάτι. Τι να μου πεις, ρε φίλε. Επίτηδες μου το κάνουν, αλλά... Της είπα, άμα έχεις τα κότσια, πες να βγει η Μαρκέλα. Το ξέρεις ότι έχει πει ότι μετά από σένα και καλά πρέπει να φύγω εγώ. Εγώ λέω, βγάλτε τη Μαρκέλα, σας παρακαλούμε πολύ. 5 λεπτά ζωντανή σύνδεση, σας παρακαλούμε πολύ. Σας ζητάω να βγάλετε μια κοπέλα που δεν τα έχω καλά. Έφυγα, ρε φίλε, αφού είχε κάτι σαν την Κλεοπάτρα και είχε μονόλογο. Τι λες, βρε. Ψεύτης, μετά τα επεισόδια το κάνω επίτηδες για τα επεισόδια. Λέω δηλαδή όλα αυτά που βλέπουν όλοι, ότι τα βλέπω και δεν εγώ που κάνω. Δεν είχες επισύνα να βουτήξεις. Έφυγα, δεν είναι άντεξη. Και που λες πώς θα βλέπεις με τη γλυκερία. Το προσέχεις το κορίτσι μου. Που είναι εκεί πέρα με ένα χαμόγελο μέχρι πάνω. Το καλό που σου θέλω, το καλό που σου θέλω. Κι εγώ κουμπάρα, γιατί... Σας παρακαλώ. Αυτή επιδιώκει να ερχόμαστε σε κόντρα, γιατί νομίζω ότι έχει βγει από το Χάρβαρντ και ο λόγος της θα πείσει και το γουρούνι να κάνει τη γάτα. Εντάξει, δεν μπορώ να μπω σε τέτοιο τρυπάκι, δυστυχώς. Τι να κάνω. Όχι, τώρα. Αγάπη μου. Όταν νιώθω παραλογισμό, πρέπει να σταματήσει εκεί. Ναι, αγάπη μου. Είσαι πολύ ωραίο σήμερα. Εγώ τα δικά μου πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Πολύ όμορφος. Είδες ρε κούκλα εσύ, πριγκίπισσα από την Περσία. Πριγκίπισσα από την Περσία, μ' αρέσει. Το ακούω. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ να. Δηλαδή, τι να κάτσω να κάτσω με έναν άνθρωπο. Να κάτσω να δεχτώ. Γιατί συνεχίζεται αυτόν όλον. Για την ψηφοφορία, αντί. Όχι. Α, εγώ στείνω ψήφο. Έκανα ό,τι έκανε. Λέω, ζήτησα ψήφο, ζήτησε ψήφο. Εγώ τη στείνω, εσύ δεν τη στείνει, λέω. Και εγώ ζήτησα για να πάω ραντεβού ψήφο από του φίλου μου. Και στο κάτω-κάτω δεν ζήτησε για να μείνει στο παιχνίδι. Για να πάω ραντεβού. Στο κάτω-κάτω έτσι κι αλλιώ θα ψηφίζαμε. Λέει, βγει τρει φορέ έχει βγει δημοφιλή και λε εμένα για στήσιμο. Εγώ μία βγαίνω. Εμένα βρήκε να πει για στήσιμο. Μία. Γιατί η Νίκη δεν ζήτησε από τη Σωτηρία να την ψηφίσει. Εσύ παρακαλά, λέω. Από την αρχή παρακαλά, ζητιανεύει για ψήφου. Από την αρχή. Τέλο πάντων, θα δεχτεί τη συγγνώμη μου. Τη δέχομαι, σου λέω και θέλω να δω και τι πράξει. Θα τι δει τι πράξει μου. Ωραία. Αγκαλιά. Αγκαλιά. Μπέμπι. Ένα μπέμπι είναι. Τι αγκαλιά. Αγκαλιάζεσαι τώρα, τι. Αγκαλιαζόμαστε. Γιατί να μην αγκαλιαστούμε. Είναι ένα μπέμπι. Αφού μου ζητάει αγκαλιά, θα του πω όχι. Είναι η παγίδα αυτή. Θα του πω όχι. Προσπαθεί να σε κάνει να νιώσει πιο. Μαρκέλα, φέρτε τη Μαρκέλα. Βγάλτε τη ζωντανή σύνδεση. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Βγάλτε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος. Δεν τα έχω καλά μαζί της να μας πει τι έχει γίνει. Αυτός λοιπόν που πρέπει να δώσει μια σωστή και ολοκληρωμένη απάντηση είναι το μακελιό μου, η Μαρκελίτσα μου. Ή θα έρθει εδώ ή θα κάνουμε μια σύνθεση να τα πει έτσι όπως είναι. Ψηφίζω Μαρκέλα. Πρόσεχε όμως. Μαρκέλα, όχι Μικαέλα. Μαρκέλα.
Μα γιατί όμως δεν το έχεις κάνει όπως άλλες φορές, ρε Γιώργο. Έτσι. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλά. Θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πριγκαλά. Έχουμε να βγάλουμε τους δημοφιλέστερους. Έχουμε να βγάλουμε κάποιον υποψήφιο προς αποχώρηση. Δεν ξέρω αν θα είναι αγόρι, αν θα είναι κορίτσι. Εσείς, να θυμίσω ότι αυτά τα βλαστάρια εδώ που έχω εγώ απέναντί μου και εσείς βλέπετε στις οθόνες σας, μπορείτε να τα στηρίζετε καθημερινά. Ένα γόρι, ένα κορίτσι εντελώς δωρεάν και αυτό το κάνετε, θα σας πω πού. Το κάνετε στο powerofloft.tv και επίσης στέλνετε και γράμματα από αυτά, με τα ωραία τα φακελάκια, γραμματόσημο, δεν ξέρω εγώ, όπως θέλετε, ένα mail, ένα κάτι, ένα μήνυμα στο powerofloft.papakisky.gr και βεβαίως δηλώνετε συμμετοχή για να βρεθείτε σε μία από αυτές τις καρέκλες εδώ απέναντί μου σε ένα πριγκαλάκι όχι μόνο στο powerofloft.skytv.gr. Τα είπα, τελείωσα και τώρα μπορώ να πάρω την άδεια από τον πρόεδρο για να ξεκινήσω τις διαδικασίες. Άρχεται η συνεδρίαση του πριγκαλά. Πάμε λίγο. Λοιπόν, άρα θα ήθελα τους δύο δημοφιλέστερους. Εδώ θα έρθεις. Πάει να τη βγάλει με την πετάξη μου ο Δήμος. Δήμο, σε παρακαλώ, έλα, που ήσουν δημοφιλής για μια ολόκληρη εβδομάδα. Νίκη, σε παρακαλώ, έλα και εσύ μαζί μου εδώ. Είναι ωραίο ζευγάρι τώρα που τους βλέπω. Αυτή είναι η τελετή παράδοσης παραλαβής. Ταιριάζουν πραγματικά. Ευχαριστώ. Ποιοι ταιριάζουν, εγώ. Πραγματικά. Εγώ ταιριάζω. Όχι, όχι, ο Δήμος με την Νίκη. Ταιριάζουν χρωματικά. Έχουμε κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Αχρωματικά εννοείς ότι έχουν μαυρίσει. Ναι, ναι, ναι. Α, γιατί κατά τα άλλα... Όχι κατά τα άλλα, μόνο στο δέρμα. Ναι. Περνάει καλά ο Γιώργος, συνέχισε αγόρι μου, περνάει καλά. Γιατί... Χαίρομαι με τη χαρά του, εντάξει. Ωραία είναι. Βέβαια, τώρα που το λέει, αυτά τα χρώματα της Άμμου, θα ρωτήσω και την γνώμη της Ανδριάνας που είναι και ειδική από αυτού, μαζί με αυτό το άσπρο μπλε της θάλασσας, που μοιάζει λίγο, ας πούμε, με ένα ελληνικό νησί κυκλαδίτικο, θα μπορούσε όντως να ταιριάζει. Τι λες, Ανδριάνα? Ναι, συμφωνώ. Συμφωνεί η Ανδριάνα. Χαίρομαι. Δήμο, τι έγινε? Πάμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά. Τι σημαίνει? Δεν μπορώ άλλο το θέατρο του παραλόγου εδώ πέρα. Το θέατρο του παραλόγου. Ποιο είναι το θέατρο του παραλόγου? Ότι προσπαθούμε με χίλιους δύο τρόπους να βγουν όλοι οι ψεύτες, να δικαιώσουμε εδώ την Νικούλα, αυτό το υπέροχο κορίτσι. Περίμενα να μπας και βγει και αυτή η Μαρκέλα, που δεν τα έχω καλά με τη Μαρκέλα, αλλά από τους πέντε που ήταν στο δωμάτιο, περιμένω να βγει και αυτή η πέμπτη. Που ήταν στο δωμάτιο, γιατί οι δύο αναξιόπιστοι βγήκαν οι μάρτυρες, οι άλλοι δύο ψευδείς μάρτυρες. Ας βγει και ο πέμπτος μάρτυρας να μας πει επιτέλους τι έχει γίνει. Στάσου, γιατί είπες πάρα πολλά. Καταρχάς, είπα και θέλω να πω. Ποιοι προσπαθούν να δικαιώσουν τη Νικούλα? Ένα. Ποιο είναι το θέατρο του παραλόγου, ποιοι είναι οι αναξιόπιστοι, ποιοι δεν είναι και πότε ξαναπροέγυψε αυτό το ζήτημα? Δεν το είχαμε κλείσει σήμερα. Σήμερα φρόντισαν να μας αφήσουν μόνους μας με τη... Ρε, συμπέστης να σεβαστεί λίγο, δηλαδή τώρα, δηλαδή, τι κάνει η κοπέλα? Τραγουδάω. Εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω, ευχαριστώ. Μα να περάσουμε καλά, έχουμε έρθει. Μα αυτό θα μιλήσω άσχημα. Ηρωνεύεται τώρα η κοπέλα. Εσύ δεν μπορείς να σταθείς όπως θα έπρεπε σε μια κοπέλα απέναντί μου όταν μιλάω. Δεν μπορείς να σταθείς, Δεν μπορείς. Έχω και αυτό το κακό. Έχει και αυτό το κακό. Δεν θα με ειρωνεύεσαι εμένα, σου λέω. Το κατάλαβες, σου λέω. Okay. Δεν θα με ειρωνεύεσαι. Δεν σε ειρωνεύτηκα. Την αλήθεια είπα. Θέατρο του παραλόγου παίζουμε και δυο. Δεν θέλω, δεν μπορώ να συνεπάρξω. Κάντε μια ανοιχτή ψηφοφορία να φύγει ένα από δύο να τελειώνουμε. Ειρωνεύεται το κορίτσι, δεν είναι. Νομίζω ότι το απολαμβάνει τώρα. Όλο αυτό το απολαμβάνει. Λοιπόν, Δήμο, για εξήγησέ μου πώς ξαναήρθαμε σε αυτό το επεισόδιο. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Φρόντισαν να μας αφήσουν μόνους μας σε ένα σπίτι με την κυρία από εδώ, κυρία τέλος πάντων, με αυτό το κορίτσι από εδώ. Κοριτσάκι είναι, δεν είναι κυρία. Κυρίες είναι τα κορίτσια και οι μεγαλύτερες ηλικία και ήθελε όχι. Λοιπόν να κάνουμε διάλογο, μονόλογο. Έβαζε πάλι τα δεδομένα, τα δικά της όπως τα έχει πάρει. Και όταν την διέκοπτα, αφού έβαζε τα δικά της τα δεδομένα, συνέχιζε ο παραλογισμός. Σηκώθηκα και έφυγα, την παράτησα ένα δωμάτιο, δεν ξέρω, ήταν και ξάπλα σαν την Κλεοπάτρα. Έφυγα από το δωμάτιο, απλά δεν θέλω να έχω επαφή με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι δηλαδή... Δεν μπορώ να κρατήσω τα νεύρα μου. Αυτή όλη η ειρωνία που βγάζει, προσπαθεί να βγάλει όλους τους ψεύτες και όλο αυτό προσπαθεί να κάνει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Χωρίς μάρτυρες δεν θέλω να μιλάω άλλο πλέον για αυτό το θέμα. Λείπει ένας μάρτυρας από το όλο σκηνικό και δεν έχει εμφανιστεί. Θέλω αυτόν τον τελευταίο μάρτυρα να πει τα δεδομένα και να μιλήσουν.
Το να μιλάω στον πρώτο δεν έχει νόημα. Αν μιλάς για τη Μαρκέλα, η Μαρκέλα είναι εκτός παιχνιδιού, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Video call θέλει να την πάρουμε. Επίσης, θέλω να θυμίσω ότι εσείς την βγάλατε σχεδόν. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Παμψηφεί εκτός παιχνιδιού. Δεν είπα να γυρίσει το παιχνίδι. Υπήρχαν 5 άτομα στο σπίτι. Δεν ξέρω πού ήταν τέλος πάντων. Και οι 4 είπαν την άποψή τους. Άκρη δεν βγάλαμε. Ας πει και ο 5ος, αυτό λέω. Μα πώς δεν βγάλαμε άκρη. Δεν είναι άκρη, δεν βγάλαμε. Δεν βγάλαμε την άκρη που θέλει ο Δήμος. Που πραγματικά κι εγώ τώρα εύχομαι να έρθει η Μαρκέλα, θα τη πω εγώ ίδια. Να πει ότι έσα ψηφοφορία, γιατί μετά θα αρχίσουμε να ψάχνουμε. Την καθαρίστρια, τον παρκαδόρο, τον κύριο που καθάριζε την πισίνα την ώρα που συζητάγαμε. Μέχρι να βγω η κακιά. Δεν θα σταματήσει αυτό. Δεν έχει τελειωμό αυτό το νήμα. Φτάνει. Θέλει το μονόλογο του. Δεν θέλω από κάτι. Δεν θέλω. Θα κάτσω εδώ έτσι σιωπηλό. Τη δίνω να πει ό,τι θέλει. Δεν θέλω να πω κάτι. Καλά. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το αφήσω εγώ να γίνει. Γιατί όταν υπάρχει ένα μονόλογο, θα πρέπει να υπάρχει και άλλο μονόλογο τουλάχιστον. Δεν υπάρχει λόγο. Γιατί πρέπει όλοι να λένε την γνώμη του και αυτό που πιστεύουν, έτσι δεν είναι. Και επιπλέον, γι' αυτό το λόγο είμαστε και εδώ όλοι. Μα τι γνώμη να πω, ό,τι και να τη πω από αυτό που έχω δει, θα μου πει δεν έγινε. Θα τη λέω αυτό είναι μπλε και θα μου λέει κόκκινο. Τι γνώμη να πω. Έχει νόημα. Πάνω σε ποιο πράγμα θα σου λέει κάτι άλλο, παιδί μου. Ό,τι δεν τη συμφέρει θα βγάλει κάποιον ψεύτη, κάποιον ότι δεν τη συμπαθεί. Όλα θα τα πει. Δήμο, μιλήσατε και για άλλα θέματα εκτός από αυτό το οποίο έχουμε αναλύσει 2-3 μέρες επί Μακρόν και βγήκε ότι τέλος πάντων αυτό το πράγμα που σου είπε η Σωτηρία τελικά δεν ήταν αυτό που είχε πει η Νίκη. Δεν ξέρω να πει η Νίκη. Σου λέω χαρίζω τον χρόνο μου. Δεν θέλω να πω. Όχι, θέλω να μου πεις. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι, αλλά πώς έχει να κάνει με το συγκεκριμένο, μόνο έτσι μπορώ να σταθώ εδώ. Αν δεν αρέσει στα παιδιά, μπορούν να με ψηφίσουν, να φύγω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Με άκουσες, τη σε ρώτησα. Με ρωτάς κάτι συγκεκριμένο με τη συγκεκριμένη κοπέλα και δεν θέλω να απαντήσω. Έμεινε εγώ και ο Δήμος μόνοι μας και ξεκινήσαμε μία συζήτηση, η οποία δεν κατάλαβα πώς από συζήτηση έγινε. Εγώ δηλαδή δεν φώναξα, δεν διέκοψα. Είμαι ένας άνθρωπος που όντως κάνει μονόλογο. Αλλά κάνω ένα μονόλογο ώστε να εκφράσω όλη μου τη σκέψη ακριβώς όπως είναι, χωρίς να αφήσω στον άλλον να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Και από εκεί και πέρα με το που τελειώσω, το βουλώνω και περιμένω να μιλήσει εκείνος. Νίκη, έδειξε κάποια στιγμή που μιλάγατε και προσπαθούσα να μιλήσει και τον διέκοπτες. Δεν μίλαγε. Να ξέρεις. Okay. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά φαίνεται. Κάνεις λάθος, Σωτηρία μου, έχεις όλο το χρόνο στο κόκκινο δωμάτιο. Όπως και ο Δήμος, νομίζω ότι αν πρέπει να κατηγορηθεί ένας από τους δυο μας ότι διακόπτει, δεν είμαι εγώ αυτή που διακόπτω. Κοίταξε, επειδή το βίωσα και εγώ στο κόκκινο δωμάτιο. Να μιλάμε για αυτό που βίωσες. Τώρα συζητάμε για το Δήμο και πάλι πετάγεστε κι άλλοι για το ίδιο πράγμα που εμένα με κατηγορείτε. Μα όντως κάνεις μονόλογο. Μα και να μην ξεσκάτει και εσύ και ο Τζέσον, με κατηγορείτε ότι πετάγουμε σε όλες τις συζητήσεις. Και τώρα είναι μια συζήτηση με μένα και το Δήμο και πετάγεστε. Άρα δεν σε αρέσει αυτό που κάνουμε, αλλά εσύ γιατί το κάνεις. Δεν το κάνω. Έχω σταματήσει νομίζω να μιλάω στις συζητήσεις των άλλων. Πες μου μία συζήτηση τις τελευταίες 6 μέρες που έχω πεταχτεί να πάρω θέση. Ακόμα και όταν η Κωνσταντίνα μίλαγε ενάντια της Γλυκερίας για κάτι που ήμουν μπροστά, δεν έβγαλα άχνα, ούτε ανέπνευσα και υποστήριξε η Γλυκερία μόνη της στον εαυτό της. Η Σοφία απέναντι στο Δημήτρη μίλησε μόνη της, μέχρι που η Κατερίνα μου είπε να μιλήσω. Που και πάλι δεν μίλησε γιατί με διέκοψε. Δεν καταλαβαίνω. Όταν λέμε κάτι, να έχουμε και αποδείξεις, ας πούμε, να στηρίξουμε κάπου τη γνώμη μας. Δεν πέφτω στην παγίδα. Εντάξει. Για ποια θέματα λοιπόν μιλήσατε? Γενικότερα αναφερθήκαμε στο παιχνίδι, μου έκανε κάποιες ερωτήσεις που του απάντησα. Είπα τη γνώμη μου για εκείνον, μου είπε τη γνώμη του για μένα. Ποια είναι η γνώμη σου για εκείνον? Την ξέρει εκείνος. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, γιατί πραγματικά θα τσακωθούμε και δεν θέλω. Είδα ότι αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει όμορφα, οπότε δεν θέλω άλλες εντάσεις. Κατέρνα, σου ζητάω πραγματικά συγγνώμη. Όχι, κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ, εγώ έρχομαι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι τετελεσμένη, την οποία εσείς ξέρετε. Οπότε, με κάποιο τρόπο, Δήμο μου, θα πρέπει να μου πεις. Δεν θα βγάλουμε άκρη, τι να πω. Ξέρεις, Κατέρνα, που θεωρώ ότι δεν βγάζουμε άκρη, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το ότι είναι απλά η γνώμη μου. Και ότι μπορεί και να μην του αρέσει, ότι η γνώμη μου μπορεί να είναι λανθασμένη, απλά είναι η γνώμη μου. Όπως και εμένα που μου λέει τόσο άσχημα, δεν κάθομαι να του πω γιατί. Το δέχομαι. Μιλήσατε για τη μεταξύ σας σχέση, δηλαδή. Όχι. Μιλούσαμε μόνο ότι λάθη έχω εγώ. Πόσο κακός είμαι εγώ. Η Νίκη δεν είναι να έχει κάτι λάθος. Μα μου είπες ότι είμαι κακιά και σου είπα ότι εγώ το καταλαβαίνω γιατί έχω βγει κακιά και το δέχομαι σαν χαρακτηρισμό για κάποια πράγματα.
αυτά που μου έλεγε σε μένα για τη Μαρκέλα, είδα στο επεισόδιο ότι πήγαινε στο σπίτι και έλεγε άλλα. Και μου λέει, ναι, δεν σου φταίω εγώ που εσύ άκουσε τα δικά μου, τη δικιά μου αλήθεια και πίστεψε τη δικιά μου αλήθεια. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα τι πίστεψα. Εγώ το πίστεψα. Ό,τι πίστεψα, το πίστεψα. Το ξέρω το λάθος μου. Δεν παραδέχεται τι κάνει ποτέ. Δεν παραδέχεται. Δεν θα παραδεχτεί ποτέ. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα τούνελ και δεν έχει τελειωμό. Δεν έχω λόγο να τη μιλάω αυτή τη κοπέλα εδώ. Δεν έχω λόγο. Το συγκεκριμένο που αναφέρθηκε με τη Μαρκέλα, του είπε ότι εγώ την ώρα που σου μίλαγα, σου έλεγα την αλήθεια μου, τη νίκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ είναι η αντικειμενική αλήθεια. Από εκεί και πέρα, εγώ του λέω, βλέπω ότι το λάθος είναι του Δήμου που κάθεται και στέκεται στην αλήθεια της νίκης αντί να μιλήσει και με τη Μαρκέλα. Και πραγματικά, επειδή όλο αυτό θεωρώ ότι φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Ανδριάννα και δεν το λέω έτσι. Εσύ νοιάζει τώρα και η Ανδριάννα. Τι να συνεχίσω τώρα, γιατί την βάζει την κοπέλα στην κουβέντα. Θα σταματήσει εδώ. Θα τη λέει νίκη αφού αναφέρει την Ανδριάννα. Δεν μου και δεν μ' αρέσει. Το βλέπει, δεν μπορώ να συγκρατηθώ εγώ. Τη έχω υποσχεθεί κάτι αυτή τη κοπέλα. Σε πιάσει την Ανδριάννα. Ναι. Τι. Ότι δεν θέλω να δημιουργώ εντάσει με το Δήμο. Και, τις, και για εκείνη πήγα σήμερα. Κλαίει η Ανδριάννα όμως γιατί την έχεις βάλει πάλι στην κουβέντα. Σου είπα δεν τη φτάνεις ούτε ένα στο εκατομμύριο. Μα δεν είμαι. Μην την αναφέρεις καν. Μην την αναφέρεις καν. Μην την αναφέρεις καν, σε παρακαλώ πολύ. Και okay. Δεν έχει σχέση με μένα. Okay. Δεν την αγγίζεις καν. Μα δεν. Καν. Δεν έχεις λόγο να την αναφέρεις εδώ. Επίτηδες το κάνεις για να κλάψεις. Μην το κάνεις άλλο αυτό, κοπέλα μου. Βάλε λίγο καλοσύνη μέσα σου. Βάλε λίγο καλοσύνη μέσα σου. Δεν έγινε κάτι. Είσαι σε ένα παιχνίδι. Μην είσαι ανθρωποφάγος. Είσαι ανθρωποφάγος. Βάλε λίγο καλοσύνη. Μίλα για εσένα και μόνο για εσένα. Μην μιλάς για τους άλλους. Μίλα για εσένα. Αν σε κατηγορήσω για εσένα, μίλα για εσένα. Μην βάζεις την κουβέντα 100 άτομα για να τη βγάλεις εσύ καθαρή. Σταμάτα να το κάνεις. Μίλα για εσένα. Έβαλε κανέναν άλλο λόγο στην κουβέντα. Όχι. Κάντο και εσύ λοιπόν. Μίλα για εσένα. Εσύ, η Ανδριάννα μου, δεν θέλεις να ακούς κάτι για αυτή την ιστορία. Δεν κατάλαβα. Όχι, δεν της αρέσει η διαμάχη. Αυτό. Καλά, μπορεί να μιλήσει η Ανδριάννα, Νίκη μου. Ναι, όχι, αυτό. Ξέρει. Ναι, ζορίζομαι γενικά με όλο αυτό, γιατί δεν μου αρέσει να βλέπω τον Δήμο πιεσμένο. Αυτό. Ο μόνος που χαίρεται είναι η Νίκη με όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλος να χαίρεται. Μισή από εδώ δεν μιλάνε, οι άλλοι μισοί δεν μιλάνε. Η μόνη που γελάει και κάνει χιούμορ και το ευχαριστιέται είναι η κυρία από εδώ. Ορίστε, την είπα και η κυρία. Ανδριάννα μου, για πες μου. Πες μου, πώς αισθάνεσαι εσύ. Στενοχωριέμαι γιατί δεν μου αρέσει όταν βλέπω το Δήμο πιεσμένο και σε ένταση. Και έχω πει και στη Νίκη κατηδίαν, της έχω πει ότι θέλω αυτό να λύσει και από τη στιγμή που η κουβέντα πάει από μέρα σε μέρα και δεν βγαίνει ένα νέο αποτέλεσμα, το καλύτερο είναι να πούν ότι ως εδώ και πάμε από την αρχή από εδώ και πέρα ότι γράψει. Δεν υπάρχει λόγος να συζητιέται πια αυτό. Αλλά κυρίως με στενοχωρεί που βλέπω το Δήμο έτσι όπως είναι, με νεύρα, με ένταση, με σύγχυση. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει, γι' αυτό στενοχωριέμαι. Άρα καταλαβαίνω ότι με το Δήμο έχετε μιλήσει για κάποια πράγματα. Είναι αυτό που βλέπεις τώρα που είσαι εδώ και είναι μια πλευρά του Δήμου που δεν σου αρέσει ενώ δεν θέλει να τον βλέπεις έτσι. Τι έχει συμβεί? Ναι, με στενοχωρεί που τον βλέπω έτσι, που μετά τη συνομιλία που είχε με την Νίκη στο σπίτι των αντρών ήρθε εδώ και του είχε αλλάξει διάθεση από το πρωί που είχαμε μπει στο σπίτι και το είχα πει και στα παιδιά όταν καθόμασταν έξω. Τους είχα πει ότι δεν μ' αρέσει τώρα που ο Δήμος πάλι μιλάει για πράγματα που τον στενοχωρούν και τον ευριάζουν, γιατί επηρεάζει και εμένα αυτό, το να είναι έτσι η ψυχολογία του. Όντως, εγώ είχα πει ότι δεν θα ξαναμιλήσω με το Δήμο και το είπα και χθες το βράδυ. Μετά έγινε η συζήτηση με την Ανδριάννα και μου λέει: πιάστο να μια τελευταία φορά, σαν όριμοι άνθρωποι και οι δύο. Πείτε, άμα διαφωνείτε κάπου, αν υπάρχει κάτι να λύσετε και να ξεκινήσετε με λευκή σελίδα. Και αυτό έκανα στον κήπο των ανδρών σήμερα με το που πήγα. Και πραγματικά εγώ θεωρούσα ότι είμαστε σε λευκή σελίδα. Η κουβέντα ξεκίνησε ότι δεν χρειάζεται πόλεμος, ότι έλα να κάνουμε, δεν ασχολούμαστε ο ένας με τον άλλον και τελειώνει η δουλειά. Αλλά ήθελε αναλυτική συζήτηση, Νίκη, που οδήγησε πάλι στα ίδια πράγματα που μάλλον τη χαροποιούν με τα δεδομένα. Δεν σε διακόπτω, μην με διακόπτεις. Που τη χαροποιούν. Άρα για να καταλάβω εγώ εξ αρχής και φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, αυτό όντως ξεκίνησε ως μία συζήτηση με καλή διάθεση,
για να λήξουν όλα και να ξεκινήσετε και να κάνετε μία νέα αρχή, αλλά δεν κατέληξε έτσι. Καθίσαμε στον απέναντι καναπέ, που πάλι της λέω ότι δεν έχει νόημα και όλο αυτό που γίνεται τώρα, δεν έχουμε κάτι να πούμε, πάμε για ειρήνη, όχι πόλεμο, ξεκίνησε ο μονόλογος, φτάσαμε εδώ. Μάλιστα. Okay. Τι άλλο να πω εγώ δηλαδή. Οκ. Θα έχουμε εμείς το χρόνο να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που ακούστηκε για τη Γλυκερία και την Κωνσταντίνα, θέλω να πείτε, ήταν αυτό που είπατε στον Καλά, ότι κατηγόρησες εσύ, Κωνσταντίνα, τη Γλυκερία για κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Σε αυτό αναφέρθηκες, ναι, Νίκη, ναι, προηγουμένως. Ναι. Το οποίο εσείς το έχετε λύσει μεταξύ σας. Είναι όλα τέλεια, είναι όλα τέλεια. Αγάπη μου, δεν γλυκιά. Δεν μπορώ τις εντάσεις, δεν μου αρέσουν, δεν. Ειδικά όταν κάτι τραβάει τόσο πολύ, και να στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Ναι, αλλά όταν γίνεται μια κουβέντα όμως με αξιοπρέπεια και έχει έτσι ευγένεια ο λόγος μας, μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Γιατί ούτως ή άλλως εμείς αυτό εδώ κάνουμε, κουβέντες κάνουμε. Οπότε θα ήθελα να μου πεις μέρες μετά πώς είναι τώρα αυτό, μια και αναφέρθηκε. Είμαστε πάρα πολύ καλά με την Κωνσταντίνα και στο δωμάτιο και εδώ πέρα on camera. Συνεχίζουμε, κάνουμε την πλάκα μας. Όπως στην αρχή. Δεν άλλαξε τίποτα. Κωνσταντίνα μου, εσύ. Και εγώ το ίδιο. Το ίδιο. Νιώθω για την Γλυκερία. Είναι μια εβδομάδα που είναι καλύτερη για σένα αυτή. Ναι. Επειδή είδα ότι δεν αντέχω τις εντάσεις κι εγώ και με στεναχωρούν αυτά και δεν θέλω ξανά να ασχοληθώ. Ναι. Να πάρω θέση εγώ. Μόνο όταν το νιώσω πραγματικά ξανά. Μα φυσικά. Γιατί, σε έχει πιέσει ποτέ κάποιος να πάρεις μία θέση? Δεν με πιέσει κανένας. Από μόνη μου. Άρα ήταν μία συνειδητοποίηση εσωτερική αυτή που έκανες? Ναι, απλά δεν μου αρέσει να μαλώνω με κανένα. Γι' αυτό. Με τα παιδιά πώς τα έχεις πάει αυτήν την εβδομάδα? Κάνετε παρέα, σε προσεγγίζουν, είναι δίπλα σου, πώς είναι? Ναι. Και με τον Πρόδρομο και με τον Γιώργο μίλησα περισσότερο. Τι λέγατε? Με τον Νίκο που είχαμε μια συζήτηση. Με τον Νίκο τελικά το είπες? Και με τον Νίκο. Μίλησε, απλά μίλησε. Όλα άρχισαν από τον Νίκο. Να πω όλα τα αρνητικά από όλους. Ναι. Έβαλε στην Κωνσταντίνα να πει τα ναι, αρνητικά. Ναι, ήθελε να με... Έχει ταλέντο σε αυτό. Έχει ταλέντο στο να λέει αρνητικά εσύ. Η Κωνσταντίνα. Σωστό, ναι. Ισχύει, έτσι ξεκίνησε. Και για πες, Νίκο. Λέει πως δεν της αρέσουν οι αντιδράσεις, αλλά πιστεύω πως λατρεύει τις αντιδράσεις, απλώς δεν το γνωρίζει ακόμη. Και αυτό... είσαι εσύ εδώ να της το μάθεις. Ναι, τη σκοτεινή της ενέργεια. Θες να της βγάλεις τη σκοτεινή της ενέργεια. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ τι αρνητικά είπες, έλα. Welcome to the side. Πες μου ότι τα θυμάσαι. Κάποια λίγο. Welcome to the side. Ότι θα βοηθάτε. Θα βοηθάτε, έτσι. Θα βοηθάτε ότι θυμάται. Έλα, πάμε. Για τον Γιώργο είχα πει ότι... πώς να το πω, ότι είναι εγώης. Ότι θέλει αυτό... όλα τα κορίτσια να τον θέλουν πίσω. Ναι. Αλλά είναι αυτά όλα. Όχι, όχι, το ξαναείπε και σήμερα. Αυτό τα παίρνει και θετικά αυτά, δεν είναι από κάτι. Αυτό τι είπαγε πριν. Α, ναι. Εδώ κάποιο αρνητικό μπορεί να βρει. Κι άλλα, κι άλλα. Για πες. Κι άλλα. Ναι. Έλα, και τον έλεγε. Δημήτρη είχα πει ότι δεν ήξερα τι να πω. Και είπα ότι... Τι είχα πει για τον Δημήτρη? Ότι είναι ανάπηκε. Το παίζει ωραίο. Δεν είχα πει αυτό ακριβώς. Άρα το ίδιο είπες μαζί με τον Δημήτρη. Ωρεοπάθεια. Είσαι ωρεοπαθής και νάρκησος ταυτόχρονα. Ξέρω εγώ. Εγώ είμαι ανώριμος. Τι μου λες, δηλαδή μοιάζεις λίγο με κόρκα. Ναι, ναι, το φέρνω λίγο. Έτσι. Ναι. Πάρα πολύ. Πρόδρομε. Το δικό μου το σχόλιο ήταν εγώ ήμουν ανώριμος. Ανώριμος. Έτσι σου φαίνεται. Σε κάποια θέματα, ναι. Σε ποια θέματα είναι, πες μου. Τώρα, όχι, από ό,τι έχω ακούσει. Δεν παρεξηγούμε. Και γινόμαστε εδώ ρόιδο τώρα. Ναι. Μην το ξανατρέξουμε δεύτερη φορά αυτό. Πάλι θα το κλαίω. Με αυτά που έλεγε η Έμιλη. Α, ότι είναι... η Έμιλη κατηγορεί τον Πρόδρομο. Ναι, απλά έπρεπε κάτι να πω κι εγώ. Εσύ, Έμιλη, τι λες, τι κακό σήμερα έγινε πολύ ανώριμος. Αυτό έχω πει, ότι είναι ανώριμος για μένα. Α, είναι ανώριμος για εκείνη. Α, εντάξει. Άρα για την Κωνσταντίνα είμαι ανώριμος για την Έμιλη. Ναι. Άρα είναι γενικά ανώριμος ή ανώριμος για την Έμιλη? Δεν το ξέρω τώρα για να το πω αυτό. Ναι. Πολύ. Απλά από ό,τι έχω ακούσει. Άρα τον είπες ανώριμο όμως. Ναι. Εντάξει. Με βάση τα λόγια της Έμιλη. Αλλά ο Νίκος δεν μου λες ο Δημήτρης όταν τον είπες νάρκισο και οροπαθή. Δεν αντέδρασε. Του αρέσει κιόλα. Εμένα μου πει κι άλλα, δεν ήταν μόνο αυτό. Θετικό είναι. Είχε κι άλλα σελίδα. Τώρα σε λένε νάρκισο και οροπαθή είναι θετικό. Δεν το πήρα σαν αρνητικό.
Και τη σωτηρία. Αφού είναι ωραίο παιδί. Είπαν τελουλού τη σωτηρία. Τελούλου ρε, τι είναι τελουλού. Τελούλου είναι σωτηρία γιατί. Γιώργο, έχεις πει το ξαναπείς μια φορά κάποιος πραγματικά. Η λέξη τελούλου μπορεί να παραχωρευτεί από αυτό το reality. Δεν το λέτε πάρα πολύ τον τελούλου, εσείς αρέσει με κάποιον τρόπο. Για πες Κωνσταντίνα, μισό λεπτό παιδιά, μιλάει Κωνσταντίνα, θέλω να την ακούσω. Για τη σωτηρία είπα ότι στην αρχή, χωρίς να έχει γνωρίσει μια κοπέλα, μπορεί να είναι λίγο επιθετική, να βγάλει μια μικρή κακία. Αλλά όμως μετά, βασικά δεν της δίνει χρόνο. Αλλά μετά όταν θα της δώσει χρόνο, θα βγάλει τον αληθινό της χαρακτήρα και θα είναι πολύ γλυκιά. Ωραία, αυτό το είπες και στο παιχνίδι, αυτό επανέλαβες. Είναι κακιά είπε. Έπρεπε να πω, ναι. Είναι δεν κακιά, είναι, έτσι, δεν είναι έτσι, κακιά, έτσι, δεν είπε αυτό. Για τον Νίκο τι είπες. Ότι βάζει φυτίλια, κάτι τέτοιο νομίζω. Εσύ βάζεις φυτίλια. Ο Νίκος. Α, ο Νίκος βάζει τα φυτίλια. Είναι ο πειραχτήρης. Mm-hmm. Αυτά. Για τον Αναστάση, τι να έλεγε. Τι να πούμε για τον Αναστά, πρόεδρος. Για το γυμναστήριο νομίζω είχα πει. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπα. Ότι είναι γυμναστήριακος. Ότι πηγαίνει στο γυμναστήριο. Όχι, όχι. Όχι. Νίκο, βοήθησε λίγο. Είπε πως είναι μανιακός με τη λεπτομέρεια. Το πέντες φορές. Μανιακός και έτσι αυτό, μανιακός με τη λεπτομέρεια. Το είπες για κακό αυτό, όχι. Όχι. Άρα Αναστάση δεν έχεις κάτι κακό εσύ. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος έχει πέσει ότι είναι καλό γιατί είναι κακό. Γιατί σε όλους καλά έχει πει. Λίγο πολύ. Εκτός από τον Άρκισο δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και τίποτα. Για... Α, και ανώριμος λίγο. Νόριμος. Αλλά ανώριμος για την Έμιλη. Είναι ανώριμος για την Έμιλη. Ναι. Για τον Ιάσονα κάτι. Για τον Τζέισον ότι μπορεί να παρεξηγηθεί για κάτι εύκολα. Μπορείς να παρεξηγηθείς για κάτι εύκολα. Πες το κατάξει το. Παρεξηγιάρης δηλαδή. Πανεύκολα. Παρεξηγιάρης. Είσαι παρεξηγιάρης. Okay. Αυτό σε πείραξε όταν το άκουσες. Όχι. Δεν έχει πειραχτεί κανένας, το βλέπεις. Δεν υπάρχει θέμα. Για τα κορίτσια είπες τίποτα. Για την Νίκη, είπες. Τι είπε για την Νίκη. Α, ναι, ότι μιλάει πολύ. Ναι. Και ότι... Τι άλλο είχα πει. Τι μιλάει κατάπαυστα, έχει... Είναι αυτό είναι το σωστό ύφος για να λες κακίες, το βλέπεις, πώς το λέει. Μιλάει κατάπαυστα, είπε για την Νίκη πως είναι χειριστική κάποιες φορές. Οκ, χειριστική λοιπόν. Απλά εσύ το πήρε ο Νίκος, δεν το είπα έτσι ακριβώς. Εσύ τι είπες αγάπη μου, πες μου τι είπες. Εσύ ότι μιλάει λίγο περισσότερο. Κάτι τέτοιο είχα πει. Νίκο, το μιλάει λίγο περισσότερο ισούτε με το χειριστική. Ότι μιλάει κάτι άλλο γι' αυτόν. Θυμάμαι κάτι με χειρισμό, είπε. Ρε παιδί μου, κάνουμε ένα cross-check τώρα. Τι θυμάστε, για να ξέρουμε τι θα γίνεται στις κουβέντες. Για τη σωτηρία είπα. Είπαμε τον Τελούλου. Για την νικερία... Εγώ δεν έχει κάτι αρνητικό. Για πάμε στα υπόλοιπα. Για την Έμιλη, δεν θυμάμαι τι είχα πει για την Έμιλη, ότι... Μήπως, Νίκο, θυμάσαι τι έχει πει για την Έμιλη. Νομίζω δεν είχαμε πιάσει καν την Έμιλη. Ότι δεν ξέρει... Είπε κάτι, αλλά... Δεν ξέρω. Δεν ξέρει τι θέλει. Νομίζω αυτό είχα πει. Α, ναι, αλλά... Δεν ξέρω τι θέλω. Άρα η Έμιλη δεν ξέρει τι θέλει. Ναι. Γιατί δεν ξέρει τι θέλει η Έμιλη. Για τον πρόδρομο. Και μετά που είχε διαλέξει τον Δημήτρη, μετά τον Γιώργο, γι' αυτό το είπα. Τα έχει κάνει ανωκάτω, ανάσταρα έχει κάνει η Έμιλη. Έτσι το είπα. Έχει γίνει όλα. Μίλησε μου, Κωνσταντίνα, για την Έμιλη τι έχει κάνει με τον πρόδρομο, τον Γιώργο και τον Δημήτρη. Ναι, γι' αυτό. Δεν είναι ότι είχε κάνει κάτι, απλά τους είχε διαλέξει... Θα από εκεί. Δεν ξέρω αυτά. Γιώργος Δημήτρης Πρόδρομος. Έλα, λέγε. Μας έχεις μπερδέψει, ρε. Πρώτα είχε βγει ραντεβού με τον Πρόδρομο, μετά είχε διαλέξει τον Δημήτρη και μετά τον Γιώργο. Και έτσι εγώ σκέφτηκα ότι δεν ξέρει τι θέλει. Μπορεί να θέλει και τον Γιώργο και να θέλει να κρυφτεί. Θέλει τον Γιώργο και θέλει να κρυφτεί. Αλήθεια! Θες τον Γιώργο και θέλεις να κρυφτείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, ωραία. Γιώργο, από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Ωραία, το λέω. Εγώ είπα χθες να σας παντρέψω με τη Νίκη, αλλά βλέπω τώρα μπαίνει σφίνα άλλος μέσα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. με το Δημήτρη. Μπορεί να αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο. Περνάω τέλεια. Ανοιχτό παράθυρο. Δεν πρέπει να μιλάς κανένα. Εγώ το άφησα ανοιχτό. Εσύ το κλείνεις, μάλλον. Εσύ κλείνεις το παντζούρι. Έμιλη. Εγώ είχα πει ότι μου αρέσει ο πρόδρομος, αλλά δεν μου αρέσει το πώς συμπεριφέρεται, ότι είναι μικρός για μένα, ανώριμος. Και μετά η δεύτερη, τώρα πρώτη, δεν ξέρω τι να πω, επιλογή, ήταν ο Δημήτρης, τουλάχιστον εμφανισιακά.
Οπότε. Δηλαδή, θέλω να, με αυτό που θέλω λίγο να δώσουμε έμφαση σε αυτό που είπες τώρα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δηλαδή, ο Δημήτρης δεν είναι μόνο ότι είναι μπακούρι, είναι και δεύτερη επιλογή μετά τον πρόδρομο. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Πού. 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 Όχι, όχι, δεν το εννοώ έτσι. Που δεν είναι. Πρόδρομο είναι να βλέπω. Που δεν είναι ότι ο πρόδρομος, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι πρώτη επιλογή, αλλά επειδή έχει έρθει πιο μετά, είναι πιο μικρό σε ηλικία και ο Δημήτρης, όσο να πεις, ας πούμε, έχει γράψει και μια ιστορία. δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα σε βάζανε δεύτερη επιλογή. Εγώ που έγινα β' αναπληρωματικός. Περίμενα να δω εσένα πρώτα. Άστο. Θα σου να δούμε τι θα γίνει. Μετά όμως. Λοιπόν, επειδή με τον Δημήτρη έχω καλύτερη επικοινωνία και θεωρώ ότι είναι πιο όριμος από τον πρόδρομο, γι' αυτό διάλεξα να βγω ένα ραντεβού με τον Δημήτρη. Τώρα τόσο είναι, ξέρεις, Δημήτρη. Αυτό. Ναι. Το έκανα καλύτερο. Και ο Γιώργος που... Ο Γιώργος ήταν, απλά μας είδε σε ένα κόκκινο δωμάτιο η Κωνσταντίνα και έβγαλε συμπέρασμα ότι μπορεί να είναι ερωτικό. Εγώ δεν τον κάλεσα ερωτικά. Εσύ γιατί τον κάλεσες? Για να με συμβουλεύσει για κάποια πράγματα. Το Γιώργο. Το Γιώργο. Κάλεσες ναι. Το Γιώργο να σε συμβουλεύσει. Και πάμε στον πρόδρομο. Θυμάσαι που μου είχε ζητήσει κάτι? Το έκανα σήμερα πράξη. Και πώς πήγε? Βγήκε ένα βάρος από μέσα μου, ήθελα να το πω. Ήθελα να το πω. Τι είπα? Είπες? Τίποτα. Απλά είπα στην Σωτηρία το πώς νιώθω. Για αυτήν. Τι της είπες? Τώρα το πω έτσι ανοιχτά σε όλους, ντρέπομαι. Θέλω να το δει όλη η Ελλάδα. Πες το μου τώρα εδώ που πρέπει να το συζητήσω. Να το δω. Προτιμώ να το δω από την τηλεόραση που εκεί μου βγήκε αυτό. Τώρα γιατί για να το, θα πρέπει να περιμένω κι εγώ να το δω, αλλά πες μου. Μου βγήκε αφόρμητα εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως το είπα. Της είπα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Ότι εξ αρχής είχα έρθει για σένα στο παιχνίδι. Αλλά κατανοώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είμαστε μαζί. Γιατί είσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά με τον Νίκο. Σε relationship. Σωτηρία μου. Ναι. Για πες. Εγώ, χάρηκα πάρα πολύ που μπήκε ο πρόδρομος και μας είδε με τον Νίκο και πραγματικά είδε αυτό που έχουμε. Γιατί μας το είπε κιόλας ότι είστε πάρα πολύ καλά μαζί, ταιριάζετε πάρα πολύ. Και το κατάλαβε και αυτό κράτησα. Μπήκες για εμένα, του είπα ότι εύχομαι να μπει κάποια κοπέλα, γιατί ρώτησα άμα τον ενδιαφέρει κάποια άλλη. Ναι. Και τι είπε? Όχι. Ναι, αλλά του είπα εύχομαι να βρεις και εσύ έτσι μια κοπέλα, να είστε σαν εμένα με τον Νίκο. Τι ωραίο Νίκο, ε. Όχι. Όχι, χαίρομαι που ο πρόδρομος προσπάθησε να μου κλέψει τη γυναίκα. Αλλά με συγκίνησαν τα λόγια του. Θα τα πούμε μετά. Θα με κουμπάρω. Κουμπάρω. Εγώ κουμπάρω. Κουμπάρω στην κουμπάρα. Όχι, με τίποτα. Κουμπάρω στην κουμπάρα. Θέλεις κι εσύ ένα κόκκινο δωμάτιο με τον πρόδρομο? Α, ναι, ένα κόκκινο δωμάτιο με τον γιο μου, ναι. Έχω στοιχειώσει εδώ πέρα, βλέπεις. Καταλαβαίνεις, ναι. Είναι όμως το ενδιαφέρον που λες, που το αντιμετωπίζεις με αυτή την ψυχραιμία. Αυτό το γεγονός. Ναι, αλλά δεν θα κρυβόμαστε να αυτόν προσπάθησε. Υπό άλλες ηθίκες, για παράδειγμα, εάν η Σωτηρία του έλεγε ναι, δεν θα τον ένοιαζε για τον συναισθηματικό μου κόσμο. Θα προχωρούσε να έκανε αυτό που θα ήθελε να κάνει. Γι' αυτό και εγώ δεν θα δείξω κάποιον συνέστημα ή κάποιο θετικό συνέστημα προς το άτομο του ή προς αυτήν την πράξη και θα την κατακρίνω. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς αντιλήφθηκες ότι η Σωτηρία είναι σε ένα κόκκινο δωμάτιο με τον πρόδρομο? Φώναξε, Νίκο, έλα. Κάτι έχει, μου είπε. Και έτρεξα. Νίκο, έλα. Ας πούμε, είχε τη φωνή του ένα. Ναι, κάτι. Νίκο. Νίκο, φώναζα. Νίκο, μέχρι να έρθει. Mm-hmm. Και βλέπεις τη σκηνή και πηδάς από κάποιο καναπέ. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν πηδήξα. Okay. Πώς αισθάνθηκες, ρε παιδί μου, εξήγησέ μου, βλέπεις αυτή την εικόνα. Όχι, τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι? Σκέφτηκες τον έχει καλέσει η Σωτηρία? Πώς μπορεί να έχει γίνει αυτό το κόκκινο δωμάτιο? Σκέφτηκες ότι μπορεί να τον καλούσε η Σωτηρία, επειδή ο πρόδρομος εξ αρχής έκφρασε τις προθέσεις του ότι ήρθε για τη Σωτηρία. Αυτό σκέφτηκα πώς μπορεί να τον κάλεσε για να έχουν μια όμορφη συζήτηση.
που τον... θα λέγανε τι. Τον απορρίψει ευγενικά. Α, να τον καλέσει η Σωτηρία για να τον απορρίψει. Αυτό σκέφτηκα. Οκ. Okay. Έχει μοιράσει παλτά εδώ η Σωτηρία. Θα έχω για το χειμώνα καμιά δεκαριά. Πες τρεζιλιάρι τι σκέφτηκες στην αρχή. Γιατί δεν λες τρεζιλιάρι. Αυτό σκέφτηκα. Τι. Δεν είπες αυτό στην αρχή. Τι είπα. Πες ρε Δήμο, πες. Μπορεί να μου κάνει παρακαλώ παιχνιδάκι για να ζηλέψω ναι, ναι, ναι η Σωτηρία. Α, έπρεπε να μας το πει ο Δήμος αυτό. Λέγε Δήμο. Αυτό είπες στην αρχή και λόγω που δεν ξέρουμε αν φώναξε η Σωτηρία ή ο πρόδρομος, δεν ξέρουμε τι έγινε. Και μετά λέμε μαζί, κάτσε να δούμε, λέω, όπως την είχες πατήσει εσύ. Το ξέχασα αυτό. Στο παρελθόν που δεν μας είπες ότι είχες πάει κόκκινο δωμάτιο, δεν μας έλεγες με ποια είχες πάει. Να του κάνουμε μια ερώτηση μόλις έρθει. Ήρθε το παιδί προς τιμήν του και είπε όχι μόνο την αλήθεια, είπε και αυτό που είπε στη Σωτηρία. Και μπράβο και συγχαρητήρια, πρόδρομε. Να σε ρωτήσω. Συγκινήθηκε ο Νίκος. Δεν το λέει, αλλά εκείνη τη στιγμή του. Ήτανε, του άρεσε λέγε, πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα. Μα Αντρί... πρέπει να μιλάνε οι άλλοι για εσένα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον σε αυτήν εδώ ήταν, την εκπομπή. Ήταν αντρίγια η κίνησή του που ήρθε και εκφράστηκε απευθείας. Ναι, εσύ συγκινήθηκες δηλαδή τώρα με τον πρόδρομο. Όχι, με την αντίδραση της Σωτηρίας, αλλά μου άρεσε η ειλικρίνεια του πρόδρομου. Επειδή σε είδε συγκινημένο ο Δήμος. Ναι, δεν δάκρυσε, αλλά τον είδα ότι μόλις απάντησε έτσι ο πρόδρομος ότι ρε φίλε, αυτό που θα σου πω είναι ότι είδα κι εγώ ότι ταιριάζεται απόλυτα. Α, με αυτό συγκινήθηκε. Ναι. Α, okay, εντάξει, όχι με το ότι ο πρόδρομος. Είπε πιο πριν όμως ότι η Σωτηρία ήταν ξεκάθαρη και αυτά δεν του έδωσε. Να σε ρωτήσω, ρε Δήμο, γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη με το Μπελετιέ. Τον είδε, είχε ζηλέψει όταν είδε το πλάνο ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εννοείται. Προς το καλό, προς το καλό. Αυτό δεν δώρο είχα και... ζηλέψει το δηλώσιο. Να πω κάτι. Πες, Γιώργο. Γι' αυτό πήρε και η γάτα δώρο από τη Σωτηρία, γιατί είναι ζηλιαρόγατος. Ισχύει όχι. Έλα, λίγο δεν μέχρι ήταν να... γι' αυτό το λόγο η γάτα το δώρο. Ήταν και αυτό μέσα. Μετά είδε λίγο το ύφος που μιλούσαν και οκ, okay, του πέρασε. Αλλά στην αρχή μόλις είδε αυτή την εικόνα. Δεν θα παραδεχτώ ένα ψέμα. Δεν είναι ψέμα. Ο ίδιος ο Τσέρτσιλ να έρθει και να προσπαθήσει να επίσης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν. Και να ήθελα δεν θα μπορούσα να παραδεχτώ έναν. Έχει κοκκινήσει όμως λίγο. Γιατί όμως. Γιατί θεωρείς δεν είναι ότι. Λες δεν θα το παραδεχτώ. Δεν λες δεν το έχω νιώσει. Λες δεν θα το παραδεχτώ. Άρα το έχεις νιώσει, αλλά δεν θες να το παραδεχτεί. Σωστή παρατηρήση. Ευχαριστώ. Στη ζωή μου έχω νιώσει ζύγια για διάφορα κομμάτια. Η ζύγια συνήθως. Στο ερωτικό κομμάτι μου πηγάζει από την ανασφάλεια. Πάρα πολλές φορές. Εγώ πραγματικά έχω καταπολεμήσει, έχω καταστρέψει πάρα πολλές ανασφάλειές μου. Γι' αυτό και δεν ζηλεύω. Για να ζηλέψω πρέπει να γίνει κάποιο. Το έχεις δείξει εδώ κατά κόρον. Έχεις χορέψει εδώ δηλαδή. Είσαι φτάνει σίγουρος. Δηλαδή, αν ας πούμε όταν δεν ζηλεύεις, πηδάς στους καναπέδες. Όταν ζηλεύεις, τι κάνεις. Αυτό ήταν ένστικτο προστασίας. Ναι, μπράβο, το έχουμε πει αυτό. Εντάξει, το ξέρουμε. Ένστικτο προστασίας, ο Γιώργος δεν είναι τίποτα κτλ. Αλλά το θέμα είναι, λέω, αν αυτό δεν είναι ζήλια που εμείς κοινή θνητή. Ωραία τα λέω. Μου αρέσει. Ωραία. Εμείς κοινή θνητή. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ζήλια. Άκου τώρα. Εσύ λες δεν είναι, αλλά πηδά σου καναπέδες. Όταν ζηλεύεις, τι κάνεις. Θα μπορούσα να ζηλέψω εάν έβλεπα την Σωτηρία να δώσει το πράσινο φως σε κάποιον άλλον. Εκεί θα μπορούσα να. Γι' αυτό φοράει πράσινα σήμερα η Σωτηρία. Εκεί μπορεί να ένιωθα. Green light έχει ντυθεί. Α, μπορεί να ένιωθες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρόδρομε, θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι ευθέως, εάν πραγματικά δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για την Έμιλη. Γιατί το λέω αυτό. Δεν ξέρω τώρα, το είπε η Σωτηρία. Αν το είπε η Σωτηρία και να μα το είπε η Σωτηρία, το ξέραμε. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν θυμάμαι αν το είπα ακριβώς έτσι γενικά. Θα αρχίσουμε πάλι. Άμα το είπα έτσι, όντως δεν ισχύει. Λάθος δικό μου, λάθος το πρόφερα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την Έμιλη. Α! Ναι. Απλά. Δεν ήθελε να το πει Σωτηρία. Όχι. Όχι. Απλά σιγά σιγά το χάνω από το ερωτικό. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι ερωτικό. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνετε με την Έμιλη. Δεν ξέρω, όλα τα κέρατα έχω φάει. Πόσα κιλά ακόμα να φάω. Ανώριμο με λέει, ανώριμο το ένα, ανώριμο το άλλο. Έχεις δρόμο, ρε. Α, γι' αυτό. Και κάτι να συμπληρώσω ακόμα, μπορεί έτσι να είναι το παιχνίδι μου. Συνέχεια αυτό, το παιχνίδι μου είναι αυτό. Αυτό το είπα μία φορά σήμερα. Τέλος πάντων. Πού ξέρεις, λέω, τι κάνω. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρεις. Πες μας, ρε, Έμιλη, τώρα. Θέλει coaching από τον Νίκο.
Θέλει κόου. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Οι δηλώσεις Έμιλι σήμερα είναι η μία καλύτερα από την άλλη. Πραγματικά. Έχεις όντως ρίξει άκυρα σε αυτό το όμορφο παιδί εκεί που κάθεται πάνω από τον Γιώργο Κόρκα και είναι ο αναπληρωματικός του, ο Δημήτρης. Ναι, του έχω πει ότι είναι ανώριμος για μένα. Το έχω πει αυτό. Του λέω είσαι red flag. Σαν το ψυγείο τον έχω πει, τον έχω γιώσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Αν δεν τα είχες κάνει αυτά, πιστεύεις θα έλεγες σωτηρία ότι δεν ενδιαφέρει καμία κοπέλα? Ναι, το πιστεύω. Βέβαια, τον έχω ρωτήσει, αν ήταν ελεύθερη σωτηρία, τι θα έκανε? Τι θα έκανε? Και καλά, όλοι καταλάβαμε τι θα έκανε. Για πες όμως, τι σου είπε? Λοιπόν, μου είπε ότι φαίνεται ότι ο χαρακτήρας δεν του ταιριάζει, αν θυμάμαι καλά. Στη συμπεριφορά, κάπως έτσι μου το είχες πει. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω, αλήθεια. Εκεί πάνω τι βλέπεις? Προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ τα λόγια μου. Άντε πάλι. Ο Πελετιέ μετά τις τρύπες. Γιατί δεν θυμάστε αυτά που λέτε? Εγώ γενικά έχω θέμα με τη μνήμη μου. Τι φάση, γενικά. Να το δεις λίγο αυτό, να τρως καρότο. Όχι, καρότο, είναι το κύριο... Σαρδέλα, γαύρο, ωμέγα 3 λιπαρά γενικά. Όξια, ναι, φυσικά. Ναι. Ψαράκι, έχω πολύ καιρό να φάω, η αλήθεια. Ναι, αλλά δηλαδή αυτό το προτείνω ως διατροφή, γιατί βλέπω ξεχνάτε όλοι πάρα πολύ τι λέτε. Ναι, είχα παραδεχτεί στην Έμιλη ότι εξ αρχής θα έμπαινα για την σωτηρία, αλλά ο χαρακτήρας που είχε δείξει, που είχα δει από την τηλεόραση, ήταν... Το έπαιζε πολύ κάποια η σωτηρία. Αυτό ένιωθα εγώ και το έχω πει και στη σωτηρία αυτό. Α, άρα, αν ήταν ελεύθερη η σωτηρία και ήταν και ελεύθερη η Έμιλη, τι θα έκανες? Μένω τώρα σε ερωτικά τρίγωνα. Όχι! Ούτε καν! Αν μπεις, θα μπεις μόνος σου. Εγώ σου έδωσα δύο επιλογές. Αυτό το παραδέχτηκα σήμερα. Πού θα πήγαινα? Θα πήγαινες στη σωτηρία. Ναι. Okay. Τώρα λοιπόν, που η σωτηρία διαχώρισε τη θέση της. Από ό,τι φαίνεται έχει διαχωριστεί και η θέση της Έμιλης. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά από αυτά τα δύο άκυρα, πιστεύεις? Δεν έχω επιλογές, δεν είναι τέτοιο. Περιμένω να έρθει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, και με όλο αυτό, τώρα δεν έχω μιλήσει με την Αλεξάνδρα, η οποία Αλεξάνδρα είναι και η πρώτη φορά εδώ. Θα ήθελα να μου πεις πώς σου φαινόμαστε εδώ στο πριν καλά, Αλεξάνδρα μας. Χαρά. Να χαρά, σ' αρέσουν αυτά. Πού να δεις αύριο στον καλά. αφού σου αρέσει το πριν καλά, δηλαδή αύριο, θα του ευχαριστηθείς πολύ. Πώς είναι οι πρώτες μέρες εδώ? Εντάξει, έχω νιώσει αρκετά, νομίζω, άνετα. Δηλαδή πίστευα ότι θα μου πάρει πιο πολύ χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι μια χαρά. Έχω δει ότι έχεις κάνει και κάποια ραντεβού ήδη. Σε ποιο πέρασες καλύτερα? Ραντεβού. Λοιπόν, με τον Νίκο, εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά. Στην αρχή είχα άγχος, αλλά οκ, okay, είναι καλό παιδί τελικά. Έχω κάνει με το Δήμο. Μια χαρά. Γιατί δεν ήθελα να καλέσω κάποιον άλλον και επειδή μου βγάζει πάρα πολύ θετική ενέργεια, μίλησα με την Αντριάννα και μου είπε κάλεσε το Δήμο άμα θες. Α, πήρες άδεια. Δεν πήρα άδεια, απλά συζητούσαμε. Και μετά έκανα ένα με τον Δημήτρη και ένα με τον Τζέισον. Με το Δήμο μου κάνει εντύπωση. Για ποιο λόγο με το Δήμο δεν? Δεν ξέρω, μου έχει βγάλει πολύ θετική ενέργεια. Σαν άνθρωπος. Δηλαδή πιστεύω ότι και κάτι να με προβληματίζει ή οτιδήποτε θα το συζητούσα με το Δήμο. Α, είσαι σαν τον Κόρκα της Έμιλης, ας πούμε. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Κατάλαβα. Τη ρώτησα εγώ, προσπαθούσα να καταλάβω αν έχει ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιον, τουλάχιστον εξόψεως. Δεν τα είχε γνωρίσει τα παιδιά. Τη έκανα κανένα δυο παιχνιδάκια έτσι λίγο να του βάλει σε μια κατάταξη. Συνειδητοποίησα ότι δύο πιθανοί σύντροφοί της θα ήταν ο Τζέισον με τον Δημήτρη. Οπότε μετά έδωσα δύο ραντεβού στον Τζέισον και στον Δημήτρη. Και τη λέω: θα φωνάξει την Αλεξάνδρα και θέλω να κερδίσω ο καλύτερος. Θα φωνάξω πρώτα την Αδριάννα, θα την ενημερώσω για αυτό που ξεκίνησα να γνωρίζει. Και μετά θα πάτε εσείς οι δύο για να φωνάξετε την Αλεξάνδρα σε κόκκινο δωμάτιο. Και όποιος αποφασίσει ότι μπορεί να τη δει ερωτικά, ας κερδίσει. Αυτό έκανα. Εσύ δίνεις κανονικό ραπόρτο στην Αδριάννα. Όχι, με ήθελε για συνεργό. Συνεργό. Α, για να ξέρω τι γίνεται, ποιες είναι, τι θα πει για τα παιδιά, ποιος προηγείται, ποιος έχει μείνει πίσω, ποιος την προσέγγισε καλά.
Α, εσύ έχεις, μιλάμε απλώς στα δίκτυα σου, έχεις κάνει σοβαρό δίκτυο εδώ. Σοβαρό. Τι λες τώρα. Αυτό το βροχιολάκι. Ω, το είδε. Πού το πρόσεξε. Το έχεις στα χέρια τη συνέχεια, τι εννοείς. Το είδε. Μου είπε ότι κάτι θέλει να ασχολείται έτσι, να περνάει η ώρα σαν κομμούλα. Τι λες, μωρέ, πάλι ψέματα λες. Πήγες να μου το πετάξεις. Πάλι ψέματα λες. Πάλι. Για εξήγησέ μου. Γιατί το είπα και πριν. Τίποτα, πήγε να έκανα ένα παιχνίδι να τη χτυπήσω έτσι και καλά, χθες. Ναι. Το πήρε εγώ, το έβαλα στο χέρι μου και έφυγα. Το κράτο, της το αποκράτω. Α, της το έκανες δώρο. Και δώρο μπορείς να το πεις. Τι ωραίο. Κάνει δώρα. Τζέσον, το πήρε. Τον βλέπεις, ε. Όλα τα βλέπω. Έχει αρχίσει επιθετική πολιτική. Καλά κάνει. Γιατί είναι μπακούρι. Και έρχεται δεύτερος μετά τον πρόδρομο. Οπότε σε αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί τώρα, αρχίζει και δίνει και βραχιόλια. Σε λίγο θα αρχίσει να δίνει και το ζελέ για τα μαλλιά, η Άσονα. Θα προβεί σε εξτρεμιστικές ενέργειες, δηλαδή, ο άνθρωπος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, και εσένα σου αρέσει που το έχεις αυτό το βραχιόλι στα χέρια σου. Σημαίνει κάτι αυτό το βραχιόλι που έχεις στα χέρια σου. Αν στο είχε δώσει, ρε παιδί μου, ο Κρίς, θα είχε την ίδια ενέργεια. Όχι. Αν στο είχε δώσει ο Τζέισον... Τώρα μου βάζετε δύσκολα. Δεν ήθελε εξ αρχής, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Να δούμε. Την ενέργεια. Είσαι, πιστεύεις, ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιδιά. Όχι, έχω πει ότι... Μπαίνοντας εδώ μέσα, όντως, εμφανισιακά, μ' άρεσε ο Δημήτρης. Mm-hmm. Σαν άνθρωπος. Όλες το παθαίνουν αυτό και μετά τον παρατάνε. Και πιστεύω ότι... Εκτός από μένα. Δικαστήριο. Και σε χαρακτήρα... Ο ίσως Δημήτρης. Να ταιριάξω λίγο παραπάνω με τον Δημήτρη, αλλά δεν ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα. Αυτό είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δηλαδή, τον Δημήτρη, αλλά και συνέχεια τον Τζέισον κοιτάς. Τι φάση είναι αυτή. Δεν με βλέπει εδώ που είμαι αρισκατός. Α, γι' αυτό. Μακριά. Είναι θέμα θέσης. Okay. Εσύ, Άσονα, πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις αυτό? Μπαίνει σε πολύ δύσκολη κουβέντα. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι. Κοίταξε, μου αρέσει πολύ η Αλεξάνδρα, της το έχω πει κιόλας ευθέως. Ούτε χάρτη δεν έχω δει, τίποτα. Ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, αν έχεις δει χάρτη. Ναι, ναι. Πάω πολύ στα τυφλά. Δεν ξέρω. Επίτηδες, επίτηδες. Ναι, 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 δεν θέλω να επηρεάσω καθόλου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που μου λες. Τρομακτικό τώρα. Είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι, ας πούμε, σαν να σου έχει κάνει μισή ερωτική εξομολόγηση τώρα με αυτό που έχει πει. Δεν φαίνεται, αλλά αυτό είναι αυτό που έχει κάνει τώρα για σένα. Και άβρα χιόλια και αηδίες, ζέλες στα μαλλιά κτλ. Δεν είναι. Εδώ ο άνθρωπος. Ούτε χάρτη δεν είδε. Το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αρχικά από την ψηφοφορία που θα βγάλει το πιο δημοφιλές κορίτσι και το πιο δημοφιλές αγόρι. Σε αυτή την περίπτωση, τα καμάρια μου εδώ πηγαίνουν και ψηφίζουν, έχοντας μπροστά τους να επιλέξουν τρεις καρτέλες. Η μία εξ αυτών γράφει ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Η άλλη γράφει δύο κορίτσια και η άλλη γράφει δύο αγόρια. Τα παιδιά διαλέγουν στην τύχη μία από τις τρεις καρτέλες και ψηφίζουν αναλόγως. Ψηφίζετε θετικά. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τρέχα. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Και πάμε. Δήμο. Ψηφίζω εσένα γιατί, όπως είπα, έχεις πολύ θετική ενέργεια. Και ψηφίζω εσένα γιατί μου έχεις τραβήξει λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον. Σε ψηφίζω γιατί σε πάω πάρα πολύ. Σου αξίζει, ξεκάθαρα. Αδερφός. Ψηφίζω εσένα γιατί πιστεύω ότι κινδυνεύεις και ψηφίζω και εσένα γιατί είσαι αυτό που δείχνεις, αληθινή, με το χαμόγελο και δεν θες να προκαλείς εντάσεις.
δύο γυναίκες. Σας εκτιμώ και τους δύο ιδιαιτέρως, ιδιαίτερα εσένα φίλε μου Νίκο, σ' αγαπώ πολύ. Γιατί είσαι καινούργια παίκτρια, έχεις έρθει ήδη κοντά με το Δήμο και θέλω να βγείτε ραντεβού. Σε ψηφίζω για ακριβώς τον ίδιο λόγο, γιατί έχεις έρθει πολύ κοντά με τον Νίκο και σας αξίζει και εσάς ένα ραντεβού. Σε ψηφίζω γιατί σε έχω ξαναψηφίσει θετικά. Είσαι ένα πάρα πολύ γλυκό και ευχάριστο κορίτσι, οπότε ψηφίζω εσένα. Δεν χρειάζεται να πω γιατί σε ψηφίζω, είσαι ο κολλητός μου. Νομίζω δεν ανάγκη να δικαιολογήσω. Τα κορίτσια μου εννοείται. Ψηφίζω τον Αναστάση, επειδή όπως το είπα και στο παρελθόν, είναι ένας άντρας του 0,001% και πρέπει να βγει δημοφιλής. Εντελώς αντικειμενικά ψηφίζω τον Κρις, επειδή πιστεύω πως θα έχει όμορφη εξέλιξη στο παιχνίδι. Πάμε πλάκα μαζί και είναι ωραία παρέα εδώ. Τη ρίξαν πολύ γέλιο από τροϊφίκια, πραγματικά. Και εγώ μπερδεύει τα χάπια της με τον παππού. Τέλος πάντων, τις καραμέλες. Έριξα πολύ γέλιο, μας έφτιαξε η κάπτη. Πολύ κέρια. Κλαίω. Δεν χρειάζεται αιτιολογία, νομίζω. Είσαι αγαπημένη μου παίκτης. Δεν χρειάζεται αιτιολογία, νομίζω. Έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Σε ψηφίζω για τον ίδιο λόγο που ψήφισα και τον Νίκο. Μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία των παιδιών, θα κάνω μία πολύ κομβική ερώτηση σε αυτό το σημείο. Είναι στημένη η ψηφοφορία? Τι κάνω? Όχι. Εγώ που το επιβεβαίωσα δεν είναι. Ε? Εγώ που έπρεπε να το επιβεβαίωσα δεν είναι. Όχι, όχι, η ψηφοφορία από δικιά μας. Σας είναι στημένη. Όχι, όχι, όχι. Ούτε καν. Όχι. Ορίστε, σφραγίστηκε η κόκκινη κάλπη, τώρα ο Στέλιος μου θα σφραγίσει και την μπλε κάλπη. Έχετε στήσει αυτή την ψηφοφορία? Όχι. 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 Θα φανεί δηλαδή άμα την έχετε στήσει, γι' αυτό το λέω. Και βεβαίως έχω αυτή τη στιγμή και τα αποτελέσματα των επιλογών που έκαναν αυτοί οι καταπληκτικοί 15 παίκτες, οι οποίοι ψήφισαν θετικά για το πιο δημοφιλές κορίτσι και το πιο δημοφιλές αγόρι. Να πω ότι αφού πω το όνομα του κοριτσιού και του αγοριού που έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους, θα ανακοινώσω βεβαίως και ποιος έχει προηγηθεί, γιατί αν έχει προηγηθεί το κορίτσι, τότε προστατεύεται το σπίτι του κοριτσιού, οπότε η ψηφοφορία για τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση θα αφορά τα αγόρια και αντίστοιχα, αν το αγόρι έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους, τότε προστατεύεται το σπίτι των αγοριών και τα κορίτσια θα είναι αυτά τα οποία θα μπουν στην διαδικασία της αποχώρησης και σήμερα θα έχουμε το όνομα της πρώτης υποψήφιας. Το κορίτσι το οποίο
αυτήν την 7η εβδομάδα πήρε τις περισσότερες ψήφους από όλα τα υπόλοιπα κορίτσια και είναι η πιο δημοφιλής, η πιο αγαπημένη παίκτρια. Είναι... Για πρώτη φορά η Σωτηρία. Συγχαρητήρια, Σωτηρία. Κοίταξε έτσι λίγο κάπως πονηρά και με χαρά βεβαίως ταυτόχρονα τον Νίκο, γιατί σου λέει «Νίκο μου, ήρθε η σειρά μας να βγούμε ένα ραντεβού, να ζήσουμε κι εμείς το έπαθλο». Λέω τώρα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω. Ναι. Καλά θα δούμε ρε παιδάκι, μπορεί να θέσουμε τον πρόδρομο. Πού να ξέρουμε εμείς. Τι πρόκειται να κάνεις. Κατάλαβες. Συγχαρητήρια, Σωτηρία. Ευχαριστώ. Ας πάω στο να πω ποιος από εσάς είναι ο πιο δημοφιλής. Ο πιο δημοφιλής ανάμεσα στα αγόρια, το αγόρι εκείνο που αυτή την 7η εβδομάδα έχει αναδειχθεί πρώτο σε ψήφους, είναι... Για πρώτη φορά, ο Νίκος. Συγχαρητήρια, Νίκο. Χάρηκα, αλλά λυπήθηκα ταυτόχρονα. Γιατί? Επειδή αναγκαστικά θα είναι μια εγωιστική πράξη, επειδή δεν θα... Όχι αναγκαστικά. Ένας από τους δυο... Όχι, απαραίτητα. Θα κλέψουμε το βραβείο από κάποιον άλλο. Δεν κλέβετε κανένα βραβείο από κανέναν. Οι άνθρωποι με τους οποίους ζείτε μαζί αποφάσισαν ότι εσύ είσαι από τα κορίτσια και η Σωτηρία από τα κορίτσια. Άλλωστε είχε να γίνει αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης με τη Σοφία πώς είχαν πάει στην Καπαδοκία. Έτσι δεν είναι. Θέλω όμως να μου πεις, επειδή έχεις ξεκινήσει ως ο πλέον αμφιλεγόμενος παίχτη στο παιχνίδι. Αιώνιος υποψήφιος για αποχώρηση. Επίσης, όχι εντάξει, όχι αιώνιος, αλλά ήσουν τέλος πάντων υποψήφιος προς αποχώρηση. Έχεις περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς σου φαίνεται τώρα που είσαι ο πιο δημοφιλής ανάμεσά τους? Μόλις κατάλαβα πως μπορώ να διαχειριστώ το μίσος, τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά με τα θετικά συναισθήματα και την αγάπη, ακόμα θέλω λίγο. Θα το βρεις. Πρέπει να το δουλέψω λίγο αυτόν το. Ωραία. Περίμενε τώρα. Μου λες ότι το έχεις πιο εύκολο να σε αντιπαθούν παρά να σε συμπαθούν. Επειδή εδώ και χρόνια, για διάφορους λόγους, παίρνω ένα γιγαντιό βαθμό αντιπάθειας. Ναι. Και τώρα που έδειξα τον πραγματικό μου εαυτόν, αλλάξαν κάποιες απόψεις. Άρα αυτός είναι ο πραγματικός σου εαυτός. Όχι αυτός που έδειχνες τόσο καιρό. Όχι, αυτή είναι μια άλλη έκδοση του εαυτού μου. Μια περισσότερη. Περίμενε. Αλήθεια, εδώ έχεις δείξει κάτι άλλο από αυτό που έχεις δείξει έξω από εδώ. Εδώ δεν έχω εγώ αντιληφθεί, ας πούμε, να λες αυτά που σε κατηγορούν ότι λες έξω. Και όχι, τα λέω και εδώ. Τα λέω. Απλώς το ηθικό δίδαγμα που παίρνουμε όλοι είναι πως δεν μπορείς να αναγνωρίσεις έναν άνθρωπο, να τον καταλάβεις ή να τον κρίνεις από 5 λεπτά βιντεάκια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Βέβαια, αυτή η ψήφος είναι από τους ανθρώπους που σε ζουν εδώ πέρα μέσα. Σωστά. Έτσι. Που προφανώς έχεις μία άλλου είδους προσέγγιση απέναντί τους και τους λες, δεν ξέρω πόσο συμπεριφέρεσαι και όταν είστε έξω από εδώ ή και τα λοιπά. Πάντως, αυτό που οι άνθρωποι αυτοί εκλαμβάνουν δεν είναι το ίδιο που εκλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι που σε βλέπουν εκτός. Όχι, αλλά όπως και ο έξω κόσμος με έχει γνωρίσει και οι άντρες του σπιτιού με έχουν γνωρίσει και οι ίδιοι, έχουν αλλάξει κατά κάποιον τρόπο την άποψή τους προς το πρόσωπό μου. Είσαι χαρούμενος με αυτό? Είμαι αφάνταστα ενθουσιασμένος. Ωραία, γιατί δεν φαίνεται. Γενικά το πρόσωπό μου έχει μια πολύ το poker face. Δεν εκφράζω πολλά συναισθήματά μου, είναι αυθόρμητο. Αυθόρμητο είναι να δείχνεις τα συναισθήματά σου. Το δείχνω πάντα με τις πράξεις μου, με τις χειρονομίες μου, με τα... Ωραία. Πες μας πώς θα δείξεις τώρα με την πράξη σου ότι είσαι πολύ χαρούμενος, μάλλον ενθουσιασμένος, που είσαι ο πιο δημοφιλής. Το δηλώνω πως θα πάρω κάποιες πρωτοβουλίες την ερχόμενη εβδομάδα στο σπίτι των ανδρών.
για να ανεβάσουμε λίγο την ενέργεια. Ήτανε λοιπόν προγραμματικές δηλώσεις Προέδρου, όπως είδες, αυτές που έκανε ο Νίκος. Παρακαλώ Νίκο, παρακαλώ Σωτηρία, ελάτε να σας βάλω τις κόκκαρτες σας. Τώρα είναι η παραλαβή. Θα το βάλω εδώ πέρα. Συγχαρητήρια, αγαπημένη μου. Επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον Μπελετιέ, πες μου σε παρακαλώ πώς αισθάνεσαι κι εσύ. Τι να πω, ευχαριστώ σε όλους, αλήθεια. Είναι υπέροχα, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και θυμάσαι, δεν έχει πολύ καιρό. Συγγνώμη, σου γυρίζω την πλάτη μου. Δεν έχει πολύ καιρό που καθόμασταν στον καναπέ και σου είπα ότι πώς αισθάνεσαι που δεν σε ψηφίζουν θετικά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Ναι. Και είναι μόνο αρνητικές οι ψήφοι που παίρνεις. Πειράζει. Και τώρα είδες πώς άλλαξε όλο αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ. Κάνε μια αγκαλιά τον Νίκο. Φυσικά. Βασικά, Νίκο, έλα κάνε μια αγκαλίτσα. Ωχ, αρχίσαμε. Να βρεθούμε εδώ. Έλα. Βρεθούμε. Έλα. Ένα εγώ, κάνε και εσύ ένα βήμα. Γιατί δεν παίζετε φιδάκι αυτό το. Άντε. Έλα, ρε. Εντάξει, καλύτερα. Να κάτσω τώρα. Περίμενε, ρε παιδάκι, να του βάλω την κονκάρδα. Νιώθω λίγο άλλο. Γιατί νιώθεις άβολα? Εδώ είναι εντάξει, Νίκο. Λίγο πιο... Λίγο πού? Λίγο πιο χαμηλά. Εδώ. Τέλειο. Πάνω στην καρδιά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστώ. Μπορείτε να καθίσετε. Λοιπόν, και τώρα που έχουμε... το ζεύγος να είναι η πιο δημοφιλής. Θα πρέπει να σας ανακοινώσω και σε εσάς και σε εσάς ποιος από τους δύο έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους για να δούμε ποιο σπίτι είναι αυτό που προστατεύεται. Τις περισσότερες ψήφους έχει πάρει η Σωτηρία. Προστατεύεται ως εκ τούτου το σπίτι των κοριτσιών, οπότε κυρίες μου, λόγω της σωτηρίας δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αύριο δεν θα αποχωρήσει καμία από σας. Εσύ, Αλεξάνδρα μου, που μόλις έχεις έρθει, έχεις ούτως ή άλλως ασυλία, αλλά όλα τα υπόλοιπα κορίτσια θα μπορούσαν δυνητικά να μπουν στη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε όμως, εσείς χρειάζεται να ανησυχείτε όμως. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα η διαδικασία της ψηφοφορίας. Είναι όλα τα αγόρια εν δυνάμει εκτός από τον Νίκο, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή ασυλία λόγω της δημοφιλίας του, ένας υποψήφιος προς αποχώρηση. Οπότε εσείς και εσείς ψηφίζετε το αγόρι που θέλετε να αποχωρήσει. Ξεκινάμε. Δήμο. Σε ψηφίζω γιατί πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε κοντά. Συγγνώμη. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δεν θέλω να πάρω κάποια θέση, γιατί δεν είμαι σε κάποια κλίκα ή όλα αυτά που λέγονται. Ψηφίζω Αναστάση γιατί πιστεύω ότι δεν κινδυνεύει. Σε ψηφίζω γιατί πιστεύω ότι δεν παίρνεις το παιχνίδι της αγάπης στα σοβαρά.
ξέρεις ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ και θέλω τόσο πολύ να κάνουμε παρέα έξω. Παρ' όλα αυτά, δεν έχεις βρει κάποιο κορίτσι και αυτός είναι ο σκοπός εδώ πέρα μέσα. Μην το ξεχνάμε. Με πάρα πολύ αγάπη. Ψηφίζω εσένα γιατί με έχει προβληματίσει πολύ η συμπεριφορά σου το τελευταίο διάστημα. Δύσκολη απόφαση. Ανοησίες. Καθόλου δύσκολη απόφαση. Αυτό το λένε οι αδύναμοι. Εύκολη απόφαση. Ο λόγος που δεν μου αρέσει όταν στείνουν ψηφοφορίες για τον ΑΒ λόγο είναι πως χαλούν την φυσική ροή του παιχνιδιού. Ο λόγος που ψηφίζω αυτό το άτομο είναι επειδή πραγματικά όλοι μου λένε πως άλλαξα. Αλλά δεν έχω αλλάξει. Πάντα θέλω την αλήθεια, είτε σας αρέσει, είτε όχι. Ο λόγος που ψηφίζω αυτό το άτομο είναι επειδή πιστεύω πως είναι η αρσενική έκδοση της νίκης. Και όλοι λένε, συγγνώμη που σε ψηφίζω, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, ρε. Όταν είμαστε οι επιλογές μας, όταν διαλέγεις να κάνεις κάτι, θέλω να το... You have to own it. Επειδή είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται κανείς να το ψηφίσει και δεν θα φύγει, Δημήτρης. Δελφέ, δεν έχουμε έρθει καθόλου κοντά και εκτός αυτού νομίζω ότι έχεις έρθει και μας έχεις πει εδώ πολλά ψέματα. Μέχρι από το Lian Jet, το Dubai, δεν ξέρω να πιστεύω τίποτα από όσο μας έχεις πει. Οπότε επειδή και δεν σε ξέρω και δεν έχουμε έρθει κοντά, κρίση. Τώρα με όλα τα αγόρια, όλες μας και όλοι έχουμε έρθει αρκετά κοντά. Αλλά εντάξει, μπορεί να δίνεις το πιο τέλειο content, ναι, να έχεις πάρα πολύ πλάκα. Αλλά εντάξει, κάποιον πρέπει να ψηφίσουμε. Σε ψηφίζω γιατί δεν ξέρω αν δεν πρόλαβες, αλλά νομίζω αυτό που ψάχνεις θα το βρεις κάπου έξω. Λοιπόν, τα 15 παιδιά μόλις ψήφισαν. Ψήφισαν αρνητικά για αυτό το αγόρι που θέλουν να είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Παρακαλώ λοιπόν, το Στέλιο να μου φέρει την κάλπη. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να αρχίσω να ανοίγω τις καρδούλες για να δούμε ποιο είναι το αγόρι το οποίο θα είναι πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Δημήτρης. Κρίς. Πρόδρομος. Κόρκας, ούτε καν Γιώργος. Δήμος. Κρίς. Τώρα έχουμε δύο για εσένα, Κρίς. Μία για τον Πρόδρομο, μία για τον Δημήτρη, μία για τον Γιώργο και μία για τον Δήμο. Κρίς. Κρίς. Τζέισον. Γιώργος. Κρίς. Αυτή είναι η έκτη ψήφος για σένα, Κρίς. Μία ψήφο τώρα και για τον Αναστάση. Είναι η έβδομη ψήφος για σένα, Κρίς μου. Και η 8η. Με 8 ψήφους από τα παιδιά, από τα 14 υπόλοιπα παιδιά, είσαι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Εσύ, Γιώργο, είχες 2, όλοι οι υπόλοιποι από 1 και καμία ψήφο για σένα, βέβαια. Μιλούσαμε για το σύμπαν.
Το σύμπαν με έφερε σε αυτήν τη θέση. Το σύμπαν σε έφερε σε αυτήν τη θέση. Τιμή μου να έχω πάρει τόσους πολλούς ψήφους από τα παιδιά. Τώρα έχω πάρει τη θέση από τον Νίκο όσο πιο μισητός παίχτης. Εγώ δεν θα αλλάξω κάτι. Μισητός δεν είναι. Καμία σχέση. Όχι, όχι. Εγώ είμαι αληθινός, λέω αυτά που θέλω να πω. Δεν θα αλλάξω για ένα παιχνίδι κάτι στο χαρακτήρα μου. Πιστεύεις ότι αυτό είναι μία ψήφος? Πήρα επίθεση από την πρώτη μέρα που έχω μπει, θεωρώ. Γιατί είχαμε χημεία με τη Σοφία, διώχτηκε η Σοφία. Είπα στα παιδιά να δώσουν μια ευκαιρία, δεν δόθηκε. Μετά ξεκίνησα μια γνωριμία με την Νίκη. Θεωρώ ότι έχει πάρθει αρνητικά από μεγάλων ποσοστών του σπιτιού. Οπότε στη είναι ζωή αυτό. Είμαι μαθημένος να με πολεμάνε. Γι' αυτόν δεν έχει... Ναι. Εσύ φαντάζομαι ότι δεν μετανιώνεις όμως ούτε για τη μία επιλογή σου, ούτε για την άλλη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ποια είναι επιλογή? Τη Σοφία, αρχικά. Όχι, και όχι, είμαι σταθερός. Μπήκα, δεν άλλαξα, διάλεξα τη Σωτηρία, την Σοφία και την Νίκη. Γι' αυτόν όταν έφυγε η Σοφία, μ' άρεσε και η Νίκη σαν εμφάνιση, γι' αυτόν δεν άλλαξα κάτι. Είδα ότι υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση στο σπίτι με την Νίκη από τα παιδιά και από τις κοπέλες κάποιες. Εγώ δεν θα αλλάξω. Τη συμπάθησα την Νίκη και ήθελα να δοκιμάσω κάτι εκεί. Με πολεμάνε, είμαι συνηθισμένος να παίρνω πόλεμο, ναι, στη ζωή μου, ναι, δεν έχω... Έχεις αισθανθεί ότι σε πολεμάνε? Είναι μια πολύ ιδιαίτερη λέξη αυτή που χρησιμοποιείς. Εγώ δεν φοβάμαι να πω κάποιες απόψεις μου για κάποια πράγματα. Δεν θα... Έχουμε έρθει σε ένα παιχνίδι. Εγώ θα πω την άποψη μου, δεν θα το παίξω διπλωματικά απλά για να κάνω... Θα πω αυτό που θέλω. Απλά για να κάνεις τι... Δεν θα το παίξω διπλωματικά, θα πω τα πράγματα που αισθάνομαι. Είμαι αληθινός. Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να μου εξηγήσεις αν κάποιος το παίζει διπλωματικά, το κάνει για ποιο λόγο. Τι θέλει να καταφέρει? Πιστεύω κάποια παιδιά από εδώ μέσα φοβούνται να πουν κάποιες απόψεις, γιατί θα πάρθει σαν αρνητικό. Εγώ δεν έχω αυτό το στοιχείο στο χαρακτήρα μου. Εγώ θα πω και με όλες τις κοπέλες πιστεύω έχω μιλήσει. Λέω τις απόψεις μου, όπως δεν έχω... Δεν φοβάμαι τίποτα στη ζωή μου. Έχεις αισθανθεί από τα αγόρια να μη σε αποδέχονται γενικά ή λόγω ίσως των επιλογών αυτών? Να με θεωρούν σαν threat, δεν ξέρω, από την πρώτη μέρα που έχω μπει. Για ποιο λόγο μπορεί να το θεωρούν αυτό τα αγόρια? Με αυτό, με τη Σοφία, μετά με την Νίκη. Πιστεύω ότι δεν το έχουν... Ενώ έχουν πει ότι δεν τους ενοχλεί. Πιστεύω ότι τους έχει ενοχλήσει. Τους ρώτησες και σου είπαν ότι δεν τους ενοχλεί, αλλά μέσα είχαν... σου... Όχι, ρώτησα μια ερώτηση. Είπα αν ξεκινήσω να γνωρίζω την Νίκη, θα στοχευτώ? Και απαντήσαν όχι. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Τους ρώτησες όλους? Δηλαδή λόγω της Νίκης είναι αυτό. Όχι ότι δηλαδή... Στο πιο καινούργιο, εμείς είμαστε μια παρέα, σε ξεχρονιζόμαστε πολύ μεταξύ μας. Ξέρεις ότι επειδή εκδίκησες στη Νίκη... Έχω μπει, έφυγε η Σοφία. Μετά πάω να κάνω κάτι με την Νίκη. Εγώ έτσι θεωρώ, ναι. Και άκουσα κάτι άλλο, ότι είχαν πει τα παιδιά ότι ξεκινούμε γνωριμία με την Νίκη για να μείνει Νίκη στο παιχνίδι, που δεν ισχύει αυτό. Απλά μιλούμε, δεν κάνουμε κάτι πίσω, δεν έχουμε κάποιο στόχο, ναι. Okay. Ναι, ναι. Αισθάνεσαι λοιπόν τα αγόρια να είναι εχθρικά απέναντί σου? Πιστεύω ο τρόπος που μπήκα έτσι, μπήκα λίγο, θα το πω επιθετικά. Είμαστε στο Power of Love, είναι το παιχνίδι της αγάπης, είναι dating game. Θα πω κατευθείαν
Εγώ θεωρώ τους ενόχλησε αυτόν και με τη Σοφία, ο τρόπος που έφυγε η Σοφία. Και, το, και αυτό με την νίκη, θεωρούν ότι είναι θρέτο ότι η νίκη, αν δημιουργήσει κάτι μαζί μου. Και από την πρώτη μέρα το πήρα αυτό, ότι το vibe πήρα ότι δεν θα τους άρεσε στα παιδιά. Μάλιστα. Να έχω εγώ και η νίκη κάτι. Το πήρα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Δεν μας πέφτει μας λόγος που θα κάνεις με συνέχεια. Ναι, αλλά εγώ έτσι το πήρα. Ότι δεν θα άρεσε στα παιδιά. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν κάθομαι να ασχοληθούμε με ποιο συγχαιρωτικό, με ποιον και αν θα μας αρέσει εμάς. Δεν είναι άσχημο. Με ρωτάει τι πιστεύω. Όχι, ναι, απλά... και λέω ότι μπει κάτι θετικά στο παιχνίδι. Γιατί έτσι θα πω. Είναι το power of love. Δεν είναι big brother. Είναι παιχνίδι dating. Ήρθαμε να γνωριστούμε. Ναι. Αυτόν κάνω, δεν έχω κάνει. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο που έχω ψηφιστεί, γιατί έχω το παιχνίδι του Power of Love, πιστεύω το παίζω σωστά. Έχω έρθει, έχω βγει dates, έχω μιλήσει σε κοπέλες, είμαι πολύ ευγενικός προς τις κοπέλες, δεν έχω κάνει κάτι που είναι ασέβεια ή αρνητικό προς τις κοπέλες ή και στα αγόρια. Γι' αυτό θεωρούμε ότι στο χέρι. Εγώ προς εμένα έχω νιώσει ασέβεια. Γιατί όταν ήρθες, μας είπες ότι ήρθες εδώ με Alien Jet, μας είπες το ένα Ντουμπάι, το άλλο. Γιατί είναι ασέβεια αυτό. Γιατί πιστεύω ότι μας έχεις πει ψέματα σε πολλά πράγματα. Εγώ αυτό θεωρώ. Τι ψέμα, αφού ήρθαν. Εσύ δεν ξέρω. Ναι, τι σχέση είναι για να ήρθα με λιμουζίνα. Και άκουσα το σπίτι των κοριτσιών ότι. Να σου πω γενικά. Και αν έχεις πει ψέμα για ένα πράγμα, πιστεύω έχεις πει ψέματα για άλλα. Εγώ αυτό είναι ο λόγος που σε ψήφισα. Προσωπικά γιατί σου το δηλώνω, σε ψήφισε. Δηλαδή με λες ψεύτη. Θεωρώ ότι μας έχεις πει εδώ αρκετά ψέματα. Για τον Τζέρμα σου το είπε μέσα πως αστείευόταν. Ήταν αστείο. Δεν μου το είπε ποτέ. Εγώ έχουμε εκεί χαμηλή. Γιατί ρώταμε. Ποιο ήταν το ψέμα. Είπα για αστείο. Ήρθαμε τον Τζέτ και το... που πήγαμε με τη λιμουζίνα. Το βάγει αστείο. Α, κοπέλες, ήρθαμε τον... Ήταν αστείο. Με λιμουζίνα πάντως ήρθε. Ναι, με λιμουζίνα ήταν της παραγωγής. Οκ, το καταλάβω. Και άκουσα από την Κωνσταντίνα σήμερα ότι ακούγεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν έδωσα αυτόν το vibe στα κορίτσια, ότι ακούστηκε ότι εγώ θεωρώ ότι μπορώ να αγοράσω τη γυναίκα με τα λεφτά. Δεν ξέρω αν φέρνω εγώ τέτοιον. Τι? Δεν το είπα έτσι. Το είπες έτσι, ναι. Δεν το είπα έτσι, έκανα πλάκα. Δεν έκανες πλάκα. Πλάκα, ναι, το είπα για μέσα. Δεν ήταν πλάκα. Είπες, ο Creed, και από ό,τι καταλαβαίνω, που ανοίγει στο στόμα σου, ακούζει από τις άλλες τις κοπέλες. Ναι. Αν έχω εγώ βγάλει έτσι vibe, ότι ήρθα για να αγοράσω κοπέλες. Καμία, δεν έγινε καν. Ούτε καν. Ήταν πάνω στην πλάκα, Κρίς. Για πλάκα το είπε. Αυτό τώρα είναι πραγματικά σοβαρό. Ναι. Μισό λεπτό. Κωνσταντίνα μου, αγαπημένο μου κορίτσι. Είπες αυτό το πράγμα στον Κρίς. Όχι, δεν το είπα έτσι. Δεν ήταν on camera, καθόμαστε δίπλα και το είπες, δεν το είχες πει. Δεν το είπα έτσι. Και ευθύνομαι γι' αυτό, επειδή την πίεσα να πει κάτι αρνητικό, ήμουν δίπλα, την πίεζα, την πίεζα, την πίεζα, να πει κάτι, πες κάτι ο Κρίς. Ευθύνομαι γι' αυτό, επειδή την πίεσα... Της είπες εσύ, της Κωνσταντίνας, να πει ότι ο Κρίς λέει ότι μπορεί να αγοράσει μια γυναίκα με τα λεφτά του. Όχι, της είπα επανειλημμένα να βρει κάτι αρνητικό για τον Κρίς. Ωραία, σε αυτό το παιχνίδι που λέγατε, ναι, και είπες, βρες κάτι αρνητικό. Και η Κωνσταντίνα τι είπε. Την πρόταση αυτή μπορεί με λίγες άλλες λέξεις, αλλά το νόημα ήταν ακριβώς το ίδιο, το νόημα της. Μπορεί να νομίζετε με τα λεφτά του. Μπορεί να αγοράσει τα μπορεί πάντα. Να κερδίσει κάποια, αλλά δεν ίσχυε αυτό. Είπε νομίζεις ότι μπορείς να αγοράσεις όποια κοπέλα θέλεις με τα λεφτά. Δεν το είπα έτσι εγώ, να αγοράσεις. Εγώ είπα χίλιες φορές και μπορεί να το πει και η Νίκη. Εγώ δεν οι κοπέλες που διαλέγω είναι πολύ αλήθινες. Επίσης, δεν γνωρίζω το χαρακτήρα σου και δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό για σένα. Γι' αυτό είπα να πω κάτι. Επειδή τι μου είπε ο Νίκος. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, θυμίσου τι είπες. Δεν το είπα έτσι ακριβώς όμως. Τι είπες, ποιο ήταν το νόημα, αν δεν το θυμάσαι τις λέξεις. Ήταν λέξεις. Επειδή έχει λεφτά. Και ποιος είπε να έχω λεφτά. Ναι. Πού ακούγεται αυτό το πράγμα. Είπα εγώ ποτέ έχω λεφτά. Δεν έχω πει ποτέ. Λέω μένω Ντουμπάι. Τι σημαίνει. Όχι, μπορεί να δουλεύω, δουλεύω κάπου στο Ντουμπάι. Αν δουλεύει για 15 χιλιάδες, δεν πειράζει. Μπορεί να έχει παραπάνω λεφτά. Δεν έχω πει ποτέ ότι έχω λεφτά. Εγώ αυτό ξέρω μέχρι τώρα. Εγώ δεν έχω πει ότι έχω λεφτά. Πού βγήκε αυτό το συμπέρασμα ότι έχω λεφτά ή
είμαι, αγοράζω γυναίκες με τα λεφτά ή αυτά, επειδή ήρθα με μια λιμουζίνα. Ωραία. Για εξήγησέ μας, Κωνσταντίνα μου, γλυκιά μου. Εγώ δεν είπα καν ότι αγοράζει μια γυναίκα. Δεν το είπα έτσι. Τι είπες? Αυτό είπες. Γιατί δεν τώρα είναι αυτό. Και ο Νίκος που θεωρεί ότι έχεις πει αυτό το πράγμα και ο Κρις. Ναι, το είπα πιο διαφορετικά, ότι επειδή πώς? Έχει λεφτά, μπορεί να... Ναι, ποιος σας είπε, νομίζει ότι μπορεί να τις ρίξει. Ναι, αυτό εννοούσα. Και ήταν σχετικά αρνητικό που κάτι έπρεπε να πω και δεν το εννοούσα. Ναι, μπορεί να μην το εννοούσε. Δεν το γνωρίζω. Πώς μπορώ να πω κάτι τέτοιο γι' αυτόν. Η Κωνσταντίνα πραγματικά το εννοούσε πως ο Κρις νομίζει πως μπορεί να αγοράσει όλες τις γυναίκες με λεφτά του. Καλώς ήταν αυτό. Αλλά την ανάγκασα τόσο πολύ να ψάξει μέσα της για να βρει αυτήν την απάντηση που ούτε η ίδια δεν πιστεύει σε αυτήν την απάντηση. Πιστεύω πως ο Κρις δικαίως εκνευρίζεται επειδή αρχικά δεν είδε καν το παιχνίδι που παίζαμε. Ήρθαν εκεί δίπλα και σε 15 δευτερόλεπτα ακούει μια γυναίκα να του λέει. Ο Κρις το μόνο πράγμα που έχει είναι τα λεφτά του. Άρα λογικό είναι. Δεν ήταν καν στην ενέργεια του παιχνιδιού. Απλώς την πίεσα πάρα πολύ για να πει κάτι αρνητικό και έψαχνε. Και απλά είχα ακούσει κάτι τέτοιο ότι μπορεί να έχει λεφτά, ναι. Γι' αυτό το είπα. Από πού το άκουσες αυτό ότι μπορεί με να έχει Σοφία λεφτά? Με τη Σοφία όταν είχε έρθει. Είπε η Σοφία ότι έχω λεφτά. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Εγώ το νόημα. Πώς το είπε και αυτή ακριβώς? Ναι, εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πει σε κανέναν εδώ μέσα ότι έχω λεφτά, είμαι πλούσιο. Απλά είπα μένον Dubai, κάνω PR management και personal trainer. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό φαντάστηκα. Όπως όλα τα άλλα, ο Δήμος έχει καφετέρια, ο Κόρκας κάνει πασία. Σαν τα άλλα παιδιά είμαι, δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Απλά είχα ακούσει το ραντεβού τη Σοφία και απλά φαντάστηκα κάτι τέτοιο και έπρεπε κάτι να πω. Και αλλά η Σοφία προφανώς... λοιπόν σου είπε ότι ο Κρις έχει λεφτά. Δεν μου είπε αυτό ακριβώς, αλλά αυτό τι φαντάστηκα από ακριβώς τη δουλειά του επειδή μένει στο Ντουμπάι. Έτσι το σκέφτηκα εγώ. Άρα αλλά σου είπε τι κάνει η Σοφία. Εσύ λες για να κάνει αυτά θα έχει λεφτά. Προφανώς δεν ήθελα να τον θίξω. Δεν το περίμενα και στεναχωρήθηκα που έγινε όλο αυτό. Δεν ήξερα ότι αν μιλούσε εκείνη τη στιγμή θα γινόταν αυτό. Δηλαδή, αν ήξερα ότι θα γινόταν όλο αυτό, δεν θα έλεγα τίποτα για τον Κρις. Κρις, γιατί δεν αντέδρασες όταν στο είπε η Κωνσταντίνα και αντιδράς τώρα? Άμα σε πείραζε, όντως πραγματικά, γιατί δεν αντέδρασες εκείνη τη στιγμή που στο είπε και το λες, γιατί το λες αυτό? Αντέδρασε και εκεί. Αντέδρασα, ναι. Διαφώνησα. Είπα ότι ούτε καν μου αρέσουν αυτές οι κοπέλες. Δηλαδή, αν είναι μια κοπέλα gold ticker και το δω, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Θέλω μια αλήθινη κοπέλα. Of course θα την πάρω για δείπνο, θα της προσφέρω πράγματα, αλλά να μην με θέλει μόνο για αυτόν το. Mm-hmm. Φυσικά, δεν θέλω να με θέλει για αυτό, για το χαρακτήρα μου, για ποιος είμαι. Okay. Μάλιστα. Κωνσταντίνα, μήπως τώρα, γιατί καμιά φορά έτσι δεν ξανασκέφτεσαι τα πράγματα, θέλεις λίγο χρόνο να σου δώσω, να σκεφτείς κάτι περισσότερο να μας πεις? Πάντως αυτό που του είχα πει, του είπα αμέσως ότι δεν το εννοώ, επειδή δεν τον ξέρω. Στο είπε και το είπα αυτό? Ότι το είπα για πλάκα. Αμέσως το είπα, αφού ήταν μπροστά και ο πρόδρομος. Τι πλάκα, αφού έκανες αυτή τη δήλωση? Αφού δεν σε ξέρω, πώς να βγάλω τέτοιο συμπέρασμα? Αυτό προσπαθεί αφού να καταλάβει. Αφού είπες τώρα ότι επειδή σου πένει η Σοφία, το πήρες έτσι. Γι' αυτόν έβγαλε συμπέρασμα στον εγκέφαλο σου ότι αγοράζεις γυναίκες με τα χρήματα σου. Πες το. Κοίτα, ήταν προφανώς ένα συμπέρασμα που όντως μπορεί να έβγαλες για τον Κρις χωρίς να έχεις πληροφορίες. Να ήταν ένα αυθαίρετο συμπέρασμα αυτό για να σου πει. Και γιατί έτσι έχω πει, sorry Κατερίνα, επειδή έχω πει στα κορίτσια ότι πιστεύω ότι ο άντρας πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού, να παρέχει, να προσφέρει στη γυναίκα του. Δεν ξέρω αν έχει παρεξηγηθεί ότι εγώ είμαι μισογύνης. Μη δικαιολογήσετε, δεν έχει φανεί τίποτα τέτοιο. Εντάξει, Κρις, το λύσαμε κάπως αυτό το πράγμα? Εντάξει, απλά επειδή μου ρώτησες. Έπρεπε, δεν το συζητώ. Με ρώτησες γι' αυτό. Δεν το συζητώ, φυσικά. Έτσι ένιωσα εγώ. Όταν ακούς κάτι τέτοιο για τον εαυτό σου, είναι πάρα πολύ λογικό να αντιδράσεις και να θες να το συζητήσεις και να θες να το λύσεις και να θες να μην ακούγεται κάτι τέτοιο για το όνομά σου από τη στιγμή που δεν ισχύει, μάλιστα. Και έτσι ήθελα να δώσω μια ευκαιρία εδώ ότι δεν ισχύει αυτό που αυτό με τη Σοφία, με τη Νίκη, ξέρω εγώ, αλλά γι' αυτό έχω μείνει έτσι λίγο quiet αυτή τη βδομάδα. Δεν ήθελα να πάρω θέση εναντίον σε κάποιον ανθρώπων εδώ.
Αλλά τώρα θα δείτε ένα διαφορετικό Chris. Έχουμε τους δύο πιο δημοφιλείς, τη Σωτηρία και τον Νίκο, τον Νίκο και τη Σωτηρία. Αύριο θα σας πω και βεβαίως και το έπαθλο το οποίο θα γιορτάσετε ίσως μαζί, θα δούμε. Γιατί μπορεί να θέλουν τα παιδιά να μην το ζήσουμε μόνοι μας, να πάρει η Σωτηρία κάποιον, να πάρει ο Νίκος κάποια άλλη και τέλος πάντων να χαρούν τέσσερις αντί για δύο. Θα δούμε. Έχουμε τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση που είναι ο Chris μας. Αύριο θα είναι τιμή και... μου. Τι? Τιμή μου λέω. Τιμήσου. Να είμαι ο πιο μισητός παίχτης. Δεν είσαι ο πιο μισητός. Αλλά δεν είσαι μισητό. Νίκο, τα ίδια έχεις πει. Αφού το... Τις λέξεις. Στεναχωριέμαι που έχεις κάνει αυτή όχι, την επιλογή λέω τιμή μου που πήρα τη σκαντάλια από τον αλλά Νίκο. Αλλά θα το δούμε. Ότι είμαι ο πιο μισητός. Okay. Επιμένεις, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αυτό. Αύριο θα βγει άλλος ένας υποψήφιος προς αποχώρηση και ένα αγόρι πρόκειται να αποχωρήσει από το αυριανό γκαλά. Αλλά όλα αυτά αύριο. Τώρα σας φιλώ, σας χαιρετώ και σας περιμένω. Να περάσετε όμορφα.